<laughs> Καλημέρα, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τι δύσκολε ώρε. Το podcast του oneman.gr και popcode.gr για την pop κουλτούρα. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά να πω πρώτον ότι εγώ μη σου είναι αγριβαία, και εσύ ποιο είσαι. Εγώ με φοβορίζω Δημητρόπουλο συνήθω. Και, ε, και νομίζω αυτό το θέμα είναι αγαπημένο και των δυο μα. Δηλαδή, με ένα στόμα μία φωνή βγήκε. Πάρα, πάρα πολύ. <laughs> νομίζω ότι είναι από τα πρώτα πράγματα στα οποία συμφωνήσαμε ότι συμφωνούμε. Ότι συμφωνούμε και από, το, από όταν γνωριστήκαμε κιόλα. Mm. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Για την Disney, λοιπόν, αναφερόμαστε και την αναγέννηση τη Disney. να να την Disney, θέλω να, ναι, αυτό, να ναι. τονίσουμε ότι γενικότερα όχι την Disney σαν Disney, η οποία είναι κακιά και πρέπει να. Σπάσει σε πολύ περισσότερα κομμάτια για να πει. Σε πάρα ώλη... πολύ περισσότερα κομμάτια. Μπράβο. Γιατί ε... αισθάνομαι πια ενοχή κάπου, τη δίνω λεφτά όταν ναι. τη δίνω λεφτά. Ε... <laughs> ε... Αλλά στην στη, στη Disney. Πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι, όταν λε Disney, ούτω ή άλλω αυτό το πράγμα φέρνουν στο μυαλό του. Αυτό για το οποίο θα ναι. μιλήσουμε σήμερα. Τη δικιά μα γενιά. Τη γενιά πριν από μα και σε πολλέ γενιέ μετά από μα, νομίζω ότι όλοι συγκλίνουν σε, αυτό, σε αυτή τη φανταστική δεκαετία τέλο πάντων, 89-99, mm -hmm. και αυτέ τι ταινίε. Όταν λέμε Μα μεγάλωσαν, το εννοούμε πολύ κυριολεκτικά. <laughs> ναι. Γιατί πολλά πράγματα ήρθαν στη ζωή μα σε ηλικίε ναι, 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 και... που σε σχηματίζουν. Ε, ε, αθ... αφ... Αφ... Αυτή αφ... ήταν μια δεκαετία που σε σχηματίζει. Αθ... Αθ... Αθρηστικά, νομίζω να θρήσουμε το χρόνο που έχω περάσει με το Λέον Κίνγκ είναι περισσότερο χρόνο από έχω περάσει με αληθινού συγγενεί μου. Οπότε. Ακριβώ, ακριβώ ναι, ναι, και ε... συγκεκριμένα κιόλα για το Lion King. Για όποιον έχει ποτέ δει. Ε, έπεσε πάνω, γιατί άλλη δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Ε, τι μικρέ περιγραφέ δίπλα στου συντάκτε του One Man, αν μπείτε δηλαδή oneman.gr και συντάκτε, να δείτε τι φάτε μα λοιπά ναι. Όχι τίποτα, να πω ότι ναι. στη δική μου περιγραφή ναι. Ναι. γράφω ότι πιστεύω ότι όλη η αλήθεια τη ζωή κρύβεται στο Lion King. Okay. Και ο κόσμο μπορεί να νόμιζε στην αρχή ότι ηρωνευόμουν, δηλαδή. Κάποιοι που δεν με ξέρανε και τόσο καλά, σε ευρύτερο κύκλο θέλω να πω, μου λέγανε Χα, τι έβαλε εκεί στην. Του λέω Όχι. Όχι. Κολλητή, άνθρωποι τα σφαίρουν. Όχι, όχι. Αλήθεια το πιστεύει. <laughs> λοιπόν, αλήθεια το πιστεύω. Και γι' αυτό έχουμε και μια πάρα πολύ καλή αφορμή να πιάσουμε την αναγέννηση, γιατί αυτέ τι μέρε κυκλοφορεί στι αίθουσε <laughs> το Lion King το remake, να το πω. Ναι, δεν μπορώ να, να το πω. Πια, να το πούμε remake, φαντάζομαι. Ναι. Yeah. Γιατί... Δεν είναι live action αυτό, η, η άλλη περιγραφή που κόβει πάρα πολύ είναι το live action Δεν είναι live action Δεν, δεν μπορεί να είναι, ξέρω, να είναι live δεν action. Ξέρω, action Δεν ξέρω για λόγο προσπαθούν να συνεχίσουν να μα πείσουν ότι είναι live action mm. Κυριολεκτικά δεν είναι live action Δεν έχει τίποτα αληθινό Είναι υπάρχει... άλλου τύπου animation. Είναι, animation είναι αυτό, φωτορεαλιστικά είναι. ζώα Εντάξει ε, Το οποίο είναι, είναι animation αυτό Είναι άλλη τεχνολογία, ειναι άλλη διαδικασία Αλλά δεν είναι live action ε, Αυτό θέλουμε να πούμε ναι, ναι. Οπότε, Είναι ναι. λοιπόν ένα animation remake ε, Του του, του πρωτότυπου το οποίο ε, καθώς το είδαμε και οι δύο. Ε, είχαμε ενδιαφέρουσε αντιδράσει καθώ το βλέπαμε. Ναι, είχαμε ενδιαφέρουσες αντιδράσει. Ε, όχι, δεν κλάψαμε. Ε, ρωτάει η, η χολήτρια ναι, πολλοί φίλοι μα αν κλάψαμε. Όχι, απλά δεν κλάψαμε. Ήμασταν σε φασί. Θέλουμε να κλάψουμε και δεν μα αφήνετε Προ... με αυτά που βλέπουμε <laughs> στην οθόνη. Προσπαθούσα να νιώσω κάτι και μου ήταν αδύνατο. Ξέρει τι <laughs> είναι να πεθαίνει μου φάσα. Spoiler, by the way. Well, Συγγνώμη κιόλα. Ξέρει να πεθαίνει μου φάσα και να ακού τη φωνή του Σύμπα, τη φωνή του Σίμπα να κλαίει, αλλά τα μάτια του Σύμπα να είναι το πιο ανέκφραστο πράγμα. Λοιπόν, ναι, α ναι. το, το, ναι, ναι, ναι. το εξηγήσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Mm. Λοιπόν, είναι αυτό το, αυτό το καινούργιο animation, όπω λέει, και όχι live action. Ναι. Ε, έχει γίνει με μια εντελώ φωτορεαλιστική τεχνική. Νιώθω ότι βλέπεις... Είναι National ε, Geographic. τελεία. Για κάποιο λόγο θέλω να πω ότι ε, αν ο στόχο ήταν αυτό, είναι ένα απόλυτα πετυχημένο προϊόν, αλλά δεν μπορούν, για δύο ώρε δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι γιατί ήταν ο στόχο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για ποιο, σε ποιο σημείο τη διαδικασία αποφάσισαν mm. ότι είναι μια καλή ιδέα το να ε, ε, αποτυπωθεί με αυτόν τον τρόπο αυτή η Κοίτα, ιστορία. Ήταν <συστηρή> <είναι, συστηρή> πάρα πολύ σύνθετη η επιλογή του. Δεν το είχαν πει εξ αρχή ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι. Τα πάντα είναι τόσο ρεαλιστικά που ουσιαστικά αφαιρούν κάθε Κάθε, κάθε τύπο φέρει το animation σε μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή κάθε χαρακτηριστικό στα πρόσωπα, κάθε κίνηση, κάθε αίσθηση χρώματο, ζωντάνια, οτιδήποτε τέλο πάντων μπορεί να φέρει το animation σε μια οποιαδήποτε ιστορία, σε μια οποιαδήποτε απεικόνηση. Και ουσιαστικά σε, σε όλε τι σκηνέ, που είναι μια πολύ ας πούμε, δραματική, τραγική ιστορία, έχει συνέχεια κλάμα, χαρέ, τραγούδια, χαμό γίνεται. Mm -hmm. ε, σε κάθε τέτοια σκηνή, που είναι κάθε 7 λεπτά, ας πούμε, και μια σκηνή τελώ εμβληματική που την ξέρει απ' έξω, ε, ψάχνει να βρει συνέστημα στα πρόσωπα των ηρών και απλά, απλά βλέπει. Δυο λιοντάρια να κοιτάζονται. Ναι, ναι, είναι, απλά φάση. είναι απλά ένα λιοντάρι που κάθεται. Οι φωνέ και... παίζουν! Ναι. Οι φωνέ παίζουν, <laughs> αλλά μετά είναι απλά ένα λιοντάρι <laughs> που. Κοιτά... <laughs> <laughs> δηλαδή ο Μουφάσα. Θυμάσαι <συμπάς> εσύ όλα αυτά που έχει ζήσει, που έχει νιώσει και τα λοιπά. Ναι. Και δείχνει το σύμπα ο οποίο είναι σε φάση Και τον βλέπει και είναι απλά ένα λιοντάρι που κοιτάει. Ένα λιοντάρι που κοιτάει. Το οποίο η φωνή του όμω κλαίει. Λέει, α πούμε. Η φωνή Και είναι και. It was an accident. Κλαίει ο κακομοίρη που τον πέφτει. Και είναι απλά ένα λιοντάρι. Είναι. Όλο αυτό, το, όλο αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο, στο Σκάρ που είναι ομοχυρό ε, και ο Σίμπα που είναι αγχωμένο παιδάκι, δεν ξέρει αυτό κτλ. Είναι απλά δύο λιοντάρια που είναι το ένα δίπλα στο άλλο και κοιτάζονται. Εν τω μεταξύ, να πω και το εξή. Αυτό είναι μεγάλο γιατί. <laughs> 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 υπήρχαν πάρα πολλέ στιγμέ που απλά κοιτάζομαστε διάρκεια τη θητεία, κοιτάζομαστε με την ουσία και <laughs> Δεν είναι ότι ήμουν θυμωμένο ή κάτι τέτοιο. Απλά κοιτάζομαστε. Τι βλέπω! <laughs> τι, τι βλέπω. Ε, α, πριν, πριν πω, γιατί έχω θεωρώ ότι ο ρεαλισμό δεν είναι το πρόβλημα ακριβώ και θα εξηγήσω τι, τι θέλω mm. να πω. Αλλά μια παρένθεση πρώτα. Στο φοβερά έτσι, εμβληματικό τραγούδι του Σκάρ, το οποίο είναι έτσι ένα δεν από είστε, τα πιο. Πραγματικά δεν είστε έτοιμοι αυτό που έχουν κάνει στο Be prepared. <laughs> δηλαδή, αλήθεια. <laughs> αυτό, <laughs> αυτό, δεν είστε prepared. <laughs> δεν είστε prepared. Αυτό, <laughs> αυτό ξεπερνάει κάθε ώρα. Δηλαδή, στο Be prepared μου έτοιμο να σκοτώ να φύγω από την αίθουσα. <laughs> δηλαδή, αν, αν κάπνιζα, θα είχα βγει έξω να κάνω ένα τσιγάρο. Ήρθε <laughs> ο Σκάρ πάνω σε ένα, σε μία, σε ένα βράχο, α πούμε, και που μιλάει το θείο θυμάστε μωρέ στις σύνες και τους λέει θα ετοιμαστείτε θα πούνε από κάτω λίγο να ναζιστική η φάση στην original ταινία είναι, 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 είναι μπράβο είναι και η αλλά είναι τραγούδι έτσι είναι τραγούδι και... είχε ένα τρομερά οπερατικό πράγμα δηλαδή ανεβαίνεις έχει ο Σκάρ σε βράχια σκιές ναι, 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 ναι. ναζί εικονογραφία ναι. χαμός γίνεται και ξαφνικά ακούς τον Τσιουετέλε Τζιοφόρο ο οποίος μια χαρά σκάρ είναι by the way δεν είναι να δεν είχε δεν απλά, είχε, μήλαια. 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 Δεν anyway, είχε δεν κάτι πολύ special δεν διαφωνώ καθόλου βρίσκονται τα ε, σκηνές σκηνέ ήταν καλύτερος που είχε όντω πράγματα να πει και να κάνει. Ναι, ισχύει. Ναι, στο τραγούδι που δεν τον βάλανε τον άνθρωπο να τραγουδήσει, αυτό που κάνει είναι. είναι Καβάλα σε μια. Ε, σε ξέρω εγώ, ένα γκρεμίλι εκεί πέρα ο Σκάρ και φωνάζει. Και φωνάζει. Δεν φωνάζει καν βασικά. Ψηθυρίζει. Be, Be prepared. Be prepared. Be prepared. Be prepared. Δηλαδή. Απλά το λέει. <laughs> απλά το λέει. Ε, Επίση, έχω πρόβλημα. ένα παραπλήσιο πρόβλημα το οποίο είναι αφορμή τώρα που μιλήσαμε για τον ε, Τσιβετέλο Τζιοφόρο, ο οποίο συμπαθέστε στο κατάλληλο και μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Mm -hmm. ε, είναι ότι ε, ούτω ή άλλω από ένα σημείο και μετά το animation πήγε πάρα πολύ περισσότερο προ μια κατεύθυνση όπου ε, ε, στόχευε σε αναγνωρισιμότητα ονομάτων ε, πίσω από το voice acting. Δεν παρά... το συζητώ. δηλαδή αυτό. θέλω να πω δεν βρίσκω κανένα λόγο. Α πούμε, ο Τζον Όλιβερ ήταν φανταστικό στο ρόλο του Ζάζου, ήταν από τα highlights τη ταινία. Αλλά ο άνθρωπο δεν, μπορεί, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Δηλαδή Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που το. Ε, Πώ το λένε το τραγουδί? I just want to be king. Ναι, yeah, uh, I just can't wait to be king. Ναι, αυτό. Yeah. Που είναι το πιο fan πράγμα τη uh, original ταινία. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που αυτό το πράγμα φρενάρει. Είναι απλά. απλά, απλά δεν, δεν ξεκινάει ποτέ. Δεν, δεν Βλέπει πράγματα να συμβαίνουν και δεν ξεκινάει ποτέ το, το fan του όλου πράγματο. Αλλά ένα από του πάρα πολλού λόγου είναι ότι ο, 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 ο Ζάζου. Δεν μπορεί να δεν Δεν να τραγουδίσει. Δεν να ο άνθρωπο. Δεν τα καταφέρνει. Δεν γίνεται, <laughs> εγώ. Ενώ α πούμε θυμάμαι αυτό. Δηλαδή, κοιτάζοντα το, 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 του ηθοποιού που δίνουν φωνέ σε πάρα πολλέ από αυτέ τι ταινίε για τι οποίε θα μιλήσουμε τώρα. Είναι πάρα πολλά ονόματα τα οποία δεν είναι καθόλου αναγνωρίσιμα. Είναι ηθοποιοί Όχι. που του ξέρει απλά και μόνο επειδή ναι, και τους κάνανε τον Αλαντίνα για παράδειγμα. Έτσι, για αυτού του ρόλου, έτσι. Ναι. Ε, mm -hmm. γιατί υπηρετούν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες δηλαδή ξέρεις ότι θα έχεις ένα, έναν ηθοποιό ο πρέπει να έχει πολύ φλερ στη φωνή του όταν μιλάει, να ξέρει να τραγουδάει mm -hmm. είναι πάρα πολλές είναι, ας είναι και διαφορετική και αυτό έχει συμβεί αρκετές yeah. φορές να είναι άλλοι αυτοί που κάνουν διάλογο αλλά αυτοί που κάνουν το, το τραγούδι αλλά τόσο πάνω, η φωνή, το πώ αυτό το πράγμα που βγάζει από το, απ λαρίκι του άλλου θα αποδοθεί στην οθόνη χωρί να υπάρχει ενδιάμεσα εικόνα δική του ή δική τη, είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Το οποίο έχει προσπεραστεί πάρα πολύ περνώντα την εποχή του και η Beyond σε ω να άλλα. Okay, ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Χαίρομαι. Ναι, αλλά... ναι ο Ντόναρντ Γκλόβερ είναι ο Σύμπα Χαίρομαι πολύ για τον Ντόναρντ Γκλόβερ. Ο, 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 είπε... ο άνθρωπο είπε... να, να, τα παίρνει. Αυτό, κανένα τις είπε αλλά... φανταστικά και τι 25 λέξει τη Beyond. Οκ. Μπράβο. Μπράβο. Τι <ΣΕΟΥ> ε, <ΣΟΥ> αλλά για να, για να επανέλθω ω προ τον ρεαλισμό. Γιατί θέλω να γίνει μια διαφοροποίηση έτσι σε αυτό. Γιατί, <ΣΟΥ> α πούμε, μεγαλώνοντα, είχαμε δει live action ταινίε με ζώα. Που ήταν κανονικά σκυλιά, γατιά, <ΣΟΥ> Το <ΣΟΥ> οποία μιλούσαν. <ΣΟΥ> Ναι. Τα οποία μιλούσαν. Σαν Και δεν δε μα δε... χάλαγε. Ε, από τον Μπετόβεν μέχρι. Δεν είναι. Θέλω α, να εννοείς. πω ναι, ότι δεν είναι το πρόβλημά μα ότι. Α, πώ θα κάνει μη γελίο ένα λιοντάρι εμ, να μιλάει. Γιατί α πούμε, σε αυτέ τι ταινίε που ανέφερα, η προσέγγιση ήταν ακριβώ αυτή. Ότι ακούγονται φωνέ και το χρησιμοποιούσαν χιουμοριστικά όλο αυτό. Δηλαδή, ήταν αυτή η προσέγγιση. Ναι, απλά αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει πάντα να προσαρμόζει αυτό που κάνει. Δηλαδή, πρέπει το. το, το... Πώς να το πω, αυτό που κάνει να, να ταιριάζει με το, με το κείμενο που έχει μπροστά σου. Δηλαδή, αν θέλανε να κάνουν. Θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Γιατί Αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι ο στόχο που θέλουν να πετύχουν ε, αισθητικά. Το, το έχουν πετύ... είναι, ένα, είναι ένα πραγματικά ένα άψογο προϊόν. Και είναι καθαρά, καθαρά τεχνικά. Mm. Αλλά, άμα θε να πετύχει αυτό το πράγμα, τότε απλά αλλάζει το κείμενο. Δεν κάνει ε, λέξη προ λέξη, πλάνο προ πλάνο remake του ίδιου πράγματο. Γιατί αυτό απευθυνόταν πώς το λένε, θα, θα, μάλλον θα ερχόταν στην οθόνη με μια εντελώ διαφορετική τεχνική, η οποία μπορούσε να τεντώνει πρόσωπα, να βάζει χρώματα, να, κάνει, να, να βάζει μέσα το παράλογο σε κάθε σκηνή δράση. Οπότε, να θε να κάνει ένα πράγμα τόσο αυστηρά ρεαλιστικό. Αντιστοίχω, άλλαξε το κειμενό σου έτσι ώστε να είναι αυστηρά ρεαλιστικό. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και πάλι δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με προσοχή. Μπορεί να βρεις μια προσέγγιση στην πορεία μπορεί που να, αυτό, που μπορεί να... να... Μπορεί. πούμε και μπορεί. μπράβο σου κιόλα. Ναι, μπορεί ποτέ, να να δε ξέρεις, μια ποτέ δεν ξέρει. Σουρ. Sure, δηλαδή, απλά είναι αυτό ότι το κείμενο με, με την τη τεχνική δεν. κανεί δεν στάθηκε να πει μήπω όχι. Μήπω όχι. Και θα πω και το, το δεύτερο που είχα υπόψη μου να πω, αν και θα μιλήσουμε για τις, το trend τη εποχή με τα live action αργότερα μέσα στο podcast. Είναι πολύ λογικό να προσλάβει να κάνει το Lion King ο Τζον Φαυρό, ο οποίο λίγα χρόνια νωρίτερα, τρία χρόνια νωρίτερα, έχει κάνει το Jungle Book mm -hmm. με παρόμοια τεχνική. Αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση με το Jungle Book, το οποίο μου άρεσε και πολύ. Κιόλα. Ναι, μου άρεσε πρώτη, πολύ, και, πολύ και, και ήταν και πολύ συγκινητικό κατά τόπου. Φυσικά και βοήθησε ότι υπήρχε και ανθρώπινο στοιχείο μέσα. Ο Μόγλη ήταν ένα mm -hmm. πολύ εκφραστικό ηθοποιάκι. Πραγματικά και ανυπομονώ και για το νούμερο 2, by the way, γιατί όχι, ε, που το ετοιμάζουν, θα το ετοιμάσουν. Τέλο πάντων, αλλά δεν είχαν παλέψει για να κάνουν. Τα ζώα ήταν πολύ φωτορεαλιστικά ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που έβλεπα στη μεγάλη οθόνη. Αλλά δεν ήταν η προσέγγιση, όντω θέλουμε να, να έχουμε τον Παλού σαν να είναι μια πραγματική αρκούδα και να μην μπορεί να κινήσει τα φρύδια ναι, 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 του, ναι, ναι, ναι. τη μύτη του, να μην μπορεί να γελάσει ήταν άλλο πράγμα. Και είναι κρίμα που δεν το πήγαν σε εκείνη τη λογική που είχε λειτουργήσει εμ, και, και διάλεξαν να κάνουν κάτι τόσο στήρο και στεγνό. Γιατί στο, στο βιβλίο της ζούγκλας τα ζώα και παίζουν και φωτορεαλιστικά είναι. Τίποτα, αυτό. Είναι κρίμα αφού ε, το είχαν ήδη πετύχει και κάνει. Θα είχε πάρα ξέ... πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα έκανε η Τζούλι Τέιμορ. Ε, η εκδοχή τη, η οποία από όσο καταλάβει είχε. ήθελε να εμπλακεί. Ναι. Έχει γυρίσει το. έχει επιμεληθεί τη του, του, θεατρική μεταφορά. Το οποίο θα δω το Σεπτέμβρη. Αλήθεια. Δεν έχω κλειστεί τίποτα. Δεν λέγω ότι υποτίθεται ότι είναι φανταστικό. Είναι έτσι λένε. Έτσι λένε. Ε, αυτό θα έχει μια. Γιατί η Τέιμορ πάντα. Κάνει κάποια, τα οποία έχει κάποιε ακραίε προσεγγίσει τέλο πάντων στο ναι. υλικό που πάντα πιάνει και στο θέατρο και στο σινεμά. Το οποίο συχνά έχει αποτέλεσμα και καταστροφικέ ε, ε, παραστάσει. Ναι. Και, ταινίε που διχάζουν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, αλλά τέλο πάντων θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί σίγουρα δεν θα έκανε μια. Α πούμε, στήρα αναπαραγωγή του κειμένου και ότι. Δεν κάνει ξεπατικό σούρε και βάζει δική, δική θα τη φραγίδα. Ναι. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί να Άχω, δω αν, το, αν υπομονή... το the universe κάποια άλλη στιγμή για να τιμήσω την, χαμένη πιθανότητα, το τι, μπορεί, τι θα μπορούσε να έχει κάνει... Εντάξει, εμεί το, το, το συμπαθούμε το Across the Universe. Βατρεύω, το αλατρεύω το Across the Universe. Έτσι, ωραία. Ε, ε, is... Τίποτα, θέλω να δω το... Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για τους Beatles. <laughs> 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 ε, σήμερα... <laughs> 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 Με πνίξεις. Ε, Τίποτα, όχι, περιμένω, θέλω να δω πάρα πολύ το musical αυτό, για το οποίο ακούω τόσα πράγματα εκατοχρόνια, mm. για να δω και πόσο διαφορετικό... Αν, αν κάνανε adapt το musical, γιατί έχει πολύ Πολλά πρόσθετα στοιχεία το musical mm, έτσι, mm. Πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί Αλλά αυτό θα το δούμε ίσως από Νοέμβρη, Το ξανασυζητήσουμε Όταν το, το δεις θα κάνουμε ένα άλλο podcast για... Τι θα μπορούσε να, έχει, να ήταν το Lion King ναι. Ναι. Ε, Δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν έχει το, το, τη, τη, σφραγίδα τη δική μα στο σύλλογο Απρούβαλη η ταινία που θα βρείτε στι αίθουσε. Φυσικά όμω να τη δείτε, να τη ευχαριστηθείτε και να μην μα ακούσετε αν θέλετε πάρα πολύ να τη δείτε και να την αγαπήσετε. κάνει και project κάποια πράγματα. Έχουμε μια κοινή φίλη με τον Θοδωρή, ναι. Νάνση, αν μα ακού, η οποία θα θέλει να με πει. Μελλοντική τη... καλεσμένη. Το... Ε, Μελλοντική καλεσμένη, η οποία θέλει να μα πει, να με πει τουλάχιστον, ότι Πεντάμορφη και το Τέρα στο live action ήταν μια φανταστική, α πούμε, τέλεια ταινία. Όχι. Δεν το έχω δει, προσωπικά. Όχι, δεν, είναι, δεν, ήταν, δεν ήταν. Ήταν, ήταν χάρτη και είχε πολλά από τα προβλήματα που έχει το Λάινγκινγκ. Δεν μπορώ να πω όμω ότι το liking, ας πούμε δεν πήρε τη φόρμουλα αυτή mm. και, 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 την τερμάτισε. Δηλαδή. Αν τα... μη τι άλλο. <laughs> άλλο, εγώ εκτιμώ τα πράγματα που πηγαίνουν ένα πράγμα στο άκρο του. Δηλαδή, <laughs> ναι. αυτό, αυτό, το <laughs> δίνω. <laughs> δηλαδή, <laughs> άμα <laughs> το κάνει, κάτω. Κάντο εκεί, πηγαίνει το στον τίκο, κόλλησε το. Έτσι. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν έρθει η ώρα στο podcast, Προ ναι. προς το παρόν, να βάλουμε ένα context στην ναι. ιστορία της Disney που οδήγησε στην Αναγέννηση. Ουσιαστικά θέλουμε να. Ουσιαστικά, ακόμα πιο context Θέλουμε να μιλήσουμε για την Αναγέννηση, γιατί είναι, ένα, είναι ένα μια περίοδος η οποία τέλο πάντων συνεχίζει με τρόπους που θα αναλύσουμε και στο τέλο. Mm -hmm. Συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δημοφιλή, συνεχίζει να είναι αυτό που όπως είπαμε και στην αρχή φέρνει ο περισσότερος κόσμο στο μυαλό του όταν. Μιλάει για Disney, μιλάει ακούει για Disney, όλα αυτά. Ακόμα αυτέ οι ταινίε επανέρχονται σήμερα με διάφορου τρόπου, είτε ω ε, επιρροή, είτε ω απευθεία ε, αντικείμενο. Έμπνευση και σε remake ή οτιδήποτε. Οπότε αυτό θέλουμε να ξαναεπισκεφθούμε εκείνη την περίοδο για να δούμε τι είναι αυτό που την έκανε τόσο ξεχωριστή. Η περίοδο για την οποία ακριβώ μιλάμε. Βάλε μου ένα χρονικό πλαίσιο, ωραίο. Να το ακούσουν και να το εμπεδώσουν. είναι το 1989 με 1999, μια γεμάτη δεκαετία. Είναι η περίοδο που έχει μείνει ω μια αναγέννηση τη Disney. Περιλαμβάνει 9 ταινίε. Ακριβώ είναι 10, αλλά θα. Που με αυτό. Ναι. Ουσιαστικά οι ταινίε για τι οποίε μιλάμε είναι η εξή εννιά, είναι η μικρή γοργόνα του 1989 που ξεκίνησε την αναγέννηση. είναι η πεντάμορφη και το τέρας του 1991, ο Αλαντίν του 1992, ο βασιλιά των λιονταριών του 1994, ο του το Παναγιώτο των Παρισίων το 96, ο Ηρακλή το 97, η Μουλάν το 98 και ο Ταρζάν το 1999. Όσο μιλάς νιώθω την καρδιά μου. <συσίλια> Πραγματικά <συσίλια> είναι ταινίε πολύ άγνωσε που κανένα δεν έχει ξανακούσει ή ξανασυζητήσει ποτέ <συσίλια> από τότε. Δεν μας έχουν σημαδέψει καθόλου. Δεν έχουμε διαθραστικά 37 φορέ αυτέ τι ταινίε. <συσίλια> ε, μέσα σε αυτέ λοιπόν ο αστερίσκο είναι το 1990, δηλαδή η σειρά κυκλοφορία των ταινιών τη Disney, περιλαμβάνει μια ταινία η οποία δεν αναφέρθηκε τώρα. Είναι το, mm. το Rescue's Down Under το 1990, Bernard και Bianca. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο, το sequel τέλο πάντων. Ε, ναι, εγώ έχω, έχω feelings για αυτό το sequel. Εμένα μου αρέσει, είναι φωτογραφικό. Πάρα το, πολύ, είναι πάρα Ωραία, πολύ ομορφό. Και, και επίση είχε μια τεχνική animation η οποία Ά, ουσιαστικά βοήθησε Θα έρθει η ώρα του και θα, θα, το, θα το αναλύσουμε. Γιατί... Απλά θέλω να πω ότι το βγάζουμε έξω γιατί. Στιλιστικά, αισθητικά δεν, δεν είναι μέσα στην αναγέννηση. Είναι απλά ένα πράγμα το οποίο είχε ξεκινήσει να παράγεται πριν βγει η μικρή Γοργόνα και ουσιαστικά εμεί μιλάμε για μια περίοδο η οποία από τη μικρή Γοργόνα και μετά βγήκαν ταινίε. Οι οποίε ουσιαστικά πατούσαν πάνω στη μικρή Γοργόνα και κάνανε yeah. ξανά το ίδιο μοντέλο. Μέχρι, όταν έρθει εξα, βέβαια μέχρι χρονολογικά η, 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 η ώρα του, θα το δικαιώσω έτσι με δύο γραμμούλε. Όταν φτάσουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εννοείται. Το... Απλά αυτό ότι δεν το. Συνήθω όταν μιλάμε για την αναγέννηση της Disney, δεν το μετράμε μέσα Ισχύ... από ό,τι χρονικά κάθεται εκεί πέρα. Ισχύει. Και για να εκτιμήσει κανείς την αξία και το βάρος της αναγέννησης της Disney, πρέπει αρχικά να ξεκινήσει από την περίοδο που προηγήθηκε. Η περίοδο που προηγήθηκε ήταν τα Dark Ages της Disney. Μπορείτε να τα ακούσετε σκοτεινού καιρούς, μπορείτε να τα ακούσετε και Bronze Age. Η χάλκινη εποχή. Το λένε what, ανάλογα με το πόσο γκροτέσκο θα είσαι εδώ τώρα. Dark Ages ο μεσαίωνα. Τη σκοτεινή εικόνα που να Άμπραγο. Ο μεσαίωνα λοιπόν τη Disney. Εκεί υπάρχει μία διαφοροποίηση. Εγώ έχω μία τάση προς τη μία πλευρά. Την τοποθετούν είτε μεταξύ του 61 και του 1988. Αυτό είναι πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει, θεωρώ ότι υπάρχει ένα διαχωρισμό. Ναι, Α, ναι, θα σου πω. Το προχώρα ε, θα πω. Θα, εξηγήσω πω. γιατί το πιάνουν κάποιοι. Το ψιλοσκέφτομαι και εγώ από το 61 και υπάρχει και η άλλη version που είναι από το 66 μέχρι το 88, mm. 66 βλέπει θάνατο του Walt Disney. Οπότε mm επειδή ήταν κάπω το καράβι ακυβέρνητο, mm. είναι αυτή η θεωρία, ε, άρχισε το, το, στούντιο να χάνε ας πούμε, τη μαγεία του κατά κάποιο τρόπο. Πολύ ταλαιπωρημένοι οι animators, πολύ βασικό αυτό το κομμάτι που θα το βρούμε και στην πορεία. Και γενικά πιο πράγματα, όχι απαραίτητα χωρί ενδιαφέρον. Ε, θεωρώ ότι τα Dark Ages έχουν, έχουν πολύ ωραίε ταινίε. Είναι, είναι, το, το πρόβλημά του είναι ε, φιλοσοφίας φιλοσοφία, είναι τεχνική. Τεχ, γι' αυτό... Τεχνική είναι σίγουρα, δηλαδή Μιλάμε για αρχέ 60. Φαντάζομαι εκεί mm. το πάμε όταν μιλάμε για 61. Όταν ε, θέλουν ναι. να μειώσουν το κόστο παραγωγή. Εγώ, ε... εγώ γι' αυτό έχω μια τάση προ προστα... το προστα... ναι. να τη πιάσω από το 61. Ναι, γιατί γιατί ε, ο, αυτό ήταν με απόφαση του Disney. Ε, άρα δεν θεωρώ ότι με το που πέθανε εκείνο ξαφνικά ναι. βάλτος η εταιρεία. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Ε, ε, εκείνος, λοιπόν ε... Σίγουρα, ε... Δε βοήθησε, δηλαδή, ότι μέχρι, σίγουρα δεν βοήθησε. Μέχρι, γιατί... μέχρι και το θάνατο υπήρχε έστω μια... η τελευταία ταινία που επέβλεψαν το Jungle Book Ναι, δηλαδή, ακριβώ. Το οποίο παραμένει μια γοητευτικότητα ταινία. Έτσι. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ε, χωρί αυτή την κεντρική κατεύθυνση και φυσιογνωμία ε, και συνυπολογίζοντα και ε, τα χαμηλωμένα μπάτζετ, τι απολύσει yeah. των. Ε, είχαν μείνει mm -hmm. στο τέλο κάπου τύπου 100 animators, ξέρω εγώ, σε ένα στούντιο έξω από τα κεντρικά του. Δηλαδή yeah, το yeah. είχαν ξαποστείλει τελείω. Yeah. Ε, Κάπω. Πηγαίνουμε σε μια πλήρη απαξίωση. Δεν είναι τόσο δημιουργική η χρεοκοπία γιατί, όπω λε και εσύ, βγήκαν καλέ ταινίε ναι, ναι. περίοδο. Είναι απλά ότι υπήρχε μια πλήρη απαξίωση. Δηλαδή, κανένα δεν νοιάζει για αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν κόστιζε πολύ, δεν έφερε mm. πίσω τίποτα, δεν κανένας, Και κανένα. Το οποίο είναι πολύ περίεργο να το σκεφτόμαστε σήμερα έτσι που είναι τόσο κυρίαρχο το animation. Λέω. Δεν το συζητώ. Αλλά... Και χρόνια τώρα και όλα, Αλλά δεν δεν ότι εκεί στα 80 ε... συζητούσαν για θάνατο το animation. Ναι, βέβαια. Το οποίο είναι τελείω παράλογο. Ε, με, το, με το σημερινό φακό είναι θεότρελο, αλλά ε, αυτό που είχε πει ο Disney, μάλλον θέσει ο Disney ως νέα τεχνική, ήταν η ξηρογραφία. Mm. Η οποία ήταν μια τεχνική που ε, ε, έκοβε πάρα πολύ από το κόστος, δηλαδή πράγματι ελάφρυνε πάρα πολύ τα budget των ταινιών. Παρ' όλα αυτά επηρέαζε το αποτέλεσμα, γιατί έχετε παρατηρήσει σε αριστόγατες, σε 101 δαλματίας, που γύρω-γύρω οι μορφές έχουν μαύρο, έχουν μαύρο μολύβι, έτσι, και αρκετά graphic. Είναι, είναι πολύ, πολύ, έντονο το σχέδιο, ας πούμε, το οποίο αισθητικά δεν θεωρείται όσο καλέ ήταν οι προηγούμενε ταινίε. Να θυμίσω τώρα, α πούμε, ε, με την πεντάμορφη. Η... Της, όχι την πεντάμορφη, συγγνώμη, την ωραία, συγνώμη, μένη. Την ωραία, κυμωμένη, την ωραία κυμωμένη, που Μωμένη που έχει συγκλονιστικά visuals. Η, η, η ωραία Μωμένη είναι ίσω. Ίσως η ομορφότερη ταινία animation που έχει γυρίσει ποτέ. Ακριβώ. Ε, τα backgrounds και... είναι τίποτα, είναι εργοτέχνη. Είναι ένα ένας από, από του λόγου που συνεισέφεραν σε αυτή την ε, ουσιαστική χρεοκοπία για την οποία συζητάμε. Γιατί σύξης, ένα σκασμό λεφτά. Δεν τα έφερε Υπήρχε και, ο, οι συνέπειε του Β' το Παγκοσμίου Πολέμου που σε κάποια φάση είχαν παλαιρίσει. τα πάντα τα, πάντα, τα, πάντα, τα πάντα <laughs> Οπότε κάπω οδηγήθηκαμε σε αυτό που λε. Και ε, όντω, άμα δει πολλέ ταινίε εκείνη τη περίοδου, φαίνεται... Εκτός, είναι το, το, μολύβι που λε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από μικρό στο μαμά βλέπω αυτέ και να καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα κάπω είναι ζωγραφισμένα. Είναι ζωγραφισμένα. Είναι ζωγραφισμένα. Ναι, ναι. ναι. Βλέπει το χέρι, ρε παιδί Βλέπεις μου. Το, που το, τα έχει φτιάξει. Αυτό, ναι, ναι. Φαίνεται και στα background το πώ είναι ας πούμε τελείως ακίνητα, yeah. φαίνεται, φαίνεται πάρα πολύ ακόμα και σε επανάληψη, άμα της κάποιες ταινίες με τη σωστή του σειρά φαίνεται η επανάληψη. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε, σκηνή που χορεύει ο Ρομπέντο Δασόν, ο Ρομπίν Χουτ, ναι, 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 που είναι ακριβώ ίδια με σκηνή από του Αριστόγατε. Ναι. Ακριβώ ίδια. Δηλαδή επαναλαμβάνονται οι ίδιε σκηνέ, ίδιε κινήσει. Επαναχρησιμοποιούν συνέχεια, κόβουν κόστο από οπουδήποτε είναι δυνατόν ναι, να κόβουν κόστο. Και, και τι, αυτό το πράγμα, η, η ανακύκλωση ας πούμε, animation δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Ούτε συνέβη, σταμάτησε να συμβαίνει όταν παίκτησαν πάλι τα χρήματά του. Στην επίσκεψη που έκανε. Στο πλαίσιο των 90 ε, χρόνων από τη δημιουργία του Mickey Mouse. Μπορείτε να βρείτε όλα αυτά όλη τη σε άρθρα που κάναμε στο popco.gr Mikipedia. Ε, σε ένα από τα μέρη. Που είναι κλειστά για το κοινό κανονικά, πήγαμε στο Vault. Ε, έτσι ονομάζεται το νεκροτομείο ουσιαστικά τη Disney, όπου φυλάσσεται όλη η τέχνη. Ε, όταν μιλάω για τέχνη, εννοώ για artwork, μιλάω για ε, γύψινα προτομές, ό,τι χρειάζονται οι animators, συγγνώμη, κατά καιρού για να δημιουργήσουν. Και σήμερα ε, χρησιμοποιούν ε, σκηνές animation που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει. Στη Ζουτόπια, mm -hmm. α πούμε, επειδή ανέφερε τον Robin Hood. Ναι, ναι. Ε, κάποια ζώα στο ζουτόπια και κάποια σημεία του ζουτόπια έχουν επαναχρησιμοποιήσει, επηρεαστεί μάλλον, θα <Χσύν> πω καλύτερα, από το ρομπέν των δασών. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιείς. Το πρόβλημα, όπως που το πολύ σωστά λε, ήταν ότι... Φαίνεται, βρε παιδί μου, φαί, κάνει μπαμ. Καλή βλέπεις το δύο πράγμα, ήταν όλα αυτά χρώματα. Αυτό, αυτό, ακριβώς, οπότε λοιπόν <χαιραινισμόν> είμαστε σε εκείνη τη, δεκαετία, που, δεκαετία και παραπάνω. εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τις αριστόγατες. Και τα 101.000 δελματίας, <laughs> Και το Fox and the Hound, τρομερά. <laughs> ε, και το Great Mouse Detective, αλλά εκεί κάπω σηκώσανε κεφάλι. Το Great Mouse Detective άρχισε σιγά-σιγά ναι. να, να, να σηκώνουμε κεφάλι και ήταν και ουσιαστικά και, οι, όπως λέει και το ξεκίνημα των ε, Μάσκερ και Κλέμεντ. Ναι, ναι θα, το νέο αίμα. Θα μιλήσουμε mm. αργότερα πολύ. Επίση, ε, σε, σε αυτή την περίοδο είχαμε και το υπέροχο, υπέροχο Who Framed. Roger Rabbit ah, ναι. του Robert Zemeckis το οποίο και αυτό παραλίγο να τους φαλυρίσει ήταν σε φάση και γι' αυτό θέλω να μιλήσω <laughs> αργότερα η δεν κόψε λεφτά δηλαδή, δεν θα βγει ταινία έχεις καταλάβει ότι δεν θα βγει ταινία και είναι, από, ταινίες ταινίες και... Λεφτά, εδώ, είναι ναι, από τις ταινίες που ακόμα φέρνουν πίσω ακριβώς, λεφτά εντωμεταξύ. ναι ακριβώς, ακριβώς, ε, είχαμε επίσης από ό,τι έχω καταλάβει δικό σου έτσι, αγαπημένο το Black Coldron Το ναι, οποίο θεωρείται Ας πούμε ναι. όταν μιλάμε για αυτό το κόντεξ Αυτό το κόντεξ που συζητάμε τώρα για τη σκοτεινή εποχή πριν την αναγέννηση mm. ε, α, Αυτό θεωρείται το Το ναδύρ Το, το, το ναδύρ Ο εκεί, εκεί πλέον ήταν τύπου Λοιπόν αύριο μην έρθετε και θα, το, θα σε ενημερώσουμε. Θα σα ενημερώσουμε. Λοιπόν, θα, λοιπόν, θα λάβετε ένα mail. Το Black Cauldron βασίστηκε σε μια σειρά βιβλίων πολύ δημοφιλή, φαντασία που είχε σκίσει και ακόμα Ε, Και ήταν μια πάρα πολύ σκοτεινή για την περίοδο, για την εποχή ταινία. Ξέρει, είναι από τι ταινίε που εγώ καταρχά άργησα τρομερά πολύ να τη δω, γιατί απλά στην Ελλάδα να υπήρξε. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπήρξε αυτό το πράγμα. Δεν μου λέει δηλαδή, ω μικρό παιδί, εμένα δεν μου λέει τίποτα το, το μαύρο τσκάλι. Με Έχω τί, ούτε, μια ούτε καν. Πολύ, πολύ χλιαριά ανάμεσα. Έχει μια μητρή αυτή. Εγώ Τι ούτε καν. Τώρα, εγώ ούτε καν. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. <laughs> <laughs> <και> παλιά <laughs> <τα> παλιά <laughs> καραβά. Μπορεί <laughs> να το είχα προλάβει όταν το, το <laughs> δείξανε στην τηλεόραση. <laughs> <laughs> δεν ξέρω. Κάτι. Να σου πω. Και μετά πλέον δεν το δείξαμε ποτέ ξανά ενδεχομένω. Όταν το είδα όμω, κατάλαβα γιατί υπήρχαν προβλήματα. Μπορεί εμένα να με άρεσε η ταινία και αγαπώ και πάρα πολύ την πρωταγωνίστρια την All Win. Και θα κουνάω τη σημαία τη γιατί δεν είναι στο line-up των προκυπησών τη Disney μέχρι να σβήσω, μέχρι να τη βάλουν. Εντάξει, εγώ μπορώ να σκεφτώ πολλού λόγου που δεν είναι στο line-up προκυπήσω δυστυχώ. Αλλά... αλλά γιατί όμω, φταίει η ίδια. Δεν φταίει η ίδια. είναι έτσι, εκπληκτική, είναι έτσι, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, έτσι, Είχε και κάτι από Μουλάν πριν τη Μουλάν, αλλά αυτό είναι. Δείτε τέλο πάντων τον Black Aldron, θα καταλάβετε τι εννοώ. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν. ήταν, ήταν, ήταν θεοσκότεινη αυτή η ταινία. Εκτό ότι αισθητικά είναι θεοσκότεινη, by the way. Το, ναι. είναι και VA. Είναι VA. είναι VA. Κάνανε κάποια pre-screening τότε και θα παίρνανε οι μαμάδε τα παιδάκια του και βγαίνανε. Άμα πήγαινε καλά στα ταμεία, τίποτα από όλα θα ήταν ο όπω είδαμε αργότερα και στην Αναγέννηση, η οποία έχει επίση πολύ σκοτεινή. Ναι, ναι, το θέμα ή, είναι ότι. Ήταν άλλη στο, εποχή. Ήταν άλλη εποχή. εποχή. Βγήκε στο, στο σινεμά. Την εβδομάδα βγήκε η ταινία με τα αρκουδάκια τη αγάπη. Και τα αρκουδάκια τη αγάπη. Κέρδισε η αγάπη, έχασε το τσουκάλι. Τα ε, αγαπάμε και τα κέρμπερ. Αλλά δεν θα έπρεπε να μπορούν να τα βάλουν με την Disney. Αυτό είναι το νόημα. Τα βάλανε και ισοπεδώσανε κιόλας Η, αγάπη ισοπέδωσε Έτσι. Και μέσα σε όλη αυτή, την αναμπουμπούλα, η Disney έχει και μια μεγάλη απώλεια. Ε, αναφέρομαι στον Don Bluth ο οποίο ήταν ο επικεφαλής των ε, animators για αρκετά χρόνια, ο οποίο πήρε το, τα μπουγαλάκια του, πήρε και ποσους 17 17-18 animators, πήρε πολύ πράγμα, ε, και πήγε πήρε, να φτιάξει τη πήρε δική του. Πήρε πολύ κόσμο. Και πήρε, πήγε να φτιάξει τη δική του εταιρεία. Ε, αυτή η φιγούρα του Μπλουθ είναι λίγο για τους δισνεϊκούς. Είναι ρε παιδί μου σαν λες ξέρω εγώ ο Βόλτεμουρτ. Ναι. <laughs> Τον λένε προδότη. Ε, και μέχρι σήμερα δηλαδή αυτή είναι η εσάνς γύρω του. Εγώ απλά θα πω ότι ο άνθρωπος ταξ είχε δεν αισθανόταν από ό,τι έχω καταλάβει ότι υπήρχε κάποια αισθητική ας πούμε, πρόκληση στην Disney πια. Χωρί να θέλω, δεν το ξέρω και προσωπικά δεν θέλω να τον δικαιολογήσω. Ξέρω εγώ. Μπορεί να ήταν προδότη. Τι να πω. Αλλά ναι. Στο... Φαγιά που είναι ότι δεν μπορούσε σήμερα από το podcast. ναι, έτσι, έτσι αναφέρονται σε αυτόν. Και η αλήθεια είναι ότι άφησε το στούντιο σε πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Κυριολεκτικά όταν ήταν στον απόπατο έφυγε και αυτό. Δηλαδή έδωσε μια τελευταία κλωτσιά, ρε παιδί μου. Και πήγε και έφτιαξε λοιπόν τη. Δεν τίποτα στα. Όχι. Δηλαδή, τι δουλειά μα κάνουμε. Ε, τι δουλειά. Όχι, δουλειά, δουλειά, δουλειά το και μια χαρά καριέρα είχε. Και ναι, ο οποίο by the way. Ε, πανέρχεται το 2020. Ναι. Μετά έχει να βγάλει την 2002, νομίζω, <σχερδεύσει> να σκηνοθετήσει. Το Dragon's Lair, το video game, θα το κάνει ταινία animation. Το 2002 ποια έχει κάνει, κάτσε να κοιτάξω. Το Titan A. Ναι, ναι, το Titan ναι, βέβαια. Τρίτο με το σενάριο του Τζου Σουίντου. Ναι. Οπότε φεύγει λοιπόν <σık <σık <γι 'αρό> κι αυτό και τίποτα, ένα φιάσκο. Υπάρχει μια αναμπομπούλα φοβερή η αγαπημένη μου Disney φιγούρα του Roy E. Disney, είναι ο ανηψιός του Walt Disney, ε, προσπαθούσε έτσι κάπω να τα να τα πράγματα. Δεν γινόταν. Υπήρχαν φήμε ότι τέλο πάντων τα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουν να κάνουν ε, ντου, α πούμε, και να τον πετάξουν από τη διοίκηση και. Τέλο πάντων, χαμό. Εκείνο λοιπόν παρετείται από πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρνει νέο αίμα διοικητικό. Φέρνει τρία άτομα, τα οποία έχουν πάρα πολύ ε, ρόλο στην αναγέννηση. Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ειδικά η μορφή του Μάικ Λάισνερ, του CEO για πολλά χρόνια τη Disney, ξέρει, είναι και αμφιλεγόμενη κι αυτή. Δηλαδή, κάποιοι, μα έσωσε την Disney, κάποιοι, ναι, την έσωσε με κλουτσέ και μπουνιέ. Εντάξει, είναι λίγο, είναι λίγο φιγούρα, ξέρει, mm. Ναι. μακιαβελική, ο Άισνερ. Έφερε και τον Frank Wells από τα τρία παλικάρια είναι ο πιο αγαπημένο των, των Disney των υπαλλήλων. Ο οποίο ήταν ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Νέο, δηλαδή στη θέση του. Και ήρθε και ο Jeffrey ε, Τζέφρι Κάτσεμπεργκ, Ο οποίο. Ω, ο δεν ξέρω. Ναι. Με, δεν, δεν μπορεί ούτε αντιπαθή ούτε συμπαθείς, Απλά. Ξέρω εγώ, νομίζω... Θυμάμαι όταν είχα, θυμάμαι όταν είχα γράψει, θα αναφερθώ και αργότερα ναι. λίγο σε αυτό, είχα γράψει ένα κείμενο στο, στο περιοδικό σινεμά πριν από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι mm. τώρα τεύχος, Αλλά ήταν όλο ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Ντισνεϊκή Αναγέννηση. Ναι. <εί�> το οποίο πιάνει και αυτά που συζητάμε τώρα και τι ταινίε μία προ μία πιο. Ε... αλλά ναι, θυμάμαι όταν ναι, έφερα τον Κάτσεμπεργκ που de... 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 κάποιο μέσα στο περιοδικό, δεν θέλω να το, το, το κοίταζε το, το, κείμενο για να πριν πάει με τη διόρθωση και τα λοιπά. Και ήταν σε φάση. Τι Κάτσεμπεργκ, <χελ Wave> <more> τι είναι αυτά που λε εδώ δω, πέρα, αφού είναι στην ο Κάτσεμπεργκ. Α, ναι, φίλε μου, πε του ήτανε. Ήταν... <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> ναι, ο Κάτσερ με κάποια στιγμή θα αναφέρουμε πώ και τι έφυγε από τη Έχινε Disney Και ίσω το πιο σαν όνομα ενδεχομένω ναι. ε, με την ίδρυση τη Dream à, ε, Μας Μα συνεργάστηκε με το Spielberg κάνανε τα Shrek αλλά ξεκίνησε λοιπόν από τη Disney στο χώρο του, του animation ή ήταν και πιο πριν αλλού Νομίζω ότι αυτό ήταν η... Όχι και, και... Εκεί και... νομίζω ξεκέβαλε το ποδαράκι του στα νερά του animation το, Ναι. ναι. Το, και, και δεν πήγε καλά στη Disney για το animation Δηλαδή είχε πάει για ναι. ε, Τον βάλανε πρόεδρο είχε πάει για να... προ... και... Ήτανε, προ... Ήτανε Μπράβο συγγνώμη ήταν αυτό ο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Ήταν Ήτανε... αυτό στη θέση του Roy Disney και ε, όχι ο Φρανκ και... Βέλ. Ο Φρανκ Βέλ ήταν ο president, παιδιά. Έκανα αυτό το λάθο. Είναι σημαντικό ότι δεν είχε ιδέα πώ λειτουργεί το animation. Δηλαδή, όχι. Ε, και, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το συναντάμε και, και αργότερα και σε άλλου ανθρώπου. Δηλαδή το, ότι ουσιαστικά η αναγέννηση βασίστηκε σε ανθρώπου που δεν είχαν απαραίτητα προκαταλήψει σχετικά με το πώ πρέπει να μοιάζει ή να ακούγεται ή να, ή να φέρεται τέλο πάντων το animation. Ναι. Γι' αυτό και είδαμε τόσε. Ε, τόσα καινούργια πράγματα να εισάγονται ε, Α, yeah. νομίζω ο βασικός σκοπός αυτών των τριών ήταν όπως θα συμβεί σε μεγάλες εταιρείε. φυσικά δεν είναι τώρα δεν ήταν ίδιο της Disney αυτό Τι, mm. που ας φέρει κάποιος λεφτά πια δηλαδή δεν <laughs> θα κλείσουμε <laughs> δηλαδή εντάξει είχαν yeah. μια διαφορετική προσέγγιση ναι yeah. ο yeah. yeah. Ο Κάτσεμπεργκ έφερε, ναι. αν καλά, τον. Ε, όχι καλά, έφερε τον. Ε, Πίτερ Σνάιντερ. Ναι, αυτό. Ε... Αυτό το έκανε. Αυτό το, το έκανε. Ο οποίο Σνάιντερ λέει, ε, άγχωνε πάρα πολύ τον κόσμο γιατί είχε. είχε, είχε πούμε, σαν μορφή ήταν πολύ περίεργο. μπαίνανε λέει στο γραφείο του και είχε από τότε είχε ένα κουμπί το οποίο έκλεινε από πίσω στην πόρτα. Και ήταν όλη σε φάση. καλή ο Σνάιντερ στο γραφείο του. Ο Θεέ μου, ανάψτε μανιουάλια, κεριά, κάτι για μένα. Αλλά τελικά αυτό αποδείχτηκε συνεργάσιμο. Ε... Γενικά. Ναι. Έτσι ε, 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 νιώθω. Αυτό ήταν μια φιγούρα, ρε παιδί μου, πολύ στην αρχή. πολύ αρνητικό vibe. Δεν τον ήθελε mm -hmm. κανένα. Υποθέτω. Νικάζω κάπου... τελείω ότι αυτό. Δηλαδή, έφερε, έφερε ο Κάτσεμπρεκ για πρόεδρο του, 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 του καινούριου, α πούμε, του αναγεννημένου τμήματο ε, feature animation ναι. τη Disney. Έφερε τον Σνάιντερ ο οποίο. Είχε background στο, στο Broadway, στο θέατρο. Ναι. Δεν είχε καμία σχέση. Οπότε ενδεχομένω ένα λόγο να ήταν κιόλα ότι ποιο είναι αυτό που μα φέρανε. Βέβαια. θα μα πει τι θα κάνουμε, ναι. που δεν έχει. Και όχι, δεν ήταν απ' αυτό. Ήταν ότι, όπω είπε και ο Θεωδωρή πιο πριν, έχουν πακετάρει του animators του, έχουν στείλει σε άλλο κτίριο πολύ μακριά από τα κεντρικά τη Disney. Το οποίο δεν είναι αυτό σαν κίνηση από μόνο του. Δεν θα ήταν απαραίτητα τόσο κακό αν δεν ήταν ένα ρημάδι εκεί που του στείλανε. Βρίσκανε κάτω σπασμένα μπουκάλια από τσίγαρα, ήταν σαν να σου έχουν, έχουν πει: Τι να σου πω, είσαι, ξέρω εγώ, στον τρίτο όροφο και σου λένε: Θα πα στο, στο υπόγειο, κάτω από το υπόγειο ε, και θα βγάλει φωτοτυπίε. Και δεν έφτανε δεν αυτό στου ανθρώπου, Γιατί και να βάλει φωτοτυπία είναι μια τίμια δουλειά και κάποιο πρέπει να τι βγάλει του μαζεύει κάθε πρωί. Του μάζευε ο Τζέφρι Κράτσενμπεργκ για meeting. Τύπου 8 η ώρα το πρωί και 8.30. Πηγαίνανε οι άνθρωποι, έχουν τα βάσανά του που δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν δουλειά. Πηγαίνανε με την τζίμπλα στο μάτι. Και ήταν, α πούμε, κάτι ερήπια. Κάτι, 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 κάτι κορμιά πεταμένα κάθε πρωί. Σας μέχρι. Που... είχαν πάει στο tour τότε εκεί πέρα, στα παλιά. Στα παλιά στο Όχι, studio. όχι. Έμ... όχι. Αυτό, ήθελα. <laughs> αυτό θα ήταν το σωστό μουσείο. Το το να βλέπει εκεί πέρα τα, τα μπουκαλάκια κάτω <laughs> πεταμένα και τέτοια. Έχουν πολλέ φωτογραφίε από αυτό το studio. Τέλο πάντων, μέχρι που ο Ρόιντινγκ, παρότι αρχικά προσπαθούσε ας πούμε, να προσαρμόσει του τρει καινούριου σε μια νέα συνθήκη και δεν προσπαθούσε να μην πολύ παρεμβαίνει, να του αφήσει να κάνουν. να μάθουν, α πούμε. Και κάποια στιγμή τον πιάνει ο Ρόιντινγκ, ξαναλέω favorite μου, και του λέει: Κοιτάξτε να δει θα σταματήσει αυτό το πράγμα που κάνει 8,5 ώρα το πρωί τα meeting. Οι άνθρωποι που είναι διαλυμένοι, την επόμενη φορά που θα βάλει 8,5 ώρα ραντεβού, εγώ θα έρθω με τι πιτζάμε μου. και αυτό είναι άξιο αλδήλωση του Ρόι Disney που την έχω ακούσει με τα αυτιά μου σε ντοκιμαντέρ. Θα λέει την επόμενη φορά θα έρθω με τι πιτζάμε μου. Το καταλαβαίνει. Οπότε σταμάτησε και αυτό. Το άλλο το πρόβλημα ήταν ότι. Το πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ξέρουμε όλοι ότι οι εταιρείε δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και καταλαβαίνει ότι ναι, προφανώ πρέπει να βγάλουν λεφτά. Παρ' αυτά, ε, να μαζεύει τώρα. Πόσου animators, σε ένα. για να κάνει δηλώσει, α πούμε, ω καινούριο και να του λε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα Oscar. Με ενδιαφέρουν τα Bank of America Awards. Χαχάστιακι, φέρτε λεφτά. Συμβή να βγάλουμε λεφτά. Σύμβη νομίζω ο Κράτσεμπερκ το είχε πει mm, αυτό. Μπορείς. Ή, ή αυτό ο Σνάιντερ το είχε πει. Ε, ε, πει. ε ο Σνάιντερ δεν νομίζω να το λέει αυτό. Και, πάνω, εγώ, δεν νομίζω, και εγώ, εγώ δεν νομίζω ότι θα ήταν αυτό, ναι. Ε, εντάξει, ξέρω εγώ. Ποιο, α, ε, δεν είναι αλήθεια στους ανημέρου βρήκε να το πει αυτό. Ξέρω εγώ, πε το, το στο διοικητικό συμβούλιο. Έχει μαζέψει τώρα εκεί πέρα του ανθρώπου που κάθονται και ζωγραφίζουν και παλεύουν και έχουν πάθει. Πώ το λένε το σύνδρομο αυτό. Που το Carpal Tunnel, Carpal Tunnel. Ναι, ναι, ναι το έχει να γιαγιά μου και από το, και το yeah. ένα και από το άλλο χέρι. Ναι. Και του λε, έχουν φάει όλη αυτή τη λέζα και του λε, δεν με ενδιαφέρει καν. Η γιαγιά σου γιατί το είχε. Είχε και από τα δύο, όχι, το έβγαλε. Είναι με μια χερσούλα, φεύγει. Και ναι, τι, δεν τι ξέρω. Έπαθε. το έχουμε επειδή πληκτρολόγιο. Η γιατί το είχε. Τι να σου πω τώρα. Εκεί που είναι δεν μπορώ να... και να τη ρωτήσω. Oh, η για να με ακούσε λατρεύω. Δεν θα μάθω ποτέ. Η γλυκιά μου και τη έκοβα εγώ σαλατούλα όταν το είχε μετά τη συντήρη γύριζε καλή μου, τέλος πάντων. πολλές Disney ταινίες έχω δει και ξαναδεί με τη γιαγιά μου, by the way. Α, όπως όλοι μας. Ποια ήταν η αγαμένη ε, η Πεντάμορφη και το Τέρα τη Άρα okay. κινήσει πιο πολύ από όλε. Ναι. Mm, λοιπόν, μπράβο. ναι, Συχαριστώ, νομίζω ότι ταυτίζονταν. Συ, συμφωνώ, για Ναι, με την Μπέλ γιατί και εκείνη ήταν πάρα πολύ. Θέλει πολύ να διαβάσει και θέλει να γίνει και δασκάλα και δεν oh. μπόρεσε λόγω τη εποχή να γίνει δασκάλα και νομίζω ότι έχει ταυτιστεί με την Μπέλ σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ε, και τώρα μαζεύει αυτού του καλλιτέχνε. Όχι ότι οι καλλιτέχνε πρέπει να είναι στο απειρόβλητο και α, να, να φοράνε μόνο πασμίνε και να μιλάνε μόνο για τέχνη. <laughs> αλλά εντάξει, αυτό το τμήμα βρήκε να πει ότι παιδιά λεφτά. Ξέρω εγώ, είναι λίγο disrespectful, θα πω, θα πω. Τέλος πάντων, αφού έχουν γίνει όλα αυτά με πιτζάμε, με Bank of America awards και τα λοιπά, λένε λοιπόν, δεν φτιάχνουμε, δεν πιάνουμε μια ταινία που την έχουμε πάρα πολύ καιρό στα σκαριά. Mm. Έχει μια γοργόνα, έχει εκεί κάτι, crabs, πώς τα λέμε καλέ καβούρια. Καβούρια, ευχαριστούμε. Ναι, <laughs> κάτι καβούρια. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι πώ τα λέτε, <laughs> ναι. Και θέλω να κάνω μία αναφορά για να, για να δείτε πόσο χρήσιμο πραγματικά είναι αυτό το νεκροταφείο σωγικά που έχει η Disney. Τι ταξίδι ε, έκανε η μικρή γοργόνα για να φτάσει τελικά στι οθόνε και από πότε έχει ξεκινήσει. Η μικρή γοργόνα... Πότε έχει ξεκινήσει αυτό το project. Ah, πω. Yeah. Το project αυτό είναι παμπάλαιο. Τι θέλω να πω. Όταν λέω παμπάλαιο, φίλοι μου, ενώ 1938. Ήταν η πρώτη φορά που είπανε να κάνουμε τη μικρή γοργόνα του Άντερσεν να την κάνουμε. Ε, παραμύθι, ωραία πράγματα. Ξεκινάει λοιπόν. Ε, ήταν ουσιαστικά αυτό θα ήταν θα ήτανε μία ταινία στο πλαίσιο ενό πακέτου. Το οποίο θα ήταν και κινηματογράφο κοι, κοιτάγανε να δουν και πού αλλού μπορεί να χωθούν. Σχετικά με τον Hans Κρίστιαν Άντερσεν, δηλαδή θα κάνανε μια uh -huh. μεγάλη του βιογραφία, uh -huh. α πούμε, και η βιογραφία θα ήταν χωρισμένη σε, σε adaptations δημιουργιών του με διάφορου τρόπου. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Μιλάμε τώρα για 38. Δηλαδή μιλάμε για. Τι είχαν κάνει τότε, σε ποια φάση ήταν, πριν τον πόλεμο, δηλαδή μιλάμε για φαντάσ. Φαντασία. Ε, φαντασία γύρω στου 40, δεν φαντασία ήταν. Ναι. 40 ήταν. Ε, Πινόκιο, φαντασία γύρω στου 40. Ναι, εκεί. εκεί γύρω. Αυτό, αυτό. Ναι. ναι. και άρχισε και πάρα πολύ σαν ιδέα στο, στο Disney και όλα αυτά. Θα και φανταστικά κιόλα. Γιατί τότε ήταν, δηλαδή, βάσει των άλλων ταινιών που κάνανε εκεί πέρα γύρω, θα ήταν φανταστικό το αποτέλεσμα ούτω ή άλλω. Τότε μιλάω. Ναι. Ε, γι' αυτό και μετά χρεοκοπήσανε φυσικά. <laughs> Γιατί έτσι γίνεται. Πα κάνει. Ο καλό καλό δεν βλέπει. Το θεωρεί μου. Λοιπόν. Οπότε ναι. Το 1940, στο πλαίσιο αυτή τη ανάπτυξη του development του project, δίνουν. το, ας πούμε, τα σκέτ τα πρώτα να τα κάνει ο Κέι Νίλσεν, ο οποίο ήταν ένα illustrator δανό χριστιανό, πάρα πολύ διάσημο στι αρχέ του 20ου αιώνα. Δηλαδή, πάει σε πρώτο όνομα πάει, πάλι η Disney, έτσι, για να κάνει κάποια πρώτα, κάποια πρώτα σχέδια. Τα φτιάχνει λοιπόν, τα βάζουν στο ράφι, ακριβώ του φαιν... φαινόντουσαν. Όταν λέω στο ράφι, ενώ στο γονεκροτοπίο τη Disney, το οποίο και επισκέφθηκα, θα διαβάσετε γι' αυτό ξανά στη Wikipedia του popco.gr. Τα βγάζουν mean. το 56. Τα κοιτάνε, όταν λέω τα κοιτάνε, κυριολεκτικά. Είναι <Κι Κι Κι> Λοιπόν, ε, τι έχουμε, τι έχουμε. Όχι, όχι δεν κατάλαβε. <Κι> δεν ναι. δεν ο Fox Κάρνι που μα έκανε την, την ξενάγηση ναι. και είναι ο επικεφαλή του Animation ναι. Research Library. Έτσι λέγεται, αν την νεκροτομεί. Εμεί νεκροτομεί θα το λέμε, έτσι το λέγανε 100 χρόνια. <Κι> λοιπόν, ακριβώ έτσι μα το είπε. Ακριβώ έτσι. Όπω είπε, ακριβώ. <Κι> λοιπόν, πρέπει να δούμε τι έχουμε. <Κι> θε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Να, έχω, θέλουμε ταινία, θέλουμε project. Να δούμε τι έχουμε ναι. που το έχουμε αφήσει ατέλειωτο. 56 τώρα. Και αυτό, αυτό να φανταστώ πώ τα πιάσανε από το ράφι ή πω, και τα ξαναφύσανε ή α πούμε υπήρξε και η αντίδραση. Θα, θα σου πω, ναι, όχι, είπανε κυριολεκτικά τι έχουμε. Τα βγάζουν, βγάζουν και οι νίλσεν από το ράφι, πάνε στο νεκροτομείο, το οποίο τότε by the way ήταν όντω υπόγειο, να πω. Δηλαδή είχαν, είχαν <στονίκομαι> σωλήνε που στάζανε. <στονίκομαι> <στονίκομαι> εκεί δουλεύαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, τα βλέπουνε, α ξέρω εγώ, όχι. Τα βάζουν πίσω στο ράφι. Και φτάνουμε νωρί στα αρχέ τη δεκαετία 80, όπου ο Ρόνο Κλέμεντ, φιγουράρα για την Disney, έτσι, χαζέψει ένα βιβλιοπωλείο. Δεν είναι δηλαδή στην Disney στα γραφεία, είναι σε ένα βιβλιοπωλείο. Και πέφτει πάνω σε μια συλλογή παραμυθιών του Άντρισεν. Την ξεφυλίζει, την αγοράζει γιατί του άρεσαν και τα σχέδια τα Και, και λέει, κάτσε ρε, εσύ, ξέρω εγώ, Μικρή γοργόνα να έχει κάνει κάτι το στούντιο. Γιατί αυτό πού να ξέρει ο άνθρωπο τι έχουν από το 56 ναι. στο ράφι. Ο... Ποιο είπε κάνουμε... του δύο, ποιο ο Ρον Κλέμενς. Ο Κλέμεν, ναι. ο... Ο... που μαζί με τον Μάσκερ έχουν γυρίσει αυτό που αναφέραμε πιο πριν, το, το Mouse Detective. Ναι, ναι. Ε, ε... Πρόσφατα τη Μωάνα. Πιο πρόσφατα τη Μωάνα, ναι. Mm -hmm. Δηλαδή έχουν συνεχίσει το στούντιο και μετά την περίοδο τη Αναγέννηση. Επανήλθαν και μάλιστα με τη Βεργίψη και το Βάτραχο, δηλαδή έχουν κάνει πολλά project σε πολλέ περιόδου του Studio. δηλαδή, μάλλον οι βασικότερε κοινοθέτε τη τελευταία. Πόσο έχουμε φτάσει, Τρέκοντα ετία ναι. του Disney. Παραπάνω, 30, 35 χρόνια σίγουρα. Ναι, του Disney ναι, ναι. Animation. Μπορεί να βασιστεί πάνω σου αν είσαι, Αν είσαι Disney, βρε μου. Αλλά ναι. αυτό, μιλώντα ε, για αυτή την περίοδο καταρχά που συζητάμε τώρα, έχουν κάνει μικρή γοργόνα, Αλαντίν και Ηρακλή. Ναι, ακριβώ. Καλά, στα τις, έτη τις που μιλάμε δεν έχουν κάνει καν τη μικρή γοργονά. Όχι, όχι. Ναι. Ε, για την περίοδο που εννοώ ότι mm. θα συζητήσουμε τώρα τέλο πάντων. Ε, οπότε θέλω να πω, τονίζω το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ονόματα. Mm. Δηλαδή έχουν κάνει αυτέ τι ταινίε μια κάποια βαρύτητα. Οπότε, οπότε αλλά, να... ναι, είναι ο Κλέμε που και λέει Α, ε, γοργόνα και αυτά. Εκείνο το είχε φανταστεί σαν οικογενειακή ιστορία, δηλαδή πιο επικεντρωμένο στον μπαμπά τη και την Άριελ. Παρ' αυτά, ε, η ταινία εξελίχθηκε όπω γνωρίζουμε και τα σκέτ που είχε φτιάξει ο Νίλσεν, τα οποία τα είδαμε κιόλα από κοντά, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Ε, χρησιμοποιήθηκε μεγάλο μέρο του στη σκηνή του Ναυαγίου. Το uh -huh. τρικιμία Μία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, οπότε α, τίποτα το αναφέρω γιατί κάτι που, ήταν, που έχει φτιάξει το 40-38 στην Disney μπορεί όντως να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Mm. Ε, ε, αλλά ποιο είναι ο πραγματικό πρωταγωνιστή. Ο πραγματικό πρωταγωνιστή που εγώ, δηλαδή, αυτό, δηλαδή άμα, θεωρώ ότι άμα είναι να ξεχωρίσουμε έναν άνθρωπο ω ε, ουσιαστικά τη μία δημιουργική φιγούρα που. Άλλαξε τη φόρμουλα. Που άλλαξε όλη τη φόρμουλα έντελος. πάνω, στον οποίο, στο οποίο βασίστηκε όλη η αναγέννηση εν τέλει. Δεν είναι ούτε. Ο, δηλαδή, όλοι αυτοί έχουν συνεισφέρει που έχουμε συζητήσει τώρα. Καλά ούτε ο Μάσκε και ο Κλέμεντ, ούτε ο Κάτσεμπεργκ, ούτε ο Άλαν Μένκεν, ούτε κανένα από αυτού του ε, θρύλου. Είναι ο Χάουαρντ τον οποίο έφεραν στο στούντιο ο Σνάιντερ με τον Κάτσενμπεργκ Ο Άσμαν επίση ένα άνθρωπο με ε, θεατρικό Broadway, Ακριβώς Broadway παρελθόν, ε, Little Shop of Horrors. Ε, ε, ο δίδυμο μαζί με τον Μένκεν. Ε, ο οποίο Μένκελ ε, ακόμα συνθέτει. Ακόμα για την συνθέτει Disney. εννοείται. Στα Α, προχωρά... Όταν λέω ακόμα εννοώ και φέτο και σε όλα τα live action που έχουν κάνει, πάντα ναι, έχει Μένκελ ναι, ναι. μέσα στο σάντρακο. Ε, και δεν προχωρεί. και δεν προχωρά. Είναι ο Στανλί. <laughs> ναι. Ε, 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 αλλά ο Άσμαν δεν είναι απλά ότι ήταν ο άνθρωπο που είχε ουσιαστικά. Το... Ουσιαστικά τον φέρανε ε, να φτιάξει τη μικρή οργόνα πατώντα πάνω στη, στην αισθητική και στι τεχνικέ που χρησιμοποιούσε τα Broadway έργα του. Ναι. Ε, οπότε δεν ήταν απλά ο άνθρωπο που τον φέρανε και έγραψε τη μουσική. Γιατί αυτό. Αν, α, αυτό το θέμα. Δηλαδή, κοιτώντα κάποιο τα credits. Δεν του έκαναν ανάθεση ότι θέλουμε μουσική. Πες να γράψουμε στι ότι θέλουμε μουσική. τα credits, μπορεί πολύ εύλογα να, να πει τι, τι βλέπεις, λέτε, τώρα ο άνθρωπο απλά τη μουσική. Δηλαδή, μπράβο του που έγραψε τη μουσική, αλλά θέλω να πω ότι δεν, είναι, δεν, είναι, δεν έκανε και κα... Τη μουσική έγραψε. Ε, είναι ότι που... ουσιαστικά αυτέ τι ταινίε, αυτή η ταινία συγκεκριμένα, το λέω, μικρή οργόνα, φτιάχτηκε με τη λογική αυτή. Δηλαδή, αυτό είχε το songbook. Είχε, ε, ο Ασμαν ο έγραφε τη μουσική, επέβλεπε τα storyboards, ε, έδινε έγκριση για το κάθε καρέ εικόνα που βλέπαμε τελικά. Ουσιαστικά κατήθυνε την ιστορία, την αισθητική, τα τραγούδια, τα πάντα, τα πάντα. Όλη αυτή η ταινία, αν ανήκει περισσότερο από, σε, σε κάποιον από, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλον, είναι, είναι ο Wassman. Δηλαδή, πήγανε οι άνθρωποι τα κουστούμια της Disney και είπανε Χάουαρντ Ασμαν έχουμε αυτό το project αυτό που περιγράφεις Πόσε δεκαετίε ερχόταν, έχουμε αυτό το project. Ε, μπορεί να το κάνει σαν μια από αυτέ τι παραστάσει. Γιατί το σκεφτόμαστε εύκολο, από το 1938. <laughs> Δεν μπορεί να το κάνει σε από αυτά τα, τα ωραία αυτά Broadway έργα. Και τι έκανε λοιπόν ο Άσμαν. Έφερε όλη την, τη λογική του Broadway στη ταινία. Και αυτό σημαίνει πολύ πρακτικά το εξή. Έχει την ηρωίδα σου, η οποία σου συστήνεται με διαφορετικό τρόπο από του υπόλοιπου χαρακτήρε. Mm. Πρέπει να είναι πολύ εμφανέ, δηλαδή, ποια είναι αυτή για την οποία πρέπει να, να στηρίζει εσύ από τη θέση του θεατή. Και κάποια στιγμή στο πρώτο κομμάτι τη ταινία πρέπει να πει ένα τραγούδι. Αυτά, αυτά έχουν τελείω ανεπίσημα ονομαστεί τραγούδια I want. I want songs, ah, α πούμε. Uh, going through ναι. the motions. Ναι, that, uh... πρέπει, ναι, πρέπει να σου πει τι τη συμβαίνει, γιατί δεν είναι καλά και τι στην πραγματικότητα επιθυμεί για να γίνει καλά. Mm. Ε, και από τη στιγμή αυτή και μετά ο Άσπαν υποστήριζε και έχει απόλυτο δίκιο ότι το κοινό δένεται, έτσι, έτσι συνέβαινε στο πρώτο γουησούλε, θα γίνει και στην ταινία, συνδέεται με την πρωταγωνίστρια και για το υπόλοιπο της ταινία του project ε, ε, θέλει να πετύχει τους στόχους της. Εντάξει. Και να πω το εξή ότι το Part of Your World, που είναι το solo τραγούδι της Άρελ, που είναι από τα πιο εμβληματικά, αν όχι το Πες να το πιο. Από τι πριγκίπισε. Α, περίμενε. Έχω, 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 πολύ, Έχεις. έχω πολύ συγκεκριμένο πίνιο εδώ πέρα. Ah. Το αγαπημένο μου I want song με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα είναι το Μπέλ. Ναι. Δεν, είναι, δεν νομίζω ότι το Part of Your World όμω είναι για τον κόσμο πλειοψηφικά το πιο διάσημο. Αυτό εννοώ. Είναι. Νομίζω ότι είναι. Αλλά δεν θα παίξουν τώρα με τα. Με τα... Ολυμπια... Εσέρα, Ολυμπιακή εσέρα, I want. Εσέρα, ολυμπιακή <laughs> I want. Μπράβο. Ποιο είναι. Λοιπόν. Σίγουρα, να ένα από αυτό. Ναι, είναι, ε, όχι, θα ναι. πω ότι είναι, νομίζω. Δεν θέλω να δικήσω κάποια, κατάλαβε. Ναι. Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι τη Ποκαχόντα. Το Riverbend. όχι το River. Όχι. Το, το, το Colors of the Wind. Το Colors of the Wind, το I want this. Ναι. Oh. Ε, το Colors. Εγώ ναι, νομίζω, το, 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 διδά, το διδάσκει. Α πούμε κατά κάποιο ναι. τρόπο. Γιατί το River Bend δεν είναι τέτοιο τύπο τραγούδι. Είναι κοίτα την. Να... Ναι, αλλά το, κοίτατε, το River Bend δείς... είναι που λέει ότι το ποτάμι που πάει έτσι και εγώ ναι, θέλω σωστά το ποτάμι να, να είναι, πιο... είναι πιο άγριο και mm. δεν θέλω να πηγαίνει το ποτάμι. θέλω Ωραία, να αν, δεν α, θέλω α, ωραία. Χρόνια, λοιπόν τότε, βγάλα. αν υποθέσουμε ότι το Colors of the Wind δεν είναι ναι. I, want, I Want Song, που νομίζω ότι είναι γιατί αυτή προσπαθεί να τον πείσει και εγώ θέλω okay. εσένα και θέλω τα Colors of the Wind. Και συνελθέα αυτό του λέει Θέλω όλα τα χρώματα. Θέλω τα με, όπα με, μου, με, θέλω με, τα Κίνα μου, με, θέλω τι τσάρκε μου στην εκδοχή. <laughs> θέλω να χρωματίσουμε <laughs> μαζί. Αυτό. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι δεν είναι αυτό, τότε ναι, θα πω ότι είναι το part of your world, αλλά okay. θα κάνω ένα αστερίσκο και ναι. θα πω ότι εγώ ευχαριστιέμαι πιο πολύ. Ε, το reprise του part of your world που το ξαναλέει λοιπόν λίγο αργότερα από την πρώτη φορά που το τραγουδάει και έχει ένα απίστευτο φίνις πάνω στο βράχο που είναι το γνωστό τζιφ που φυσάει αέρα στο μαλλί και λοιπά ε, Πρόσφατο, πρό ε, φανταστικό πρόσφατο παράδειγμα I want song είναι, το, είναι της Vanellope στο Reckitt Ralph Break the Internet, το Ideas". Ε, Όχι δεν το έχω δει ακόμα ε, Χάνεις, βασικά δεν είναι καμία σπουδαία ταινία. μια χαρά είναι, δεν είναι σαν το πρώτο αλλά επειδή έχει δει ότι έχει όλο το κομμάτι με τι ναι. νέε που είναι πολύ έξυπνο από τα πρώτα τη ταινία. Ε, επειδή συζητάει μαζί του και τη εξηγούν τι είναι η πριγκίπισσα και γιατί αυτή δεν είναι, ή τόσο, αυτή λέει γιατί δεν είμαι, τι πρέπει να κάνω κτλ. τη εξηγούν όλο το κόνσεπτ το του πρέπει να έχει το τραγούδι αυτό. Ότι ξεκινάει αυτό το τραγούδι και δεν μπορεί, βγαίνουν κάτι, mm. κάτι τσιρίδε. <laughs> Ξέρετε, σαν τραγουδάκι Τζον Όλιβερ, ένα πράγμα. Ανέτια επίθεση. Ανέτια επίθεση. Συγγνώμη, Τζον Όλιβερ. Αν δεν σε ακούσει, εγώ σε θαυμάζω, δεν είναι θέμα. <laughs> ε, και, και αυτό αργότερα στην ταινία που γίνεται callback σε αυτή τη σκηνή, <laughs> όντω να κοιτάξει μια λίμνη βρώμικου νερού τέλο πάντων κάτω και να αρχίσει να τραγουδάει το δικό τη I τραγούδι Tragoo. Το και από την Αλανμένη, αν δεν κάνω λάθο. Θα το δω, θα το δω πάρα αυτή την ταινία. Ένα από του λόγου που δεν την έχω δει είναι επειδή φοβάμαι τι θα κάνω με τι πριγκίπισε. Έχω ένα τέτοιο πρόβλημα. Για μένα είναι το ρότερο κομμάτι τη ταινία. Αυτό λοιπόν το Part αυτό of Your ε, World. Όσο λοιπόν για τον Μπέλ, που είναι το δικό μου αγαπημένο, το ναι. Jim θα επανέλθω παρακάτω γιατί είναι το κεντρικό μου τέτοιο, ένα κεντρικό κομμάτι του επιχειρηματό μου για, όλο το, για, όλο το, για όλη την αναγέννηση. Okay. κάπως κρύβει μέσα όλο το, oh. αυτό που κάνει η Disney. Oh. Αλλά θα επανέλθω. Όχι, ήθελα απλά να πω το Part of Your World παρατρίχα και δεν θα ήταν στην ταινία, παιδιά, γιατί υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ Άσμαν και Κάτσενμπεργκ. Ο Κάτσενμπεργκ έλεγε, παιδιά, μπαλάντα τώρα με στη μέση, θα κοιμηθούν τα παιδιά, είναι βαρετό. Και χαλάει τη ροή τη ταινία. Ο Άσμαν και Ήταν όλοι οι animators. Ναι, ναι, παρακαλώ, θα μου πει, σε σένα, θα μου πει σε εσύ τι χαλάει <laughs> τη ροή τη <laughs> ταινία. αυτό. Και είναι ο Άσμαν με του animators που λένε φιλαράκι <laughs> όχι, το, όχι το τραγούδι. Να βγάλουμε άλλα πράγματα ε, που μπορεί να σου χαλάνε τη ροή. Α βρούμε τι να κόψουμε, μην κόψουμε αυτό. Και πράγματι έκοψαν πράγματα <laughs> για να σώσουν το τραγούδι. Γιατί <laughs> δεν είναι <laughs> επίθετο <laughs> <laughs> εύκολα ο Κάτσερμπερκ και γι αυτό είχε μια αγκύλωση. Τέλο πάντων, επίσης επίση μια αλλαγή που έκανε ο Άσμαν ήταν ότι θα ήταν ο Σεμπάστιαν. Ε, θα ήταν έτσι Άγγλο και κάπω σαν Μπάτλερ και κάπω έτσι στεγνό και αυστηρό. Και Άρελ, μην κάνει αυτό και εκείνο. Τέλο πάντων, και τον έκανα. Oh. Τζαμαϊκανό super cool crab. Ναι, περίπου όπω ήταν ο... <laughs> το, το κερί στην πεντάμα και το τέρα. Απλά ναι, για... διαγράμμα ήταν προ... πρέπει Άγγλο, α πούμε. Και το, το, άλλαξε με όλο το τζαμαϊκανό ναι. ήχο που έφερε. Και τέλο πάντων είναι έτοιμοι να βγάλουν την ταινία στου κινηματογράφου. Την ίδια περίοδο ε, υπάρχει στις, θα βγει σε αίθουσα συγγνώμη, το Old Dogs Go to Heaven ε, τι ίδιε μέρε. Και έχουμε δηλαδή Disney Don't Face Off of με Don, να πω επίση εγώ εδώ κάπου εδώ ότι αυτή την ταινία μου άρεσε πάρα πολύ και κλαίω. Yeah, γιατί σκυλιά και παράδοσο και, και δεν θέλω, α πούμε. Δεν δε θέλω τη ζωή μου. Αλλά ξέρει, επειδή μέχρι στιγμή, μέχρι εκείνη τη στιγμή ο ό,τι είχε βγάλει, είχε πάει καλύτερα από δικά του πρόπερτη. Έχουν επιστέψει τόσο πολύ στη μικρή γοργόνα που είναι σε φάση, <laughs> bitch. Τώρα θα τα πούμε στα ταμεία, γιατί πολύ την πιστέψαμε με την ταινία. Και θα τα δούμε. Και πράγματι η μικρή γοργόνα πηγαίνει καλύτερα και γενικώ. Γίνει καλύτερα ενώ από την ταινία του Μπλουθ. Και γενικώ ε, ξεκινάει την αναγέννηση και το σκοπό των ε, διοικητικών της Disney να βγάζουν μία ταινία τη χρονιά. Αυτό ήταν ο στόχο. Τότε, φυσικά στα media όλοι ρωτούσαν: Είστε σίγουροι ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, οικονομικά βγαίνει αυτό που Να πράγμα. πούμε, ε, όσον αφορά τα αποτελέσματα τη ταινία, καθαρά σαν αριθμού, ότι mm. το budget ήταν 40 εκατομμύρια δολάρια και παγκοσμίω πήγε στα 233, το οποίο ήταν, το και... ήταν λίγο καλύτερα από τον Μπλακόνρο. <laughs> <laughs> ε, και ήταν ο για τρία Όσκαρ και κέρδισε δύο Ναι, τα μουσικά νομίζω κέρδισε Ναι, mm. ε, τα οποία έγινε κανόνα στη διάρκεια των 90 Να κερδίσεις τα δύο μουσικά Σχεδόν υπε όχι όλες, αλλά περισσότερες ταινίε από αυτές κέρδισαν το τραγούδι, το δίπτυχο τραγούδι μουσική. Ναι, γενικώς μπαίνανε, Μένκεν και, και Άσμαν στην τελετή, πέραν τα βραβεία ναι. της που φεύγανε. μέχρι το σημείο <laughs> που θυμάστε στη διάρκεια των 90's που τα Όσκαρ είχαν εισάγει δεύτερη κατηγορία μουσική. Ναι, είχαν, κάνει μουσική για δράμα και μουσική για, για για κομμωδία musical τέλο πάντων. Αυτό που θέλω να πει θα του... ότι. Να πάρει και κανένα άλλο. Να πάρει και ένα άλλο. Η ηρωνία είναι ότι εκεί σταμάτησε να το παίρνει ο Αλαμέντι. Οπότε <συσχελί> για ένα ψερή χρόνο τέλο πάντων έχουμε <συσχελί> δύο ταινίε χωρί λόγο <συσχελί> ναι. να παίρνουν ένα σκάρο μουσική. Δύο mm. live action ταινίε. Και πάμε στο 1990 και το Rescue Down Under. Τίποτα πάρα πολύ σύντομα θα πω παρότι συμφωνήσαμε ότι δεν είναι μέσα στην αισθητική τη αναγέννηση ότι είναι μία. Καταρχά, είναι το πρώτο sequel που κάνει η Disney. Είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Επειδή είναι πολύ πιθανό να μην το έχετε δει αν είστε φανταστική, αν είστε φανταστική του στούντιο, ρίξτε του μια ματιά. Είναι πολύ ωραία ταινία. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε 3D animation. Mm. Ε, το είναι... ουσιακό σύστημα CAPS, το οποίο αργότερα ah, χρησιμοποιήθηκε πολλέ φορέ σε σκηνέ. Ε... Και στην Πεντάμορφη. Και στην Πεντάμορφη χρησιμοποιήθηκε. Mm. Στην στη, στη, στη Παναγία των Παρισιών υπάρχουν πάρα πολλέ σκηνέ που χρησιμοποιείται που δεν θα μπορούσε να γυρίσει η αυτενία. Σκηνέ πλήθου, ειδικά mm -hmm. δεν θα μπορούσε με τίποτα. Mm -hmm. να, να από ύψο διάφορα πράγματα mm. που δείχνουν, ναι. Ε, και ήταν είναι μια ρηξικέλευτη τεχνική, η οποία βοήθησε, όπω είπε και ο Θεοδωρή, πάρα πολύ τη Disney στην πορεία τη. Και μόνο γι' αυτό εγκυκλοπαιδικά μπορείτε να τη δείτε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση νομίζω θα περάσετε καλά με αυτή την πολύ υποτιμημένη ταινιούλα. Και φτάνουμε στον. Θα πω. Το, το, το πω Βασιλιά. Ε, mm. Πριν το Βασιλιά. Mm. Δεν ήταν ο βασιλιάς πριν το Βασιλιά. Γιατί mm. εντάξει, mm. μετά το παίρνει το στέμα. Αλλά φτάνουμε στην Πεντάμορφη και το Τέρας το 1991. Η Πεντάμορφη και το Τέρας ήταν η πρώτη ταινία animation που βρέθηκε ε, υποψήφια στην κατηγορία καλύτερη ταινία στα Όσκαρ. Ε, Disney είχε βρεθεί άλλε δύο φορές ε, στην καλύτερη ταινία, αλλά όχι με animation. είχε βρεθεί με τη Mary Poppins και μια, μια, μια άλλη ακόμα ταινία που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια ταινία κινημένων σχεδίων σε αυτή την κατηγορία. Αυτή η επιτυχία θεωρώ ότι ανήκει. Εντάξει, εκτό ότι ήταν όντω καλή ταινία και τρομερά πετυχημένη, mm -hmm. δηλαδή έκανε... έφτασε στα 425 εκατομμύρια παγκοσμίω. Κάτι ψηλά. Ναι. Ε, με μπάζα ακόμα μικρότερο γύρο τη Μικρή Έξι υποψηφιότητε για Όσκαρ είχε τελικά, κέρδισε τι δύο. Ε, αυ... Τόσο μεγάλο βαθμό χρεώνεται και στον Πίτερ Σνάιντερ, το φίλο μας που τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ο οποίος ναι. είχε την ε, φανταστική ιδέα η ταινία να παιχτεί ε, στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης Μπράβο! το 1991, σε μορφή ακόμα ε, πολύ πρωτόληρα μορφή, mm -hmm. σε, ε, ακόμα σε ασπρόμαυρο, σε σχέδιο. Δηλαδή ήταν ένα... Ήταν σκίτσα. τους, τους ψάρωσε ρε παιδί μου κατευθείαν τώρα. Τους ναι. είπε, λοιπόν, ακούστε, αυτή είναι η αρχική μορφή του, <laughs> της κοινωνίας μας <δημίας>. Ήταν <laughs> τώρα οι άλλοι το αφρό, τα σκίτσα εκεί πέρα. Εντάξει, λένε, καλά τι έχουν κάνει τώρα αυτοί εδώ πέρα. Πειραματισμός, χαμός γίνεται. Και ουσιαστικά το, το πράγμα ξεκίνησε μια συζήτηση η οποία... Ναι, πήγε και μάλιστα είχε πει ο Ρότζερ Έμπερτ, ε, ότι ο πολύ πολύ διάσημος, ο πιο διάσημος κριτικός κινηματογράφος στον κόσμο τότε ότι είναι δυνατόν, έμαθα ότι χειροκρότησαν στο New York Festival και στο New York Festival δεν χειροκροτάνε κανέναν. Mm. Ε, είναι τύπου κάνεις, εκεί μόνο γιούχες πέφτουν να πάρουν, <laughs> δεν ξέρω. <laughs> και όχι, όχι, δεν θα, δε, δε θα ισχύει αυτή η φήμη. Το, το κάνουν δεύτερη φορά, το παρουσιάζουν τη δεύτερη φορά σε επαναληπτική προβολή και γίνεται ξανά ο χαμός μπροστά στον έμπερδα αυτή τη φορά και σου λέει, <laughs> Πίστηκε πίστηκε ο άνθρωπο, έχουμε, έχουμε γίνει πράγματα σε αυτή την ταινία. Ε, 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 τα, ουσιαστικά, ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό τα storyboards ήταν που κοιτάγανε. Τα storyboards κοιτούσαν. Ναι, ναι. ε, να πούμε ότι ε, και εδώ την ταινία ουσιαστικά οδήγησε ο Άσμαν. Έχει ε, αυτό θα έλεγα, μια, υπάρχει μια τραγική διάσταση βέβαια τραγική σε αυτήν την ταινία. ότι ο Asman Πέθανε, δεν είναι πια μαζί μα. Πέθανε 8 μήνε πριν την πρεμιέρα τη ταινία, οπότε δεν την είδε ποτέ τελειωμένη και δεν την είδε ποτέ στου κινηματογράφου. Ε, ναι. Κμυστηρεύτηκε λίγο μετά το Όσκαρ που κέρδισε για τη μικρή Γοργόνα. Ε, είπε ότι έχει AIDS. Ναι. Είπε, δηλαδή στου δικού του ανθρώπου, το κμυστηρεύτηκε. Mm -hmm. ε, αυτό που δούλευε ταυτόχρονα. Με τη... Δηλαδή, όταν πήγε στα στούντιο, το project που ξεκίνησε να δουλεύει μαζί με τη μικρή Γοργόνα ήταν. Ο Αλαντι... Με κάποιο τρόπο ο Αλαντίν, τόσο. ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του να κάνει. Yeah, εξαρχής, ήθελε πάρα το, μεγάλο, να κάνει. το Το μεγάλο το όνειρο ήταν yeah, να, να κάνει τον mm. Αλαντίν. Με την επιτυχία που είχε, μικρή γοργόνα, ο Κάτσεμπεργκ του την έπεσε από πάνω. Λοιπόν, άκου, άκου, άκου έχουμε τώρα το επόμενο μα που δεν προχωράει με τίποτα. Πέραν, όμως, και τέρα. Θέλουμε και αυτό να το κάνει σαν την μικρή γοργόνα. Και ο... μετά πάρ' τον Αλαντίν. Τον Αλαντίν. Αλαντίν. Τον Αλαντίν. Αλαντίν ο άνθρωπο ήταν σε φάση. Κοίταξε να δει. Ο δεν άκουγε τίποτα. Τέλο πάντων. Έχω καταλάβει ότι ο κάτσεμπερ γενικά δεν πολύ άκουγε πράγματα. Δεν πολύ άκουγε. <laughs> πράγματα δεν ήταν πολύ ευαίσθητου. <laughs> δηλαδή. Τίπο, όχι, α, όχι. α, πεθαίνει ο άνθρωπο, σα κάνει αυτό που θέλει. Όχι. Κάνε την πεθαίνω και τότε. Τέλο <laughs> πάντων. Με τα χίλια ζωέ, τέλο πάντων, ο, ο Άσμαν ανέλαβε και την Παντάμονη mm. και το Τέρα. Ε, την οποία έφτιαξε, όπω θα πούμε και σε λίγο, ακριβώ πάνω στο πατρόν τη Μικρή Γκοργόνα. <laughs> ναι, ναι. Όσον αφορά δομικά πράγματα, είναι mm. η ίδια ταινία. Ναι, έχουμε τη, τη σύσταση, έχουμε το I want Song, αυτά ναι, που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. ίδια φόρμουλα. Ε, αλλά πολύ πιο ραφιναρισμένη με πολλού τρόπου. Ε, οπότε ναι, έξω και τα κοινά στοιχεία στο οποίο βασίζεται. Mm -hmm. Αργότερα έκανε και τον Αλαντίν. Τόσο μάλλον το ξεκίνησε, δεν πρόλαβα να τελειώσει. ήρθε ναι. ο Team Rice λίγο λοιπόν, να. Ναι, να συμπληρώσει στίχου κλπ. Να συμπληρώσει ναι. ε, ε... Το πιο στενάχωρο για μένα είναι γιατί ψάχνοντα βρίσκει λεπτομέρειες σε αυτές τις ιστορίες και γίνεται έτσι ένα φύγημα στο κεφάλι σου πολύ χειροπιαστό Είναι αφού προβλήθηκε η ταινία στο New York Festival που λέγαμε πήγε μια ομάδα πούμε, από τους animators και από τους επικεφαλείς να τον δουν στο νοσοκομείο να του πούνε ότι πήγε πάρα πολύ καλά mm -hmm, η προβολή mm -hmm. και τάξη, ο άνθρωπος δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση δεν μιλούσε ε, παραψέλιζε ε, είχε χάσει την όρασή του δεν ήταν, ήταν στα τελευταία του πραγματικά η μητέρα του όμως όταν μπήκαν στο δωμάτιο να τον επισκεφθούν ε, ανασύκοσε λίγο το σεντόνι που τον σκέπαζε για να τους δείξει ότι επειδή ήξερε ότι ε, 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 τους περίμενε ότι θα πάνε το, ε, το γνώριζε, είχε φορέσει, του είχε ζητήσει και του, και του είχαν φτιάξει μια μπλούζα που έγραφε Beauty and the Beast ε, και το, τους υποδέχτηκε, ας πούμε με αυτή την μπλούζα και φεύγοντα ε, του είπαν ότι ποιος θα το περίμενε ότι πεντάμορφ και το τέρας μετά από τόσα γιατί πάλι από πάρα πολλά στάδια έχει περάσει Πενταμόρφη και το τέρες, ότι θα ήταν, όπω και η μικρή γοργόνα θέλω να πω, ότι θα ήταν η επόμενη σίγουρη επιτυχία μα, όπω φαίνεται ότι θα είναι. Και του είπε εκείνο, εγώ το πίστευα. Οπότε αυτή είναι το τελευταίο πράγμα που ξέρουμε σε σχέση με την Πεντάμορφη και το Τέρα και τον ναι, τον Άσμαν. ξέρουμε ότι σίγουρα ότι έδινε έγκριση και καλλιτεχνικέ κατευθύνσει για κάθε σχόλιο. Ναι. όπω και με την Ιωργό του Ακριβώ. Ουσιαστικά του Σόγκουκ, αυτό που συζητάγαμε και πριν. Mm. Και πέθανε το Μάρτιο του 1991, mm. κάποιου μήνε πριν mm. την mm. πρεμιέρα mm. τη ταινία, όπω είπαμε και πριν στο mm. Φεστιβάλ mm. Τινέα Ιόρξη, ήταν 40 χρονών. Και κέρδισε και γι' αυτό ο Όσκαρ με τα θανάτια, βέβαια. Ε, και στου τίτλου. Εντάξει, τώρα προτέχω, για να κλείσουμε αφού μιλάμε για τον Άσμαν. Στου mm. τίτλου τέλου τη ταινία, τη Πεντάμα και εδώ τέρα, ε, η αφιέρωση <laughs> είναι στο φίλο μα Χάουαρτ που έδωσε μια γοργόνα τη φωνή τη και σε ένα τέρα στην ψυχή του. Θα σε γνωρίζουμε για πάντα. Θα προσπαθήσω να μην κλάψω για το podcast. <laughs> ε, νομίζω ότι θα ήταν πολύ ευχαριστημένο με το αποτέλεσμα. Γιατί είναι αυτό που λες ότι πάτησε πάρα πολύ στη μικρή γοργόνα. Ε, και αν του άρεσε η μικρή γοργόνα μία, νομίζω ότι θα του άρεσε δέκα. Mm. Ε, σαν αποτέλεσμα. Είναι σε πάρα πολλού Είναι για πάρα πολλού αγαπημένη αγαπημένη η ταινία τη mm. Disney, Πεντάμορφη και το Τέρα. Εγώ πάντα είμαι ανάμεσα σε αυτό και στο Lion King, αλλά τι περισσότερε φορέ καταλήγω σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μετά σε ένα μπήκε και το Λίλο Εστίτσα, e αλλά είναι άλλο το podcast. Είναι, αυτό. Άλλο, αυτό είναι, είναι άλλο. άλλο, podcast. Αυτό είναι άλλο podcast. <laughs> είναι ένα podcast. Όταν θα κάνουμε podcast για την επόμενη περίοδο τη Disney, θα μιλήσουμε βασικά για το Λίλο <laughs> και Στίτσα. Κυρίω. Απλά για το Λίλο e και Στίτσα και για πέντε άλλε ταινίε θα πούμε από τρία λεπτά. Αλλά το, το ξανάδα πρόσφατα, για όσου από κανένα μήνα. Έχω πάρα πολύ καιρό να το δω. Πάλι έκλαιγα από την αρχή μέχρι το τέλο. Αλήθεια είναι ότι είναι μια ταινία. Είναι φανταστική ταινία. Και περνάμε το 1992, άρα η... Πάμε στον φίλο Αλαντίν. Πριν πάμε στον Αλαντίν. Μην φεύγουμε που Πάμε κάτσε <laughs> Πού πάμε Όχι γιατί πετάμε από και το τέραστο, ναι. θέλω να Θέλω να γυρίσω στο, στο... στο... Αυτό που λέγαμε πριν στο... στο bell ναι. Βασικά Α βάσκα... μπράβο θέλω να σε ρωτήσω ναι. Βασικά θέλω να πω γενικότερα για αυτή την ταινία Ότι λατρεύω όλα τα μουσικά τη νούμερα Πραγματικά mm -hmm. όλα είναι Και είναι ακόμα Δεν ξέρω στην Θα το πούμε και μετά Προχωρώντας στη διάρκεια τη αναγέννηση, θα δούμε ότι σταδιακά μειώνονται λίγο τα τραγούδια ή ξέρω εγώ γίνονται. Αλλάζουν στα... στυλ, αλλάζουν δεν, είναι, στυλ. δεν είναι τόσο Broadway ναι, ναι, Με αποκορύφωμα στον Ταρζάν που φτάνει πλέον. Που... Εγώ το λατρεύω τον άνθρωπο Ταρζάν. Και εγώ. CZ, ή, Collins, είναι η βασική μου σημείωση. Ναι. Θα δεις. <laughs> ε, δεν, το, δεν, το συζητώ. Τα... Όλα ένα προ ένα τα λατρεύω. Αλλά είναι πλέον εντελώ εκτό τη αφήγηση. Είναι απλά τραγούδια που είναι σαν αφήγηση. Εκτός... Έχουν απέκιο, να κάνουν με είναι... του χαρακτήρε, αλλά δεν μπαίνουν σαν musical. Δεν, δεν δε τα τραγουδάει μέσα... κάποιο. Είναι απλά απ έξω, έρχονται απ' έξω από το, το ήχοι. Θεό. Έρχονται ήχοι. ήχοι. δηλαδή ήχοι. σταματάνε πια εδώ. <laughs> αλλά στην αρχή, δηλαδή όσο φαίνεται αυτό πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στο, στο, στο πώ έλεγχε τα project του Άσμαν. Δηλαδή, ακόμα και το Lion King που είναι τρία χρόνια μετά από αυτά, δύο από αυτά mm. που συζητάμε τώρα. Έχει πέντε τραγούδια. Ε, σε αυτά τα πρώτα, δηλαδή το Beauty and the Beast έχει πόσα 11 κομμάτια μέσα. Είναι, είναι πραγματικά όλη η ταινία οδηγείται από τα τραγούδια τη. Και είναι όλα ναι. ένα και ένα. Δηλαδή, δεν είναι απλά όλα τα τραγούδια. Είναι ότι φαίνεται ότι τα έχει συλλάβει άνθρωπο με, με, με αίσθηση του πώ θα κατευθύνουν την ιστορία. Έχει μέσα gags, έχει character mm. development, είναι μισή, τα τα τραγούδια. Τραγούδια. είναι μισή ταινία <laughs> Και το Μπέλγια το οποίο ήθελα να πω πιο πριν, ότι το πάρα πολύ όλο, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Και... Πάρα πολύ γλυκό και πραγματικά νιώθω ότι χτίζει υπέροχα το χαρακτήρα της που είναι η αγαπημένη μου πριγκίπισσα mm. μ' αρέσει και η δυναμική τη με, με, με το τέρας και με τον Καστόν Δηλαδή νιώθω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα η ταινία που χτίζουν ουσιαστικά πάνω στα ίδια που έκανε η Μικρή Κοργόνα πριν mm. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ στο, στο, Μπέλ που έχει το φανταστικό αυτό σημείο που τραγουδάει ότι η πριγκίπσα θα γνωρίζει τον πρίγκιπ αλλά δεν θα ξέρει πώ είναι αυτό μέχρι το κεφάλαιο 3. Έχει, υπάρχει αυτό ο στίχο μέσα. <laughs> το οποίο είναι Α πούμε στη μικρή γοργόνα, είναι το κλασικό αυτό που λέγαμε πριν, παιδί μου, ότι είναι μια νέα κοπέλα που ασφιχτιά στο οικογενειακό περιβάλλον, πριν πριγκίπισσα τέλο πάντων, που mm. προσπαθεί να ξεφύγει, δηλαδή συνήθω είναι κάποιο πατέρα που την καταπιέζει. Ναι. Ακόμα και, ακόμα και με αγάπη, αλλά πάντα την καταπιέζει. Η μητέρα δεν υπάρχει, γιατί πρέπει να δείξουμε ότι και καλά είναι. Καλά, τη μια... γκρέμισε τη σπηλιά με τα θύγκα τη, τη Πώ δεν μέσα, το λέμε, σαν σου πούνε στο δωμάτιο και να σου κρυμίσει το δωμάτιο. Είναι κάποιο πατέρα πάντα που δεν καταλαβαίνει, που δεν μπορεί να λέξει πάντα αυτή τη φιγούρα. δεν υπάρχει στι πρωτοθενεί αυτέ, σε καμία. Όχι, γενικώ ένα τρίτο Γιατί είναι απλά, φαντάζομαι ότι είναι απλά για να αναδειχθεί περισσότερο αυτή ω δυνατή ανεξάρτητη ναι. γενική παρουσία. Δεν υπάρχει ποτέ μητέρα. Ε... Και αφή... προθέτει να ξεφύγει και συνήθω το αντικείμερο... το... αυτό που ξεκινά τη δράση είναι ότι συναντά κάποιον πρίγκιπα ή κάποιον στον ρόλο του πρίγκιπα, τέλο πάντων, που είναι η αφορμή για να ναι, σπάσει ναι. τα δεσμά, να αλλάξει του κανόνε. Την εμπνέει ναι, για το επόμενο βήμα. Κτλ. Στη μικρή γοργόνα, πραγματικά ο πρίγκιπα δεν έχει χαρακτήρα. Είναι απλά ένα, ένα... Ένα... Ένα, χαρτ... ένα, ένα, χαρτόνι. Είναι, απλά ένα... είναι ένα πανέμορφο, πανκαλό ναι. παν καλό. Αυτό, Αυτό, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ο Έρικ ναι, ναι. ναι. είναι ένα τουγάνι. Δηλαδή, απλά η Άριελ συναντά τον Έρικ και είναι σε φάση Α, τον αγαπώ. Κουλ, okay. sure. Cool. Sure. βεβαίω. Εντάξει, είτε. τον σώζει βέβαια. Ναι, έχουν δραματικό. Ναι, νιώθει, νιώθει κατευθείαν κάπω. Είναι λίγο. Όχι, θεωρώ ότι κάνει project πάνω του όλε τι επιθυμίε. Σα... Θέλω προφανώς, να φύγω, προφανώς, θέλω να γίνω άνθρωπο. Ναι. Και Α! Ακριβώς. Θέλω να ακριβώς. γίνω άνθρωπο για να είμαι και μαζί σου, by the way. Ναι. Ενώ στην πετάμβερση και εδώ πέρα, αυτό είναι ήδη πολύ πιο complex. Και αυτό που τραγουδάει η Μπέλ ότι θα συναντήσει τον πρίγκιπ αλλά δεν θα ξέρει πω να φω μέχρι το κεφάλαιο 3 που στην προηγούμενη ταινία το ξέρετε με το καλημέρα, α πούμε. Με το που τον είδε. Ναι, ναι. Είναι ότι όντω μέχρι την τρίτη πράξη τη ταινία δεν ξέρει ότι ο πρίγκιπα του παραμυθιού είναι το, το τέρας. Ναι. Ε, και υπάρχει ο Γκαστόν που θα ήθελε να είναι ο πρίγκιπα, αλλά είναι, έχει αυτό το που σταδιακά εξελίσσεται αυτό σε τέρα. Έχει τέλο δυναμική του. Η χαρά του μη είναι ο, ο Γκαστόν. Λοιπόν, ναι. Πραγματικά <laughs> όμως, <laughs> δηλαδή, εντάξει, τι να θε τη γυναίκα να διαβάζει, όχι, γιατί δεν ε, ε, με θε με μεγκομενάκι ναι, και όλα ναι, αυτό, αυτό. Δηλαδή. αυτό, αυτό. <laughs> ε, Οπότε ναι, ακόμα και τα, δηλαδή στην Πενταμορφη και το Τέρα, ακόμα και τα, 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 τα sidekicks, αυτά τα πολύχρωμα ζωάκια, στα οποία συνήθω τραγουδάει κάποια βρυγίπησα κάτι, mm -hmm. που εξελίσσονται και αργότερα γίνονται μαγικά χαλιά, γίνονται. Παίζουν δηλαδή, πολύ με αυτό στην πορεία τη αναγέννηση. Mm -hmm. Στη, στην Πενταμορφη και το Τέρα έχει κυριολεκτικά ένα ολόκληρο κάστρο από τέτοια μαγικά αντικείμενα. Mm -hmm. ε, που έχουν τα δικά του μουσικά νούμερα είναι ένα πραγματικά μαγικό πράγμα και είναι... νομίζω το ένα με δύο πράγματα που μας άρεσαν στο καινούριο Lion King ναι. έχει μέσα η ταινία ένα, είναι... ένα cute gag ένα throwback ναι, μια μικρή αναφορά ναι, στο... έχει μια μικρή αναφορά στο... ναι. Ε, στη, στο Be Our Guest, δεν θα ναι. πω παραπάνω, αλλά είναι σε ένα σημείο κιόλα τη ταινία που είσαι τόσο απογοητευμένο από Βασικά, τη ζωή. Βασικά, <laughs> είναι τόσο, επειδή είναι τόσο <laughs> μηχανικό και νεκρό και τόσο πιστό, α πούμε, στο αρχικό κείμενο, έτσι κιόλα απλά πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει. Όταν, όταν πετάνε αυτό το in-joke, την αναφορά πραγματικά. Ξυπνήσαμε. Είχο, στην αρχή γούρνασα τα μάτια μετά μα φάση. Όντω ήταν αυτό που νόμιζα. Και τα ζώμαστε. Ναι, ναι, okay, αυτό ήταν ναι, καλό. Και, okay, και, λέμε μαζί, εντάξει, το ακούω. Αυτό το αυτό, ακούω. Αυτό, αυτό το, το ακούω. οπότε η Disney κρατάει την υπόσχεσή τη προ το, παρόν για το ταινίε back to back κάθε χρονιά και περνάμε στον Αλαντίν το 1992. Νομίζω πιο πολύ θα εστιάσουμε στο Ρόμπιν Williams. Εμ... Είναι ο άλλο ε, από τι κεντρικέ αυτέ φιγούρε, δηλαδή που έχουμε τον Κάτσμπεργκ, το, τον Άσμαν ε, που συζητάγαμε, τον Μένκιν προφανώ. Mm. Ε, μετά κάπω μιλάμε για τον Ρόμπιν Βίλιαμ, ο οποίο δεν άλλαξε απλά την αναγέννηση, άλλαξε. Δεν καθόρισε απλά την αναγέννηση, άλλαξε γενικά το animation. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν στο πώ πηγαίνουμε πλέον σε μια εποχή αναγνωρίσιμων stars στο animation. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό ξεκίνησε από τον Ρόμπιν Βίλιαμ. Βέβαια είναι λάθο είναι λάθο πώς συμβαίνει σήμερα, γιατί mm -hmm. ο Ρόμπιν Γουίλιαμ δεν είναι ότι ήταν ένα διάσημο κωμικό που έκανε ένα ρόλο. Είναι ότι απλά ήταν ένα voice actor ο οποίο άλλαξε όλη την ταινία γύρω του. Ναι, και συ, συνέβη το εξή με τον Ρόμπιν και γιατί φαίνεται αυτό που λε πάρα πολύ σωστό ότι το πάνε ανάποδα τώρα. Έχουν δηλαδή έτοιμο το ρόλο. Mm. Και σκέφτονται ποιο μεγάλο όνομα θα βάλουμε για να τον διαβάσει και τα λοιπά. Στο τρε ταξίδι αυτό, γιατί, γιατί τον Μίκη ήταν 90 χρόνια, γνώρισα τον Έρικ Γκολτμπεργκ. Mm. Ο Έρικ Goldberg είναι σκηνοθέτης της Ποκαχόντας, θερμικός animator στη Disney. Έχει ζωγραφίσει, ε, έχει υπάρξει επικεφαλής ε, πολύ μεγάλων χαρακτήρων ε, και στην αναγέννηση και αργότερα. Ένας από αυτούς, η πρώτη του κιόλας δουλειά για την Disney ήταν το Τζίνι. Ε, τον έχουν καλέσει λοιπόν άκουνος πως σκηνικό, Κατευθείαν στα δύσκολα έπεσε. Κατευθείαν στα δύσκολα έπεσε. Εκείνο είχε ήδη Αμερικανό, αλλά είχε στην Αγγλία εταιρεία που έκανε διαφημίσει, animation, αλλά animation για διαφημίσεις και τον ε, καλούν στη Disney, είχε κάποιου κοινού γνωστού κτλ. Και, και του λένε: Κοιτάξτε να δει, έχουμε ένα σενάριο, ε, διάβασε το και. Έλα, ξανά μα, πε μα τη γνώμη σου, ότι αν θα σ' άρεσε κάτι να φτιάξει από αυτά κλπ. Εκείνο ούτω ή άλλω έχει πάει με μια λογική ότι θα ήθελα να είμαι στην Disney, αλλά εντάξει, άμα δεν είναι και πολύ καλή η πρόταση, να μην αφήσω την εταιρεία. Γιατί πήγαινε και καλά. Οπότε διαβάζει το σενάριο και μου έλεγε ότι καθώ το διάβαζε, καταλάβαινε από τον τρόπο που είχαν γράψει στο Τζίνι ότι αυτοί οι τύποι μάλλον θέλουν τον Ρόμπιν Βίλιαμ. <laughs> Τότε δεν είχε γίνει πρόταση στον Βίλιαμ. Εκείνοι γράφαν το σενάριο όμω, έχοντα στο μυαλό ότι ιδανικά θα θέλαμε αυτόν για τη φωνή του Τζίνι. Του, του, Τζίνι. Και νομίζω ότι ήταν γραμμένο στα άστρα πραγματικά να τον ζωγραφίσει ο Γκόλτμπεργκ, γιατί αν ήσουν παρόν, παρότι είναι έτσι αρκετά αργό τύπο, έτσι με τα κιλάκια του κοντούλη, έχει μεγαλώσει κιόλα πάρα πολύ. Είναι τρομερά animated το ίδιο σαν άνθρωπο. Είναι φοβερά παραστατικό. Μα μιλούσε για τον Τζίνι και για τον Μίκη και για όλα αυτά και κουνιόταν ολόκληρο. Ε, και τέλο πάντων, καθώ διάβαζε, σκεφτόταν, αχ, 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 να μου πούνε να κάνω τον Τζίνι, να μου πούνε να κάνω τον Τζίνι. Αλλά ήθελα να το πω και κούλα λέξει. Μη φανώ τώρα και λιγούρι ότι έρχομαι εδώ τώρα. Πρέπει να φανεί, ξέρει ότι. Ε, με καλέσατε, άρα είμαι σε θέση υπεροχή. Οπότε φεύγει από το, από το γραφείο και του λέει: Θα επανέλθω, θα μιλήσουμε. Και είναι όμω τόσο ενθουσιασμένο στην πραγματικότητα που κλειδώνεται έξω από το ενοικιαζόμενο αμάξι που είχε πάρει. Δηλαδή, κάνει βλακή τα κλειδιά από, το, από τη, τη φρίκη του. Που αχ, Παναγία, αν μου πούνε να κάνω και το τζιν, να μου πούνε να κάνω και το τζιν. Τέλο πάντων, αναγκάστηκε να καλέσει την ασφάλεια τη Disney και διέρεξαν το αμάξι για να μπορέσει να μπει ξανά μέσα. Οπότε, κάπω έτσι, αυτό έπεσε μέσα. Θέλαν όντω τον Ρόμπιν Βίλιαμ, εκείνο τον, τον ζωγράφησε και αργότερα θα μιλήσουμε και για τη, την ποκαχόντα που έκανε. Αλλά γενικώ δεν έχει μόνο. Ε, Πώ να το πω, μια θετική φωτεινή πλευρά το κομμάτι τη, του Ρόμπιν Βίλιαμ σε σχέση με αυτή την ταινία, σωστά. Γιατί κάπω τον ζόρισε η Disney, από όσο έχουμε διαπιστώσει στην πορεία. Δηλαδή. Με ποια έννοια. Ή τον είχαν ζωήσει και όσον αφορά το μάρκετινγκ τη ταινία πάρα πολύ. Δηλαδή, ah, εκείνο yeah. Ναι. ήθελε yeah. πολύ να είναι. Όχι ακριβώ να είναι ιστερόγραφο, προφανώ συμμετοχή του, αλλά δεν ήθελε να στηθεί πάνω του όλο αυτό. Εντάξει, είναι, είναι όμω τόσο. Είναι, αλλά ήταν μέρο τη ταινια παρα πολυ δηλαδη εκείνος εκεινο ηθελε πολυ να ειναι οχι ακριβω να δηλαδή. αυτο ενταξει ειναι ομω τοσο ειναι αλλα ηταν μερο τη συμφωνια δηλαδη την αθέτησαν. Είναι αυτό που λέμε εδώ στα μισή ah, Δεν είναι αυτό, mm. Ναι, να πάμε να πνιγούνε. Ε... <laughs> Εσκαλέσουν το ζωή. Εγώ πήγα να εξηγήσω. Να, να πληγούν. <laughs> Εννοώ ενώ ότι όχι. Όσον αφορά, όσο αφορά, τον ίδιο καθαρά και το, και το, κομμάτι του μέσα στην ταινία, είναι μια, είναι μια περσόνα τόσο, τόσο large και τόσο εφευρετική. Που είναι πολύ δύσκολο να μην. Είναι πώ πως, πως καμιά φορά επειδή μου κάθε μια παρέα και απλά υπάρχει ένα τύπο που κάνει συνέχεια. μα θα ήθελα να είναι τόσο λαντούχο ο Ρόμπιν αλλά θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι. είναι που, που, λέει φανταστεία που κάποιο. Οτιδήποτε και να συζητά. Θα πετάξει. θα πετάξει ένα αστείο πάνω σε ναι. αυτό. Και σε κάποια φάση νιώθει. Ακόμα και καλά, να τα αστεία, νιώθει μια εξάντληση σε φάση. Α, Χριστέ μου. Εντάξει, καταλάβαμε, Ζω... είσαι αστείο. Γίνεται λίγο να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ναι, ναι, αυτό. <laughs> Ο Ρόμπιν Βίλεμ, επειδή εντάξει έχει και πολλά. Είναι τώρα άλλη συζήτηση. Στο podcast mm. το κάνουμε mm. για τον Ρόμπιν Βίλεμ, θα το αναλύσουμε περισσότερο. Αλλά είχε αυτό το, είχε αυτό το μανιακό πράγμα. Σου έκανε ένα υπαρξιακό άγχο ότι. Δεν το πια, Άμα, άμα δεν γεμίσει αυτή τη στιγμή το κενό χώρο με κάτι, ξέρει, θα χαθούμε. Και θα μα ξεχάσουν όλοι. Οπότε πρέπει να βάλω ένα αστείο εδώ πέρα. Είχε πολύ συγκεκριμένη ενέργεια. Οπότε αυτό το πράγμα, ειδικά στο animation, βγαίνει αυτό το πράγμα απλώ, δεν έχει, δεν έχει όριο. Και απλά έκανε αυτοσχεδιασμού, έκανε pop-up, αναχρονισμού, έκανε τα πάντα. Δεν έκανε είναι εδώ πέρα. φοβερό το πώ έκατσε αυτό ο ρόλο ναι. στο Ρόμπιν ναι. Βίλιαμ, ζωγραφισμένο από τον Γκολτμπεργκ, γιατί είναι και τα τρία. και, και τρεις, δύο, οι δύο άνθρωποι, οκ, okay. ναι. <laughs> ο τρίτο χάρτινο άνθρωπο. Τι να σου πω, σαν, ε, Γι' αυτό σου είπα, γραμμένο στα άστρα. Είναι φοβερό το πώ μοιάζουν mm. μεταξύ του. Mm. Mm. Τη συνέργεια τέλο πάντων προέκυψε σε, αυτό το, mm. σε αυτή τη δημιουργία. Ναι. Οπότε αυτό θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων θα ήταν πολύ 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 κυρίαρχο. Ναι. Ε, δηλαδή, όταν απομακρύνεσαι από αυτή την ταινία, κάπω ακού το Ρόμπιν Βίλιαμ να μιλάει, να τον βλέπει κιόλα μπροστά σου. Ισχύει. Πολύ... Εκείνο δεν ήθελε να είναι το βασικό όνομα, α πούμε, όσον αφορά την πρόθεση του Αλαντίν, δεν ήταν απλά το βασικό, ήταν. Το μόνο, mm, δεν κάναν mm. τίποτα άλλο από το να λένε ότι Robin Williams, Robin Williams, Robin Williams. Τον είχαν ταλαιπωρήσει σε σχέση με επόμενα project στα οποία έπρεπε να ε, πατήσει ένα φρένο για να συμμετέχει τελικά έτσι όπως το πήγαν το πράγμα στην πρόθεση του, ναι, του Αλατίν. Ναι. Τέλο πάντων, μια ταλέπα. Παρ' όλα αυτά, σε καλό του βγήκε γιατί πήρε και μια χρυσή σφαίρα η οποία ήταν φτιάχτηκε ειδικά για εκείνον. Δεν υπήρχε, αλλά σου λέει: Έχει κάνει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει ένα βραβείο γι' αυτό. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει που δεν να υπάρχει καλό καλύτερο voice acting. Αυτό πρέπει να το πάρει. <laughs> <laughs> <δώσουμε. laughs> <laughs> 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 Και ε... Ε, ο Αλαντίν είναι η ταινία που η γενιά μα. Ε, ναι, ρε παιδάκι μου. Πιστεύω, τίποιο, ναι, πιστεύω... αυτό. το Λεβή... έχω δει. Πώ να πω. Έχω... από 30 φορέ. Έχω, έχω, μια στον... στο... στο, μυαλό μου. Έχω μια εικόνα μόνιμη. Εμένα μπροστά σε μια οθόνη που γίνεται μπλε. Και ακούγεται, ακούγονται οι αραβικέ νύχτε. Mm. Αλλά το έχω πάρα πολύ έντονο. Αυτό πρέπει να σημαίνει ξανά και ξανά και πιστεύω, ξανά. Και ξανά. Πιστεύω, χωρί υπερβολή, ότι αν κάτσουμε τώρα οι δυο μα και αρχίσουμε με στόχο να πούμε ναι. με λόγια όλο το Αλαντίν, Μπορούμε. Όλο την καταφέρουμε. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Δηλαδή έστω, έστω και αν δουλέψουμε λίγο, ξέρει με διορθώσει, διορθώσω κάτι, Πιστεύω ότι μέχρι τώρα θα το βγάλουμε και δεν θα χάσουμε τη λέξη. Πιστεύω ότι το ξέρουμε όλο απ' έξω. Του διαλόγου, του στίχου, ναι. τι μουσικέ, τα ηχητικά εφέ. Εγώ σήμερα το πρωί έτσι μπήκα σήμερα πιστεύω στο γραφείο. Αραβικέ νύχτε. Παραβικέ νύχτε. Τέλο πάντων, δεν μου χρωστάτε, θα σταματήσω. Δεν λοιπόν. έχει ακούσει να τραγουδά το Prince στο δωμάτιό μου, στο, στο, στο μπάνιο. <laughs> το κάνει. Ε, ε, τώρα όχι πια, αλλά μικρότερο. <laughs> oh. κάπω. Ε, ενώ. Λιγάκι, ήταν στο κεφάλι σου όλη την ώρα <laughs> αυτό το πράγμα. ειδικά όταν <laughs> αρχίζει να, να, λέει πάρα πολλά μαζί, Ρόμιν Γουιλέμ, σε ένα σημείο που αρχίζει και μετράει τι καμίλε το ένα το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Κανένα δεν Λοιπόν. Κανένα Will Smith. Λοιπόν, ε, ε, Smith. Φτάνουμε φτά ε, στον Βασιλιά. ο οποίο ε, είναι ναι, και Βασιλιά και κυριολεκτικά. θέλω να πριν Πάμε στο Βασιλιά, θέλω να πω ε, Τζαφάρ ε, Άικον Είναι Άικον και το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με την ταινία, την καινούρια ήταν ε, ο Τζαφάρ, δεν το διανοούμε ότι το κάναν αυτό το πράγμα Ήμουν ένιωθα τρομερά μήχανα καθόλου διάρκεια της ταινίας δεν μου έχει συμβεί σε άλλη ταινία να βλέπω έναν άνθρωπο να παίζει τόσο άσχημα <laughs> Τόσο άσχημα! Ε, δηλαδή, έχουμε δει και χειρότερου, αλλά ενώ μέσα στο κόντεξ αυτή τη ταινία και με, σε σχέση με του υπόλοιπου που είχαν μια χαρισματικότητα, πε ότι θε για το Will Smith ήταν ό,τι καλύτερο νομίζω μπορούσαν να βρουν για καινούριο Τζίνι. Αλήθεια, τελικά, παρότι είχα πάθει και εγώ την πλάκα μου όταν είχα δει το τρέλεο θεέ μου, τι θα, τι θα δούμε και θα την κρίσουμε. Του πάντων βγήκε αλόβητο ο Will Smith από αυτή την ταινία. Ο Τζαφάρ δεν βλέπετε, αλλά θα έρθει και η ώρα του. Λοιπόν, θα έρθει και η ναι, Τι? και πάμε στο. Ναι. μετά έχουμε το Lion King. Το Lion King. Εντάξει, το, το οποίο... Το δεν έκανε τίποτα. μετά... Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το Lion King είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Αμερικανικού Animation. Ε, έχει, θα, θα, έχει, βάλω μια τελεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό που συζητάμε ότι είναι η μόνη ταινία η οποία δεν υπακούει στου κανόνε αυτού. Που... Δηλαδή, αυτά που έθεσε ο Άσμανο ε, <laughs> βασικού κανόνε που μέχρι και το Αλαντίν. Στο οποίο έχει και ο ίδιο μια συμμετοχή, όχι τόσο απόλυτο στου προηγούμενου δύο, αλλά είχε συμμετοχή και ο ίδιο. Ε, ακολουθούμε ακόμα αυτή τη, αυτό το μοτίβο, που μας συζητώσει. ναι. Το είναι King είναι ένα άλλο πράγμα Το κάπως. οποίο έγινε επίτηδε έτσι. Ε, δηλαδή, ναι. είπανε, ωραία, επειδή αυτή τη φορά έχουμε τα χρήματα, και μα παίρνει να κάνουμε και κάτι που θα αποτύχει. Αυτή είναι η πλάκα. Ναι, Κρατήστε ναι. το λίγο στο μυαλό σα. Δεν το πιστεύετε καθόλου. Καθόλου. Θεωρούσαν ότι το, το επόμενο τεράστιο χεί του θα είναι υποκαχόντα. Αλλά μα παίρνει να κάνουμε και ένα Lion King που κάπω το έχουμε φανταστεί. Α παίξουν και λίγο οι animators. Ο Κράτσενμπεργκ πηγαίνει, του φέρνει ένα actual λιοντάρι, το οποίο το έκανε γενικά η Disney και το Bambi το κάνανε με, με αληθινά ελάφια για να δουν τέλο πάντων οι animators το, να, μπορέσουν να σκεγγραφήσουν κινήσει του ζώου κτλ. Του Αλλά φέρνει... απέτυχαν γιατί δεν είχαν καθόλου ρεαλισμό όλα αυτά και τι αντίθεση με το καινούργιο Lion King. Στο καινούργιο Lion King, εντάξει, μπράβο του. Λοιπόν, του φέρνει λοιπόν και ένα λιοντάρι <laughs> <laughs> και την ώρα που του φέρνει το λιοντάρι, ε, και καλησπέρα, καληνύχτα. Έκβγα αυτό κάτι ρηχυθμού και έλεγε εκεί πέρα εκπαιδευτή ότι α τώρα σα χαιρέτησε, α τώρα σα γυρίζει την πλάτη και καλησπέ κάτι τέτοια. Όχι αλήθεια, μα την Παναγία αυτό έγινε. Ναι, να έχουν και τον Κάτσεμπερκ από δίπλα να λέει, αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα ό,τι βγάλουμε, ό,τι πιάσε ο ποπό μα, τέλο πάντων, να μην το πω και χειρότερα, με το Lion King και βλέπουμε την Boca μετά. Με αποτέλεσμα, ούτε οι animators. Δεν, δεν ήθελε από όλο τον κόσμο που είχε μαζέψει τότε την Disney, να μην θέλει κανένα να δουλέψει το Lion King. Να σε φασίσει όλοι τι, 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 τι είναι αυτό που. που δεν το πιστεύετε και θα πρέπει, πρέπει να διαλέξουμε ας πούμε αυτούς που θα πάνε στην κιλοτίνα και θα για το Lion King, Τι εννοεί. <laughs> και τέλος πάντων επειδή όμως η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος που έχει έτσι ένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον Θοδωρή θέλει να πνευματιστεί κάποια στιγμή και σου λέει έχουμε εμπνευστεί από τον Άμλετ το οποίο το... Ε, απανακάλυψα στην πορεία τη ζωή μου. Βέβαια, ω τότε ήξερα ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Άμλετ. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο τυχαίο ήταν. Δηλαδή, τελικά, ε, α, δεν είχα κάνει τη σύνδεση εγώ σαν παιδί, σαν έφηβη μάλλον, ε, mm -hmm. βλέποντα ε, μεταφορά του Άμλετ στο θέατρο. Αλλά ξέρεις, υπο, κάποια στιγμή όταν το συνειδητοποίησα και το διάβασα, ήμουνα Α, γι' αυτό μου αρέσουν και τα δύο τόσο πολύ, έχουν μια σχέση. Το σχετικό μα επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο στον William Shakespeare. Μπορούμε επιτέλου να το ανακοινώσουμε. Έχω γράψει ένα απολαυστικό άρθρο για τι βρυσιέ του William Shakespeare που πρέπει να επαναφέρουμε. Είναι όντω απολαυστικό. Καλά το είπε. Χαίρομαι που το είπε. Το ανακοίνωσε η από Είναι όντω απολαυστικό. Το είπα απολαυστικό. Είχε ένα στα γένια μου, αλλά γιατί είχα γελάσει τόσο πολύ όσο το έγραφα. Τέλο πάντων. Και Είναι. δεν έχει ίχνος ανθρώπου δηλαδή τι τους φόβιζε, ότι δεν έχουμε καταρχάς πηγή, κανονική πηγή, όπως είχαμε τη μικρή γοργόνα, όπως είχαμε την πεντάμορφη και το τέρας, δηλαδή ένα πραγματικό παρεμύθι, παρά, ε, απλά εμπνεόμαστε από τον Άμλετ έτσι γενικότερα. Δεν έχουμε άνθρωπο, τα πάντα είναι οι λιοντάρι, λιοντάρι και η ένα και και και. Και γενικά δεν το πιστεύει και πάρα πολύ η εταιρεία, αλλά εμεί θα κάνουμε ότι μπορούμε. Και βγήκε το Lion King, αυτό μπορούσανε. Η ταινία είναι ακόμα η πιο επικερδής Τούντι ταινία που έχει γίνει και μάλλον θα παραμείνει είναι γιατί πώς στα αλλιώς θα αλλάξει 900... αυτό. Για κόντεξ καθαρά να πω ότι η παγκόσμιση της πράξης των τριγύρω ταινιών που είναι ας πούμε, συγκρίσιμες είναι η Βετάμφη και ο Τέρας μάζεψε 425, ο Αλαντίν 504, η Ποκαχώτας που ήταν το σιγουράκι του Κάτσεμπερ έμεινε στα 350, των Παρισιών εκεί γύρω στα ίδια, λίγο πιο κάτω. Και μετά πέφτουμε πιο κάτω. Ο Ταρζάν ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία στα 4,50. Mm -hmm. Το Lion King είναι στα 968. Δηλαδή. δηλαδή... Βλέπει μια κάποια διαφορά, <laughs> Υπάρχει μια κάποια διαφορά. <laughs> και με χαμηλότερο budget κιόλα. Όχι από το Aladdin, αλλά στη συνέχεια που. Επειδή αυτέ οι ταινίε έχουν και ένα κύκλο παραγωγή αρκετά χρόνια, κάπω το εφεκ τη μία σκάει αρκετά χρόνια παρακάτω. Mm, ναι. Οπότε α πούμε. Το, το back-to-back -back επιτυχημένο μικρη Γοργόνα, Γόνα και το τέρα, αρχίζει να φαίνεται ας πούμε, η συνταγή του. Α, ah, okay, κάνουμε αυτό και έχουμε σίγουρη επιτυχία. Φαίνεται μετά από τα μέσα των 90 και μετά, όπου τα μπάτζετ αυτών των ταινιών, το Lion King είναι στα 45, υποκαχώντα Ξαφνικά είναι στα 55 και μετά η Παναγία των Παρισιών έχει κοστίσει 100. Και μετά έχουμε 85, 90, μουλάνε 130 τα Που ναι, φαίνεται βέβαια. Γιατί κάθε... υπολόγιζαν ότι αλλά... η φόρμουλα θα του πάει καλά. Ναι, αυτό ναι. που ξέρανε και είχαν ήδη κάνει, σου αυτό. λέω οπότε επενδύουμε εκεί τα πολλά και Αν ξέρει ότι τα ριζάν που όντω ήταν όντως μεγάλη επιτυχία και. Εντάξει, δηλαδή, τώρα ο, κάθε δολάριο του μπάτζετ φαίνεται σε αυτή την ταινία είναι απίστευτο όμορφη. Mm -hmm. ε, και τεχνικά δηλαδή. Στι υπόλοιπε υπάρχει μια κάποια στασιμότητα, δηλαδή κάπω. Έχουν, τα μπάτζετ έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο και τα έσοδα είναι κάπου. Α, ναι. Κάπου έχουμε λίγο βαλτώσει. Ναι. Και μετά. Εντάξει, θα, θα Όχι, όχι πούμε... ότι δεν έχουν πάει καλά οι ταινίε. Τώρα μην τρελαθούμε. Τα αλλά το... σε σχέση και, με. Τα... για Όσκαρ φέρανε ναι. και όλα, δεν σε θέμα. σχέση με προσδοκίε και με. Αυτό. Και θα μιλήσουμε και παρακάτω. Πάμε στο πίσω κύκλο αυτών των ταινιών. Τι, έμεινε ίδιο και τι. Γενικά πιστεύει και εσύ ότι όλη η αλήθεια είναι στο Λάγκινγκ. εντάξει, είναι. έχει μέσα τα πάντα. Φιλία, αγάπη, καθήκον, οικογένεια. Χαμόγελο, δάκρυ. Τα πα... <laughs> Κορόιδευε εσύ. Αλλά άνθρωπο που έχει δει το Lion King και έχει καταλάβει τα μηνύματά του είναι ένα καλύτερο άνθρωπο στο ε, σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το πιστεύω 100%. Και επίση, Σύμπα, καλύτερο από τον Μουφάσα Και τι εννοώ με αυτό, επειδή πάντα υπάρχει. Δεν ξέρω. ε, ο Σύμπα το παιδάκι, ο μου φάσα όμω, ε, ο Λέοντα. Ο Σύμπα είναι το καλύτερο παιδί. Από μας. Ένας από ε, μας, το ένα από εμά. Ένα από εμά. Ένα και τρώει κιόλα <maradma> και φεύγει. <waż genommen> έχει φύγει από το μικρόφωνο και τρώει κιόλα. <gif> <gif> και τολμά να μιλά για το σύμπαν. Με γεμάτο το στόμα. Δεν τρέπεσαι. Και το Σύμπα δηλαδή τα μασουλούσε εκεί πέρα ό,τι έβρισκε. Ό,τι έβρισκε. Τίποτα. Επίση κατάλαβα και ένα ψυχικό μου θεματάκι. Αλλά το κατάλαβα στην πορεία τη ζωή μου. Γιατί ο Σύμπα με την Ποκαχόντα που είναι αγαπημένη μου πριγκίπισα. Είναι οι δύο αγαπημένοι χαρακτήρες, χαρακτήρε, εντάξει. Okay. Α πούμε από την Αναγέννηση. Και συνειδητοποίησα μεγαλώντα ότι έχουν πάρα πολλά κοινά. Ακούω. Και σκέφτηκα, έχω κάποιο θέμα μάλλον εγώ με το καθήκον και την υπευθυνότητα. Γιατί oh. το έχουν φούλα αυτοί οι δύο χαρακτήρε, πραγματικά. Mm. Ξέρει, δηλαδή έχουν ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να. Το έχει. Τέλο πάντων, αυτά στον ψυχολόγο Ισύ. μου. Α, ε, αν πάω κάποια στιγμή. Ισχύει εννοώ για αυτό που λε. Ο ψυχολόγο του ό,τι θέλει. <laughs> ε, ναι, <laughs> <προχώδε>. Αλλά όχι <laughs> πραγματικά, όντω αυτοί οι δύο χαρακτήρε έχουν το μεγαλύτερο βάρο σε σχέση με όλου του υπόλοιπου. Έχουν το μεγαλύτερο βάρο στου ώμου του. Ναι, ισχύει γιατί α πούμε οι νωρίτερε εκδοχέ αυτών των χαρακτήρων που συναντάμε δεν έχουν τόσο να κάνουν πούμε, με καθήκον ή κάτι τέτοιο. Είναι περισσότερο ότι mm. αφήστε με να ζήσω. Είναι εγώ αυτή. Ναι, η Άριελ ναι. θέλει απλά να δει τι έχει πιο έξω, να βάλει ναι. τη στεριά. Αλλά δεν θέλει να αλλάξει τη ζωή του γιατί είναι ένα χαμίνι και θέλει να ανέβει σε φάση απλά αφήστε με να με περίεργη τι θέλετε από τη ζωή μου please κάντε μου τη χάρη βλάχη, ναι, ασχέτη αλλά όπως είπα και οι Ποκαχόντας όντως θέλουνε δεν έχουν μόνο τις δικές τους επιθυμίες αυτό είναι το θέμα για την ακρίβεια τις δικές τους τις κάνουν πέρα mm. πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ αρκετά σκοτεινό για mm. κεντρικό χαρακτήρα οπότε περάσαμε στην Ποκαχόντα, κάπως έτσι ε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί Ουσιαστικά, ενώ μέχρι τώρα είχαμε τον σταθερό ρόλο τη. αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα τη πργκίπισα, τη της κεντρική ηρωίδα ήρωα, στην ουσία, στην ποκαχόντα και οι δύο κεντρικοί χαρακτήρε μοιράζονται στοιχεία, αυτά τα στοιχεία τη πργκίπισα, του, του να σπάσω του κανόνε, να φύγω από το αστυνομικό περιβάλλον. Το οποίο ναι. οδηγεί βέβαια και στο όλο θύση τη ταινία που είναι στο τέλο που συγκρούονται οι δύο στρατοί και κατηγορία ένα είναι οι δύο ήρες που προσπαθούν λίγο να σώσουν την κατάσταση, mm -hmm. τους πάντων. Ε, Πώ αισθάνεσαι για αυτή την ταινία, είναι αγαπημένη μου ταινία. Τη λατρεύω κιόλα συγκεκριμένα την Ποκαχόντα, σαν ηρωίδα. Δεν, στο Goldberg όταν μιλήσαμε, γιατί μιλούσαμε για, για άλλα πράγματα και για Μίκη mm. κλπ. Αφού τελείωσε η συνάντηση, δεν μπόρεσα να μην του το πω. Δηλαδή, λέω εντάξει, θα γίνω λίγο fun girl για μισό δευτερόλεπτο. Θα γίνω λίγο ρεζίλη. <laughs> 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 και τον ευχαρίστησα για την Ποκαχόντα. Του είπα: <laughs> Είναι η μου, οπότε σα ευχαριστώ okay. πάρα πολύ. Και χάρηκε πάρα πολύ και μαγκάλιασε και το έκανε με λίγη έκπληξη, θα πω. Mm -hmm. Και νομίζω δικαιολογημένα γιατί η Disney. Ε, για λόγους που μου φαίνονται καλοί λόγοι, θα πω, ε, έχει απομακρυνθεί από... Δεν έχει απομακρυνθεί από την ταινία ακριβώς, άρα έχει απομακρυνθεί και λίγο από την ταινία. Mm. Δηλαδή... Ε, δεν έχει. Η Ποκαχόντα κάνει σαν να βρει προϊόν με την Ποκαχόντα. Δηλαδή, Merchandise είναι αυτό το μεγάλο μου παράπονο. Πήγα, α πούμε, σε τρία Disney μαγαζιά στο Λο Άντζελε και δε, βρήκα ένα κουτί και κάτι φινοπότηρα mm. με την Ποκαχόντα και με τα λούτρινα, άμα θε. Δηλαδή, t-shirts και τέτοια ξέχνατα. Ε, γενικά δεν έχω. Παρ' όλα αυτά όμω έχει ενδιαφέρον ότι. Ε, Κάνανε το πρώτο live action remake πριν από όλα αυτά που βλέπουμε αυτή ah, την περίοδο. Ναι. Και μάλιστα πήραν και ολόκληρο το για να το σκηνοθετήσει Μιλάει για και το και World τους. Ε, <laughs> Αλλά ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτή η ταινία δεν θα γίνει. Live action όπως προστάζει mm. το trend του στούντιο τα τελευταία χρόνια, Είναι δεν νομίζω, πολύ ότι... Πολιτικά, νομίζω ότι, δεν υπάρχει ο τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα yeah. χωρί να τσαντίσει. Δηλαδή τότε ας πούμε υπήρχαν οι ε, ε, θαγιενίστες τους ρόλους των θαγενών, υπήρχε αυτό το κομμάτι στι φωνέ, ας πούμε, αλλά οι κοινότητε ε, γινόταν τον Ιθαγενό δεν είχε αγκαλιά στην ταινία. Λόγω τη ανακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή η ταινία στην ταινία δεν είπε κανεί ότι η ταινία δεν είναι καλή. Δηλαδή και η κριτική τη εποχή που την είχαν αντιμετωπίσει πολύ μετριοπαθώ δεν ήταν το πρόβλημα του ότι η ταινία δεν του φαινόταν ωραία. Παρότι θεωρούσαν ότι υπήρχαν κάποια τονικά προβλήματα. Αλλά οκ. Okay. Ήταν ότι είχαν πάρει ένα θέμα το οποίο ήταν βαθιά ιστορικό. η ιστορία, η αρχή τη χώρα τη Αμερική και είχε απλοποιηθεί πάρα πολύ. Εντάξει, ναι. Ε, είναι θα... ένα πρόβλημα. Γενικότερα έχει ενδιαφέρον ας πούμε, πώς σε αυτό το πίσω μισό τη αναγέννηση ε, αρχίζουν και παίρνουν αυτά τα ρίσκα, παίρνουν αρκετά σκοτεινέ ιστορίε. Προφανώ. Που, που δεν, στις... δεν χωρούν κανονικά, τυπικά δεν χωράνε στη φόρμουλα τη Disney, αυτό αλλά ακριβώς, το προσπαθούν. Δηλαδή, κάνανε την Ποκαχόντα, μετά κάνανε την Παναγία των Παρισίων, που ε, Τη δουλειά, δηλαδή από πού και σπου. Τρομερό, τρομερό. Ε, θυμάμαι όταν είχα έρθει εδώ στη δουλειά το 2016, έκλεινε 20 χρόνια η ταινία. Α. Και σου είχα πει ότι θέλω να γράψω ναι. για την ταινία, του πάνω δεν είχα προλάβει, αλλά θυμάμαι να το συζητάμε και να σου λέω. Ο είναι ο χειρότερο κακό από όλου. Δηλαδή είναι αειδιαστικό, είναι εν δυνάμει βιαστή και, ε, και αυτό η ταινία το λέει. Ε, δεν όχι, το κρύβει. Αυτό, το, α, α, αυτό ε, είναι το φοβερό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι φτάνει σε ένα σημείο που βάζει τον, τον κακό. Να εξομολογείται μπροστά από τη φωτιά το. ή θα είσαι μαζί μου σε καλή. για την. Ε, Τσιγάνα πρωταγωνίστρια. Της, δηλαδή, ναι. ναι. Δεν κρύβεται, τάξει, δεν κρύβεται. κάπου, τρασμα, και, και, και αν, α πούμε, ε, εν τέλει η ταινία τρακάρει κάπου, είναι το γεγονό ότι όλο αυτό το σκοτάδι το οποίο το αγκαλιάζει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Πάρα πολύ! Κα Καταλήγηξε σε ένα πολύ, ας πούμε τη Νέικο τελειωμά, αναγκαστικά κιόλα κάπω. Δηλαδή, τι θα κάνει. Θα σκοτώσει από πάνω ναι. και τον κοσμό εδώ, όπω συμβαίνει Αυτό στο βιβλίο. Ε, το οποίο τονικά κάπω ίσω δεν ταιριάζει, πούμε, ο φρόλο έτσι όπω τον βλέπουμε στην ταινία με, με, τα Γκρέμλιν που τραγουδάνε και την άχυρα από το στόμα του σε γκάγκ. Ναι, 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 ναι. Και εκεί αρχίζει και, 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 και. Κλωτσάει κάπω το. Το καταλαβαίνω. Για μένα ήταν τρομερά εντυπωσιακό. Ε, όχι, η για μένα, ταινία για μένα, είχα ήταν. Είχα που ήταν πάνω στο, στο απόγειο που είχε βγει. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένο. Εγώ το soundtrack πολύ συχνά είχε ένα δύο τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ το μέσα. Bells of Notre Dame το ακούω το και, και στη δουλειά. Μια, μια <laughs> πρώτη, <laughs> είναι, απίστευτο και για Ποκαχόντα ισχύει το ίδιο πράγμα. Έχει φανταστικό <laughs> <και> soundtrack. Έχει μαγικό soundtrack. <laughs> είναι ένα τριχιστικό το soundtrack. Ε, το, Ακούς δηλαδή, από το. το Τη Willow. Και... Τη Willow, το, Cross Call of the Wind, το, Mind 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 το οποίο τραγουδάει ο, Μέλ Mel Gibson ω. Σμιθ. Τζον Σμιθ. Έχει πάρα πολλά. Πάρα ναι, πολλά ναι. Ε, για να κλείσω όμως για την Ποκαχόντα, γιατί δεν θέλω να κλείσει αυτό το podcast Χωρίς να πω ότι. <laughs> ε, τους λόγους που είναι η Πριγκίπισσα μου, <laughs> Θοδωρή. Γιατί. Βέβαια. Δεν ξέρω τώρα πως είναι για ένα γόρι που βλέπει αυτή την ταινία, αλλά για μένα στα μάτια μου η Ποκαχόντα ήταν έτοιμη γυναίκα, το οποίο μπορεί από μόνο του να έχει τελικά κάποια προβλήματα σε δεύτερη ανάγνωση. Ότι εντάξει, δείχνει ένα έφηβο κορίτσι με τον τρόπο που το δείχνει. Δεν θα πω ότι δεν είναι sexualized, δηλαδή. Mm -hmm. Είναι. Ε, το σχήμα του κορμιού του κτλ. Πόσο υποτίθεται ότι είναι στην ταινία. Δεν είναι 16. Mm, okay. Εκεί, εκεί τέλο πάντων δεν είναι 18, mm. το νόημα είναι. Σίγουρα δεν είναι 18. Δεν είναι 18. Yeah. Αλλά εμένα, η, πέρα από τη, τη μορφή τη, που τέτοιε μορφέ είχαμε δει, α πούμε, και νωρίτερα, η Τζάσμιν είναι πολύ sexy φιγούρα, πώ να το πω. Mm -hmm. Η η ναι, ναι, ναι. Ποκαχόντα είναι πιο σχηματισμένη κλπ. Παρ' όλα αυτά, πέρα από τη μορφή τη, οι αποφάσει που παίρνει, ο τρόπο που κινείται, είναι τρομερά. Είναι τρομερά όριμο χαρακτήρα και έγινε αμέσω. Δεν είχα πρότυπα μικρή, πραγματικά, αλλά έλεγα. Αν μεγαλώσω και μέσα με τύπου, καχώτα ήταν πολύ cool. Ρε παιδί μου, πραγματικά. Γιατί ήταν, είχε, είχε πολύ. είχε στόχο, είχε ηθική, και είχε πολύ, ένα πολύ καθαρό τρόπο να βλέπει τα πράγματα και το προσπαθούσε να το, να το μεταδώσει και στους γύρω τη. Ε, είναι πάρα πολύ καλό χαρακτήρας που καχώντας. Mm -hmm. Πραγματικά τη λατρεύω. Είναι, ξεχωρίζει. Και, ξυπο... Έχει υπέροχε πρίγκιψει στη Disney. Σε κάποια πράγματα που καχώντα ξεχωρίζει. <σίλω> ναι, συμφωνώ ναι. πάρα πολύ. Και όσο η mm. ώρα τα λέω αυτά, το φέρνω και εγώ στο μυαλό μου και ξεσκίτσα, σε σκίτσα, σε εικόνε. Είναι, πα, είναι ένα πάρα πολύ διαφανέ. Πολύ στιβαρό χαρακτήρα. Πάρα, βαρός ώσκα, πάρα, πάρα, πάρα mm. πολύ στιβαρό χαρακτήρα. Και ίσω ίσως η αγαπημένη μου από όλε τι σκηνέ τη Ναιική Αναγέννηση να είναι ακριβώ επειδή αυτό που έλεγα πιο πριν κιόλα, ότι και ο Καχώτα και ο Τζον Σμιθ ταιριάζουν και ιδίω σε αυτό το πρότυπο τη τις σα όπω έχει τεθεί στο πλαίσιο αυτών των ταινιών. Που και οι δύο θέλουν να σπάσουν το. Ναι, να ξεφύγουν ναι. από αυτού του κανόνε. Να... Ε, η σκηνή που συναντιούνται, ακριβώ επειδή η, η ταινία του κοιτάει και του δύο ω κατά κάποιο τρόπο ισότιμου τέλο πάντων. Ναι. Η στιγμή που συναντιούνται εκεί στο, στον καταράκτη και κοιτάζονται. Έννοια σου, το κάνω εικόνα και τώρα που ναι. μιλά. Υπάρχει μια στιγμή σιωπή εκεί πέρα, δεν συμβαίνει τίποτα. ούτε κάτι αστι... δεν, Απλά κοιτάζονται και οι ελληνικοί θεωρούν απλά ξανά ακού τα βλέμματά του. Ναι. Υπάρχει μια. Ιραινία. Είναι, είναι απέναντιμο και είναι από όλε αυτέ τι ταινίε. Είναι όριμο, ανθρώπινο και είναι μια σχέση που μπορεί να συμβεί. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Mm. Δηλαδή, δύο δηλαδή, άνθρωποι μπορούν να το βιώσουν αυτό. Μπορεί να μην βιώσουν τι συνθήκε, αλλά κάπω έτσι, εγώ φανταζόμουν mm. τα όριμα συναισθήματα σε μια σχέση. Μεγαλόνατο. <laughs> κάπω έτσι θα ήταν, έλεγα. Και επίση να πω ένα μεγάλο πράγμα για το τέλο τη ταινία. Το οποίο με κατέστρεφε για πάρα πολλά χρόνια που την έβλεπα. Ναι. Την έχω λιώσει στην κασέτα. Ναι, 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 ναι. Αλλά τόλμησαν. μικρό. Γιατί δεν μπορούν να είναι μαζί. Αυτό! <laughs> τόλμησαν και του χώρισαν. Και του χώρισαν με αυτό το φοβερό τελείωμα, το μουσικό. Ε, την κορύφωση, την απίστευτη που φτάνει στο χείλο του γκρεμού και λε: Θα πέσει, δεν μπορεί και δεν πέφτει. Και απλά τον χαιρετάει. Και γι' αυτό σου λέω: Σκεφτόμουν ότι ε, αυτή είπε Έλα όχι. Τρίκια, Έχω αποφασίσει είναι. να κάνω κάτι και θα το κάνω ναι, και ναι. δεν θα ακολουθήσει την αγάπη. Η mm, mm. Ιωσφίνα στο ψυχολόγο πολύ άμεσα. Mm, mm. άμεσα. <laughs> Τέλο πάντων. Αν μας <laughs> ακούει η ψυχολόγος η Ιωσφίνας, <laughs> <δημάσου>. <laughs> Πρέπει να αποκτήσω. Λοιπόν, οπότε ναι, για Hunchback είπαμε για τον Κοσιμόδο το 96. Ήταν η πρώτη φορά και όλος που είπα στους γονείς μου, την είδα την ταινία στα ελληνικά, ενώ μεταγωγισμένη. Βεβαίω. Ναι. Περίφανα, φανταστικό ήταν, by the way. Πέμπει και άλλη και στην πρωτοψάλη τη τραγούδια στη φωνή της, στη, τη, την τραγουδιστική φωνή τη ε, Εσμεράλδα Όλο το σχολείο τότε σε απόκριε ή την νόσουν Εσμεράλντα ή την νόσουν Ποκαχόντα <laughs> δεν υπήρχαν χιονάτε. Τι είχαμε καταργήσει τότε, τέλο. Αυτό ήταν. Και ε, ε, επίση μία μορφή η Εσμεράλντα. Ιδιαίτερη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή και εκείνη μου φαινόταν, εντάξει δεν μπορούσα να αφήσω από μέσα μου τόσο γρήγορα την ποκαχόντα, αλλά ήταν άξια mm. συνέχεια τέλος πάντων μιας πιο όρημη ε, γυναικείας έμαστε. παρουσίας. Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Και, και αντίθετα, επειδή συζητάγαμε πριν για το πώς ας πούμε η, η φόρμουλα αυτών των ταινιών σταδιακά ταινία μετά την ταινία, κάπω και αρχίσει να σκαλώνει, επειδή προσπαθούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνουν τα ίδια πράγματα και δεν είναι όλε τι ιστορίε ίδιε, δεν βγαίνουν όλε με τον ίδιο τρόπο. Ο, ο πρίγκιπα, το αντικείμενο του πόθου, αν μπορεί να το πει έτσι, ναι. αυτή τη ταινία. Ο στρατηγό φίβο, να Ναι, πω. ο φίβο, ο φίβο. Πολύ καλά δεν το λε. Ε, πολύ. πολύ σωστά το λε. Φίβο ναι. τον λέγανε τον κύριο. Ναι, είναι ένα κύριο ο οποίο δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό ο κύριο. Δεν, δεν, δεν είναι, δεν είναι σε... Είναι αδιάφανο. Είναι τελείω, τελείω. Δηλαδή, δηλαδή, στο πόσο τολμηρά είναι καθορισμένη η φιγούρα του φρόλο. Και φυσικά η ίδια η Εσμεράλδα. Φίβο αν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην ταινία. Δηλαδή. Ε, υπάρχει ο Κωσιμότο απ' αλλά... όλα. Δεν τον βλέπει τον Έρικ ναι, ναι, αυτό ναι, ναι. μου λε. Δηλαδή, αν το ήταν αυτό... ο Έρικ ένα του Τουγάνι. <laughs> <laughs> ο Φίβο. Ο Φίβο. <laughs> αλλά ο, δεν είναι ο πρωταγωνιστή ο Φίβο, δεν είναι ο στάτη ταινία, είναι ο Κωσιμότο και η Ήταν ε, η, η στιγμή συγνώμη, που φωνάζει άσυλο-άσυλο δεν διανοούμουν ναι. τι έβλεπα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα ήταν τρομερά δραματικό ναι, 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 ναι. που έζησα στα δέκα μου χρόνια, πόσο ήμουνα. <laughs> δεν, 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 ήταν, παραίτη, ήταν πολύ βαρύ για μένα, αλλά το ευχαριστιόμουν. Οπότε θεωρώ ότι το, ε, ο, η Παναγία των Παρισιών δεν θα έπαιρνε στη σημερινή Disney και τις προηγούμενες δεκαετίες στη Disney το πράσινο φως. Δεν θα mm. συνέβαινε, mm. αλλά νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που συνέβη όταν συνέβη και τουλάχιστον το είδαμε. δηλαδή και ο Roy Disney... Είπε αργότερα ότι ίσως και να κάναμε λάθος Δεν το θεώρησε ότι κάνανε λάθος Αλλά είπε ότι ίσως παρα ήταν σκοτεινό ναι. Για το κοινό μας και αναμενόμενο το αποτέλεσμα Που ήταν κάπως μια μετριοπαθέστατα μία Έκανε 100.425 100, έφερε παγκοσμίω, Καλά πήγε γυάσκα, δηλαδή αλλά, καλά πήγε, αλλά Είχαν μάθει σε άλλα Υπάρχει ένα φρενάρισμα δηλαδή. ναι. Για μέγαρα τι έχει να πει. Τα Meg. πάντα. ξέρεις Ξέρει τι σκέφτομαι. Πολλέ φορέ λένε. Ξαναλέω τον Ηρακλή χτε, όπω για Από όλε αυτέ τι ταινίε επέλεξα να ξαναλέω τον Ηρακλή. Το οποίο είναι πολύ υποτιμημένο, θεωρώ. Καλέ αποφάσει γενικά στη ζωή σου, εσύ. Ε, ναι. Στη, στη ζωή σου γενικότερα εννοούσα εγώ. Ναι. Ε, ο Ηρακλή είναι επίση από τι αγαπημένε μου προκύψει τη Disney. Ο ίδιο. Είναι γιατί υπέροχη. Αυτή ταινία, πριγίψα, αυτός είναι η ταινία αυτό είναι τη Disney. Βέβαια. Ε, και έχει και το τέλειο τραγούδι. Το go, go The Distance είναι η τρελανέ μα. Ναι. Ε, το είχα στο κινητό μου όταν ήρθα στη δουλειά και ο Θοδωρή με είχε κοροϊδέψει. Δεν θα το θυμάται, <laughs> αλλά με είχε πει που ακούω, <laughs> ε, είσαι, <laughs> Εγώ ξεκίνησα το podcast λέγοντα πόσο περίπλοκο τζίζι είμαι που λατρεύω το, <laughs> το <φίλ laughs> νερό του Phil Collins στον Αρζάν. Εν τω μεταξύ, ο Μάικλ Μπόλτον έχει ακόμα πολύ ε, παρουσία ε, και σε live. Θέλω να πω και σαν, ε, σε talk shows κλπ. Το καλό είναι πάρα πολύ στην Ασία. Mm -hmm. Και γιατί στο υπάρχει okay. ένα αποτέλεσμα σε όλο αυτό, <laughs> ναι. όπου εγώ εγώ βρίσκομαι χρόνια μετά να παρακολουθώ Μάικλ Μπόλτον να τραγουδάει Go the Distance σε ένα αλφα τραγουδιστικό σοτ τη Κορέα. Μπράβο. ή των Φιλιππινών. Συμβαίνει ακόμα αυτό αυτή τη ζωή μου. Με έναν τρόπο είναι τόσο καλύτερο από τότε που είδα <laughs> Katy Perry live στην Κορέα. <laughs> <σε ουλ. laughs> Τρικιαστό και αυτό βέβαια έχω να πω. <laughs> Αλλά Μάικλ Μπόλτον είναι. Next level και συγχαρητήρια γι' αυτό. Η Μέκη, ε, λοιπόν, επειδή με Mac... ρώτησε. Όταν μιλάμε για δυναμικέ γυναίκε και διαφορετικέ. Παιδιά, εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ για τι πρόσφατε. Και έχω και μάλιστα κάποιε αντιρρήσει με τον κόσμο για το κράξιμο που ρίχνει στι πολύ παλιέ. Αυτό είναι ένα άλλο podcast από μόνο του. Ε, αλλά τη Μέγ, γιατί κάθε φορά δεν την έχουμε στη συζήτηση. Mm. Η κοπέλα είναι το πρότυπο για Με λίγε σκηνές σκηνέ θεωρητικά, Είναι πάρα πολύ σωστά καθορισμένοι. Ακόμα και η πρώτη σκηνή. Δηλαδή το ότι πετυχαίνει ο Ηρακλή που είναι το, αγαθό farm boy που είναι σε φάση. Ε, κυρία, εγώ θα σα βοηθήσω. δεν Που είναι τόσο αγνό και καλούλη. και αυτή είναι εκεί πέρα με, τον, Έσο. Ναι. Με τον Έσο. Τον Τον Έσο. Τι Έσο, που είναι άλογο άνθρωπος, Τέλο πάντων, κατάλαβε. Ναι, το, το κένταυρο. ναι. Τέλο πάντων, που το είναι καταλάβαμε. Σε φάση. <σχ> εγώ σα σώσω, κυρία, και αυτή είναι σε φάση. <σχ> <σχ> ε, Κάνε λίγο, παρακαλώ, άσε με. Άσε με <σχ> <σχ> λίγο, ξέρει σε ποιο ζευγάρι, σαν μοντέλο, σαν, με ποιο ζευγάρι τεράστιο στην ποπκουλτούρα μοιάζει. Είναι πολύ Clark Kent, Lois Lane, φάση. Α, Δηλαδή αυτό το farm boy, το άσχετο και είναι σε <σχ> φάση, άσε με λίγο θα με σώσει. <σχ> <σχ> θα <σχ> εξηγήσω άλλη φορά έλα λίγο, μου. Δεν τη δείχνει ακριβώ, γιατί δεν έχει καν συνέστηση Τι σημαίνει αυτό το πράγμα mm. Αλλά αυτή γοητεύεται από το πόσο αγαθός είναι Ναι γιατί Κορίτσια Πάμε στα καλά παιδιά να, να, να κάνω, ένα PSA έτσι, ένα διάλειμμα. <laughs> Εγώ μαζί με τη. Και Μέγκα, μα υπήρχε το ίδιο θα σα έλεγε. Είναι πιο σεξ τα καλά παιδιά. Γιατί θα είναι εκεί να σα αφήσουν. Υπάρχει κάτι πιο σεξ από έναν άνθρωπο που ξέρει τον εαυτό του και μπορεί να προσφέρει. Κάθε στιγμή που με ασχολείστε με τον κάθε άθλιο. Λοιπόν, προχωράμε. <laughs> Αλλά. Όχι, δεν ασχολείται εδώ πέρα. Χαμό τι Μιλώντα για άθλιο, να κάνω μια ε, μνήα στον Άδη, ο οποίο είναι ξεκαρδιστικό ε, Υπέροχο voice acting από ένα συγχαμένο άνθρωπο <laughs> Αν αυτό θες να πεις <laughs> Μίλα μου Θοδωρή, πες μου πάνω σε αυτό Είναι μιλά. ο James Woods που είναι κάνει το... τον Άδη <laughs> Ναι Ο οποίο είναι σιχαμένος, τρελαμένος ε, Τραμπικός τόσο μαγότε, Μια αθλειότητα Μια αθλειότητα, καλύτερα όχι ε, Ο οποίος οπότε, κάνει μπράβο, φανταστική δουλειά Είναι φανταστικός ο Σάδης Δηλαδή κάθε καρέ και κάθε ήχο που βγαίνει από αυτό το χαρακτήρα είναι ξεχαρτιστικό. Γενικά είναι έξαλλο ο Άδη και υπάρχει μεγάλη ταύτιση όταν βλέπω αυτή την ταινία και είμαι και εγώ λίγο έξαλλη κατάσταση. Γιατί mm. είναι συνέχεια προσπαθεί να σου πει ότι δεν είναι τσαντισμένο, αλλά προφανώ είναι τρομερά τσαντισμένο. <laughs> ο ο Άδη είναι το passive aggressive είδωλο τη αναγέννηση. Α, και να πω ότι ναι, αυτή ήταν η πρώτη ταινία που είδα μη μεταγλωτισμένη, γιατί πριν διέκοψα τη σκέψη μου είχα δει το Hansback, Mm -hmm. Και είπα στου γονεί μου: Μπορώ αυτό να το ξαναδώ με υπότιτλου γιατί πλέον μπορώ να διαβάσω γρήγορα. Oh. Και είδα το Hans Back δεύτερη φορά, σωστά, και είδα και από εκεί και πέρα τα βλέπα όλα με okay. υπότιτλου. Αλλά ναι, go the distance. Ε, να πω μια, ένα. Fun fact για τον Ηρακλή: ε, Ότι είχαν ζητήσει να κάνουν την Πρεμιέρα στην Ελλάδα στην Νίκα. Mm. Ε, και δεν πήραν τελικά άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού μα, γιατί την περίοδο εκείνη τα μέσα δεν είχαν αγκαλιάσει ούτε την ταινία, τα ελληνικά μέσα, ούτε την ταινία, ούτε την ιδέα του για την πρεμιέρα εδώ. Γιατί είχε θεωρηθεί, μάλιστα ο Αδέσμευτο Τύπο είχε κάνει έτσι ένα αρκετά σκληρό σχόλιο, ότι εκμεταλλεύονται <χει> τη, είμανε, την ιστορία μα, α πούμε, για να πουλήσουν εισιτήρια και μεταβάλλουν τη, την ιστορία μα κλπ. Που βέβαια δεν είναι, και αυτό, πάντα όταν η Disney πιάνει κάτι το οποίο δεν είναι Καθαρά Αμερικανικό και μπορεί να το. έχει μέσα κουλτούρα τέλο πάντων έντονη. Ε, θέλω να πω: η πεντάμορφη δεν έχει τόσο. ή ε, 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 μια ωραία κοιμωμένη. Ενώ είναι κάπως πιο. Mm -hmm. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν mm -hmm. τόσο έθνη στοιχεία, ρε παιδί μου. Okay. Αυτό πάντα υπάρχουν παράπονα. Και η Κίνα έχει για τη Μουλάν. Εμείς είχαμε για τον Ηρακλή. Θέλω να πω. Το ακούω και... Τα ακούω. Εντάξει, και... με του 300 που ήταν πάρα πολύ πιστό ναι. στην Ιθορική, και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που την έχει αγκαλιάσει εδώ πέρα όλο ο Που βέβαια απ' την άλλη να, πας στη πνίκα, <στατατατατατατατατατατα> να πα στην πνίκα να, το, να, να, να ξέρει με το ποτηράκι α πούμε την κοκακόλα. Το φρύδι που κολλήσει το. Ναι, δεν σου Όχι, να πα απ' την άλλη βέβαια και στην πνίκα με την κοκακόλα και το popcorn. Εντάξει, κάπω το ακούω, όχι για να προστατεύσει. Ναι, έτρωνε κάτι Ναι, για να μην χαλάσει το περιβάλλον. Αν αφορά την ταινία την ίδια, ναι, προφανώ δεν είναι πιστή, αλλά ενώ το λέμε το κυριολεκτικά, το λέμε το κλημέρα. Μα ξε... δεν χρειάζεται. Ξεκινάει ο εφηγητή να διηγείται τα ανταγαθήματα του ήρωα και τι κάνει οι μουσέ. Και είναι σε φάση Λοιπόν, αγοράρε, κάνε λίγο. Τώρα το, το εμεί Και αρχίζει και κάνει αυτή την τζαζ παραλλαγή πάνω στο μύθο. Το οποίο εγώ το βρήκα πανέξυπνο και τρομερά φαν. Και δεν πειράζει, θα εμφανιστούν άλλα πράγματα που θα είναι πιστά. Ναι, <συστά> <πιράζει, συστά> επίση ένα γκάγκ φανταστικό που μου άρεσε πάρα πολύ, σαν throwback. Πώ έκανε τώρα που λέγαμε το Lion King ένα throwback στο oh. BRGS Guest, Το αγαπημένο μου τέτοιο πράγμα που δεν μου αναφορά σε άλλη ταινία τη Disney, είναι μέσα στο, <συστά> 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 στο, στο, στον Ηρακλή. <συστά> Υπάρχει <συστά> ο Σκάρ, ο οποίο είναι χαλάκι. Γιατί αυτό του πρέπει <συστά> να είναι apparently. Γιατί η Disney κάποια στιγμή τεινάζουν ένα χαλάκι. Το χαλάκι αυτό είναι η μορφή του Σκάρ. <συστά> το τομάρι του. Οπότε περνάμε στη <συστά> Μουλάν. Ε, αγώνες, το 1998 νομίζει. και η Μουλάν είναι και αυτή μια ταινία η οποία τώρα θα γίνει ε, uh -huh. live action έχουμε ήδη δει το τρέλερ προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το τρέλερ θα τα πούμε γι' αυτό σε λίγο ε, ε, ιδιαίτερη ταινία και αυτή γιατί δεν είναι η κλασική πριγκίπισσα έχει φύγει τελείω από τη φόρμουλα. Ξανά φεύγουν από τη φόρμουλα δεν επιστρέφουν τα παιδιά. Στα σημεία που πάνε να την υπακούσουν, κάπω νιώθω ότι είναι πάρα πολύ μηχανική η ταινία. Έχω πάρα πολύ χρόνο να τη δω. Νομίζω δε, ότι δε, θα δε την έπρεπε έχω... με φρέσκα μάτια. Μπορεί. Mm. Ενδεχομένως... Το αισθάνομαι μέσα μου. Ναι. Θα, θα το κάνω mm. eventually, δεν είναι θέμα. Ε, mm. Αλλά αυτό θυμάμαι. Όλα τα σημεία που προσπαθεί να μοιάσει σε κάτι που έχει σχέση με την αναγέννηση τη Disney να είναι. Τα... Τα πιο μηχανικά πράγματα της ταινία. Και κάπως σαν προσπαθεί μια αληθινή ταινία να βγει από εκεί μέσα Και κάπως να μην... Anyway, δικό σου Τη Μουλάν τη λατρεύω, λοιπόν, την αγαπώ πάρα πολύ Είχα αργήσει κιόλα να τη δω Γιατί ξανά το κόμπλεξ με την Μπουκαχόντα Ότι κάποιο προσπαθεί να την αντικαταστήσει, δεν ξέρω Όπως και με το Λάινκινγκ Είχα κάνει τότε καιρό, είχα μεγάλη άρνηση να δω τον Γιατί, Γιατί... Όταν βγήκε ο Νίμο, το ψάχνοντα τον Νέμο, ε, είχε αρχίσει να κάνει περισσότερα εισιτήρια από το Lion King, το οποίο θε, θεωρεί το παλαβό ότι συνέβαινε αυτό, και λέω: Όχι, δεν θα πάω να δω τον Νέμο, να βάλω κι εγώ ένα εισιτήρια εναντίον τη αγαπημένη μου ταινία. <laughs> τη φάνηκε το είδα και ήταν φανταστικό και τον Νέμο, μπράβο στην Pixar. <laughs> Αλλά ναι, τη. Η μουλά λοιπόν. Ε, δεν... Έχει δίκιο σε αυτό που λε, ότι όταν προσπαθούν να τη χωρέσουν στο, στο πιο φορμουλαϊκό ας πούμε σύστημα της Disney κάπως, κάπως φρενάρει πράγματι. Επίσης την έφαγε πολύ πολύ μεγάλο κράξιμο στην κινα ω mm -hmm. ως, ως, ως ε, adaptation γιατί εκείν, για εκείνους η Μουλάν είναι μια φορκλόρη ροίδα τεράστια ε, η οποία έχει, έχουν οι ίδιοι πολλές δικές της εκδοχές και περιμένουν και μία από την Disney και δεν έχει ας πούμε καμία ιστορική, ξέρεις, πώς συγκριάζεσαι για τον Ηρακλή. Αυτό, αυτό, αντίστοιχα αυτό, δεν. Είναι. Υπήρχαν πολλοί αναχρονισμοί αυτοπιάνε. και διάφορα πράγματα τέτοια. Θέλω να πω ειδικά για το soundtrack της μουλάν ε, του Jerry Goldsmith ότι είναι φανταστικό. Ε, το κομμάτι ειδικά... Ο κόσμο έχει μεγάλα δυναμία στο reflection. Το ακούω, μου πάρα το reflection. Αλλά το short hair, που είναι το κομμάτι που, μα... που κόβει τα, μαλλιά τη και ακούγεται το synthesizer ξαφνικά με στην ταινία. <laughs> είναι τρομερό γιατί η ταινία έχει άλλο. Έχει άλλο... Άλλη αισθητική, άλλο ήχο. Όταν έσκασε το synthesizer στη Μουλάν, θα μπορούσαμε να πούμε έληξη η αναγέννηση τη Disney. Ναι, μπορεί να το πει πάμε, πάμε <laughs> κάπου αλλού, αλλά τέριαζε τόσο πολύ. Και γενικότερα, <laughs> αν θέλετε να πάτε να πάρετε την Κίνα, το Westeros, την Κωνσταντινούπολη, το σπίτι πίσω από τον πρώην. Γενικώ παίζεται short hair από μουλάν. Το μουλάν. Είναι το ακούτε και πάτε με νέα ψυχολογία να διεκδικήσετε αυτό που θεωρείτε ότι σα ανήκει. Τώρα, αν σα ανήκει, είναι αυτή. Αυτή είναι άλλη Αλλά short hair, short hair. Short hair, τέλειω. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την επίσκεψη, λοιπόν, που, που έκανα που λέγαμε και πιο πριν ε, στα γραφεία τη, που μπαίνοντα μάλλον στο νεκροτομείο που πια είναι σε ένα φανταστικό χώρο είναι στα γραφεία που κάποτε φτιάχτηκε η, η μικρή γοργόνα έτσι πολύ ποιητικό ότι είχαν βρει τη μικρή γοργόνα στο νεκροτομείο και Κάπω του πήρε μαζί τη στην επιφάνεια, γιατί ήταν σε υπόγατο κακόμερο το νεκροτομείο και τώρα πια είναι σε κάτι πανέμορφα γραφεία. Ε, ε έχουν και διακόσμηση στο χόλ τους, ας πούμε, έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουν και ε, πιάνο που έχουν ε, παίξει πάνω οι, οι τα αδέρφια που κάνανε πάρα πολλέ ε, Αχ, μου διαφέρει το όνομά τους και είμαι απαράδεκτη. Οι δύο αδερφοί που φτιάχνανε σέρμαν, Α, oh, Θεέ μου, όχι, το, το έχω χάσει τώρα. Ε, και Mary Poppins και... Λοιπόν τραγωδία το σημερινό αυτή τη στιγμή. Τέλο πάντων, πολύ βρούμε. διάσημα. Ναι, ναι, ναι. Ε, αδέρφια και ο Άσμαν έχει, είχε συνθέσει πάνω σε αυτό το πιάνο και τα λοιπά Ακριβώ λοιπόν δίπλα υπάρχει το γραφείο που σχεδίαζε ο Πρε Ρωμανίλο. Δυστυχώ πέθανε πάρα πολύ νέο από, από, από Ήταν, είναι ο άνθρωπο που οποίος, ε, σχεδίασε του Χάν στη Μουλάν και τον αρχηγό των Χάν. Και έγραφε πάνω, είχα προσέξει επειδή σκάλισε πάρα πολύ το γραφείο του, ναι. δηλαδή με, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα τώρα είναι με μολύβι, είναι με μαχαίρι, δεν ξέρω με τι είναι. Είχε γράψει το ζητούμενο δεν είναι οι όμορφες ζωγραφιές, είναι οι δυνατές ιδέε. Γιατί οι δυνατές ιδέε γίνονται δυνατές ζωγραφιές. Το οποίο νομίζω ότι όταν αυτό το πράγμα το αποφασίζει η <Κι> Disney κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ε, και περνάμε στην τελευταία, την ταινία που κλείνει την Αναγέννηση. Κλείνει την Αναγέννηση. Είπαμε και νωρίτερα. Καταρχά, εδώ ας πούμε, υπάρχει. Φτάνουμε στο σημείο να έχει ο κεντρικό ήρωα να έχει και μητέρα φιγούρα που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Ναι, παιδιά, ε, εμφανίζεται. Έχουμε τα τραγούδια όπω αναφέραμε. Δεν εισβάλλουν στην αφήγηση. Είναι απλά περιγραφέ που έρχονται από τη φωνή εκεί ψηλά. Λοιπόν, καλά ε, το είπα. Σέρμαν εκείνα ναι, τα, ναι. λέγονταν εκείνα τα αδέρφια. Δεν ωραία, έκανα λάθο εντάξει, ωραία, αυτό εντάξει. Έτσι, ο, ο, Ρίτσαρτ, ο Ρίτσαρτ και ο Ρόμπερτ Σέρμαν Iconic, συνέχισε μες χωρίς ναι. ε, Μιλώντα για Iconic, Έχουμε και τον Φιλ Κόλινς βέβαια Ναι, που πάρα πολύ ε, αστιάκι ε, έχει γίνει ο Φιλ ναι, Κόλινς ναι, ναι, Τα τελευταία για, χρόνια, για συνέλεγε Για μαζευτείτε, λοιπόν, για μαζευτείτε εδώ. λίγο Έχω να πω ότι μετά από τρει σερή ταινίε που δεν είχαν πάρει ο Όσκαρ, δηλαδή μέχρι την Ποκαχώντα, το, 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 standard duo, αυτό το τραγούδι, η μουσική πήγαιναν πακέτο. Mm. Η -hmm. Παναγία των Παρισίων, ο Ρακλή και η Μουλάν δεν είχαν κερδίσει τίποτα. Μάλιστα η Μουλάν είχε πρωταθεί μόνο για ένα κιόλα. Δηλαδή σκάνδαλο. Σκάνδαλο αυτό. Τα επιστρέφουμε στο γνώριμο 2 στα 2 για να κλείσει έτσι κάπω με μια έτσι πολύ θετική νότα αυτή η περίοδο τη Disney, αλλά σαφέστατα κλείνει. Ε, τα Αζάν είναι, ρε μου, είναι για μένα. Ξυσ, κλασική τύπου Τρία στα πέντε ταινία. Mm -hmm. Αλλά είναι τόσο στιβαρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό που κάνει. Ε, αυτό που έλεγα πριν για το budget ε, που είναι από τι πιο ακριβεί. μακρά είναι η πιο, είναι πιο ακριβή κιόλα. 130 εκατομμύρια, μακρά είναι ακριβότερη από όλε αυτέ τι ταινίε. Αλλά τα έφερε και πίσω κιόλα. Τέσσερα-50. Ήταν, ήταν όντω επιτυχημένη. Φαίνεται, φαίνονται, φαίνεται κάθε σέντ στην οθόνη. Ε, είναι τεχνικά. Είναι μια τρομερά εντυπωσιακή Πάρα πολύ όμορφη ταινία Όλη η κίνηση μέσα στη ζούγκλα ε, Νιώθω ότι σε πάει Λίγο παραπέρα Από τα μοτίβα που έχουμε συνηθίσει Μέχρι και τι προηγούμενες ε, <σύγελ> το Son of Man, το τραγουδά μέχρι το τέλο τη ταινία. Πολύ ωραίο πράσινο, πολύ ωραίο κίτρινο, πολύ ωραίο καφέ, πολύ ωραίο Ταρζάν. Πολύ ωραίο <συγελίως> Ταρζάν. Ε... ε, για πολύ κόσμο, α πούμε, πολύ ωραίο ο Ταρζάν. Ναι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν True. είχα feelings, α πούμε, ξέρει, ναι, 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 δεν ξύπνησε ξέρεις κοσ, κάτι ξέρεις μέσα ξέρεις μου. Ναι. ου, ναι. Ου, 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 ου. <συγελίως> ναι. ε, εγώ έχω feelings για την Jane τη euh, Mini Driver, η οποία Ποιος την αγαπημένη μου φωνητική ερμηνεία όλη αυτή τη δεκαετία. Mini Driver ω Jane είναι τόσο χάνομαι. αστεία. Και είναι αυτό το πλήγαμε πριν, ρε παιδί μου. Είναι αυτό, πάρε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, οκ, okay, οι Mini Drivers ξέρει, φαντάζομαι πω υπάρχουν πιο άγνωστοι άνθρωποι στον κόσμο, αλλά θέλω να πω δεν είναι και. Δεν είναι. Α, έχουμε την τάδε για το, για το τρίτο φωντικό ρόλο τη ταινία. Ναι. Είναι εκεί πέρα επειδή κάνει αυτό που κάνει και το κάνει τέλεια. Είναι, αυτό είναι, είναι που ο Είναι φανταστική και έχουν πάρα πολύ ωραία χημεία μεταξύ του οι χαρακτήρε. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστική ταινία και δεν έχει υπάρξει Ταρζάν έκτοτε κάπως να φτάσει στην καρδιά μου αυτό το Ταρζάν. Oh, και νομίζω yeah. ότι δύσκολο θα υπάρξει γιατί νομίζω έχει αρχίσει και το Hollywood μετά την τελευταία ταινία που έπαιξε ο Σκάρσγαρτ πρό, πρόσφατα. <συσχερ> ε, που δεν υπάρχει. Δύο-τρία χρόνια. Δεν αυτό δεν, δεν υπάρχει αυτή στην <συσχερ> πραγματικότητα, αλλά υπήρξε. Νομίζω έχει αρχίσει το Hollywood να καταλαβαίνει ότι ίσω πια εάν δεν αποφασίσουν να κάνουν. Κάποια τομή στην ιστορία του Ταρζάν και κάποιε πολύ σοβαρέ αλλαγέ, μάλλον δεν είναι πια adaptable. Γιατί έχει κάποια στοιχεία μέσα. Το original κείμενο δυσκολα mm -hmm. στην την εποχή, την πολύ σωστή εποχή της πολιτικής ορθότητας. Δεν θα ακούσετε να λέω τίποτα να της πολιτικής ορθότητας, <laughs> εγώ προσωπικά. Αλλά <laughs> θέλω να πω, ίσως, ίσως πρέπει να αποφασίσουν ότι ναι, είναι λίγο, έχει ζωή, όπω αντίστοιχα και υποκαχώντας, πολύ δύσκολα mm -hmm. μπορεί να γίνει live action. Επίσης, ναι. ε, επίσης ε, πέρα από αυτό που όντω ισχύει ε, και σε μια πούμε, κατά κύριο λόγο παιδική διασκευή, πολλά, πολλά στοιχεία κάπως... Προσπερνούνται, ξυλιένονται, παραλείπονται. Ναι. Είναι δηλαδή και αυτό ένα λόγο. Αλλά και ακριβώ επειδή είναι τόσο αποτελεσματικέ αυτέ οι διασκευέ και ισχύει με πολλού από του μύθου που έπιασε η Disney σε αυτέ τι ταινίε τη, είναι τόσο. ένα, δύο, τρία, όλα σωστά. to the point. Ναι, είναι τόσο δύσκολο να δει μετά άλλη διασκευή πάνω σε τέτοιο υλικό γιατί. OK, ναι, αυτό που λε. Δηλαδή, τα ζάνη. Το έχουμε δει. Ε, το, το, είδαμε. το είδαμε. Τι άλλο μπορεί τι άλλο, να μου πει, Τι, τι άλλο μπορεί να μου πει. Δηλαδή, κάτι άλλο έχουμε. <laughs> ε, οπότε ναι, κάπω έτσι κλείνει κλείνει και φτάνουμε στο σήμερα και μύθου μύθους πολύ εμβληματικού με τον τρόπο τους υπήρχαν και σκοτεινά σημεία υπήρχαν εντάξει πιο ανάλαφρα αλλά γενικά ήταν κάποιες ιστορίες που ειδικά με τον τρόπο που απεικονίστηκαν δηλαδή και πάλι επιστρέφουμε στη, στην εισφορά του Άσμαν ε, παρέμειναν κάπως άρρηκτα συνδεδεμένοι αυτός ο συνδυασμός μουσικής εικόνας σχεδίου ναι. και, και ας πούμε beats της ιστοριας mm -hmm. ε, ε, βασικά έπιασαν μύθους και φτιάξανε οι ίδιοι νέους μύθους, γιατί είναι μυθικές πια αυτές τι ταινίε από πάρα πολλές απόψεις, με αποτέλεσμα να τις επαναφέρουν. Δηλαδή, ξέρεις... αυτοί, Μετά περάσαμε σε μια περίοδο που δοκίμασαν να κάνουν άλλα πράγματα... Δηλαδή πέρασε μια δεκαετία κάτι, 10 πλάς στο στούντιο που δοκίμαζαν διάφορα πράγματα. Έχει, δεν έχει καλή φήμη αυτή η περίοδο στο στούντιο. Έχει ωραίε ταινίε μέσα. Έχει, έχει... ωραίε ταινίε. Princess of the Frog, hello. The... Lilo and Stitch, hello. Το Lilo and Stitch είναι αριστούργημα. Το Lilo and the Stitch. What? Ναι, τι είπα. Δεν σου πάντω. Ναι, εγώ το είπα. Το and the Stitch. Α, εγώ δεν το, δεν το παγώ. Ε, Νομίζω ότι εγώ το είπα και σε πειράζει. Lilo and the Stitch. Θα το δούμε στο rewind. <laughs> Μουρθο τώρα. <laughs> ε, το το... το... έχει κέφια. <laughs> Τέλειο. Αριστούργημα. Αλλά θέλω να πω ότι κάναμε πράγματα, αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν υπήρχε μια, μια αισθητική, μια κατεύθυνση. Ε, έκλεισε κιόλα το στούντιο παραδοσιακό animation σε κάποια φάση. Μετά το. Αυτό με τι αγελάδε, δεν θυμάμαι τώρα πώ το λένε τέλο πάντων. Ποιο? Ε, Ένα με τι αγελάδε, δεν θυμάμαι τώρα. Το... Με... Πουχε... Α, κατάλαβα ποιο λέει. Που είχε τα γκλάιν μπάστα μου. Τέλο πάντων. Home on the range, έτσι το λέγαμε. Μπράβο. Ε, τέλο πάντων, έκλεισε μετά όταν ανέλαβα ο Λάσσετερ το τμήμα του animation. Το ξανά και έκανε το Prince of the Frog φέρνοντας πίσω τους ε, Clements και Μάσκερ Που μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό Παραμένουν εκεί πέρα αλλά είναι σημαντικό ότι όταν ξανά το τμήμα πάλι γύρισαν στη λογική του ε, musical με πριγκίπισσα Δηλαδή πήγε εκεί πέρα πάλι ε, Δηλαδή αυτό είναι πλέον και μετά στην, στην πεντηκοστή του ταινία που ήταν το, το Tangled ναι. που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Tangled είναι μια φανταστική ταινία και είναι καλύτερη από το Frozen είναι καλύτερη από το Frozen να λέμε την αλήθεια, δεν είναι ναι, θα το έλεγα αυτό ε, μ αρέσει περισσότερο από το Frozen. Ε, απλά δεν έχει το let it go ε. χα... του ε. εκεί, εκεί το έχασε, τέλος πάντων αλλά σαν ταινία ναι. είναι πιο, και εγώ συμφωνώ ότι είναι καλύτερη ε, αλλά είναι αυτό ότι επιστρέφουν πάλι σε, όλα τα, σε όλες τις κέρδες αποφάσεις τους επιστρέφουν πάλι σε αυτό το μοτίβο. Υπήρχε και το με την Amy Adams. Το Enchanted. Το Enchanted. Μ' αρέσει τόσο αυτή η ταινία Ναι, πολύ κλικό. <laughs> δηλαδή, Καθώ έχουμε απομακρυνθεί πια πολύ από εκείνη την περίοδο, mm. ε, κάθε καινούριο. Α, μήπω να κάνουμε ένα. Ένα σαν τα παλιά! <laughs> ένα τα παλιά. Δηλαδή, Α, να ξανακάνουμε ένα animation είναι πάλι μια πρεγκύψα. Εντάξει, αυτή τη φορά στην Ορλεάνη με άλλα τραγούδια, άλλη μουσική, αλλά πάλι αυτό το μοτίβο υπηρετεί. Α, ε, ταινία. Θα Τα κάνουμε τη μοντέρνα πρεγκύψα, το Tangle. Ναι. Ε, α, να κάνουμε ένα animation που έρχεται στον πραγματικό κόσμο. Την πρεγκύψα που έρχεται στον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή, πλέον αυτό είναι. Το... Η μέθοδος. Ναι. ναι Γιατί? και και κάπω έτσι φτάσαμε στα live action, τι live action μεταφορέ. Ναι. Που όσο, όσες, ε, όσο, όσο, το πάνε, όσο προσπαθούν να το κάνουν ρέπλικα του original, τόσο θα αποτυγχάνουν. Δηλαδή, ε, θα σου πω, εμένα δεν μ' άρεσε το Maleficent, αλλά το ακούω σαν oh. κάτι διαφορετικό. Ναι, Ωραία. Άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο, ωστόσο. Μετά περνάμε στα σταχτοπούτα, η Σταχτοπούτα δεν ήταν ε, καρέ-καρέ αντιγραφή του παλιού. Και πήγε φανταστικά. Εγώ, εκτός ότι πήγε φανταστικά στα, στα χρήματα... Billy ήταν... James. Ναι. Έχω να πω εγώ. Ε, πάρα πολύ, είναι, είναι καλή ταινία, είναι λεγόμενη και καλή ταινία. Δεν είναι κάτι που έχει ξαναδεί, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία μεταφορά του παραμυθιού. Κάναν αυτό, σου λέει: Ωραία, θα πάρουμε τον Γκένεθ Μπράναν που είναι σε εξυπηρικό, που φτιάχνει ωραίε κονίτσε, τέλεια. Θα βάλουμε την Λίλι Τζέιμ που είναι τρόμερα χαρισματική και θα μεταφέρουμε mm -hmm. το παραμύθι και απλά θα βάλουμε κάποια στοιχεία τη ορίτζα ταινία ε, μέσα. Ε, και γι' αυτό νομίζω πέτυχε εκείνη την ταινία και ακόμα θα την δω πάρα πολύ ευχάριστα, γιατί δεν είναι εξυπατικό σούρα, είναι μια ακόμα σταχτοπούτα στη μεγάλη οθόνη. Mm, Ομένα μου άρεσε πάνω αυτό που λε, παρόλο που στα ταμεία δεν πήγε καλά, αλλά σχετικά εννοείται πάντα με τι Ναι, σε αυτό. Γιατί καλά πήγε. Εμένα άρεσε... Να... Όχι άλλο λέω. Α, νομίζω πήγε θα έλεγε τη σταχτοπούτα. Όχι, λέω εμένα μου άρεσε τον Τάμπο του Τιμ Το οποίο επίση και αυτό το. Δηλαδή, το αρχικό σε ένα αρκτήριο, τέτοιο. Ήταν mm. η πρώτη πράξη ταινία, το πρώτο μισό τη ταινία, τέλο πάντων, βασισμένο στην παλιά ταινία, στο κλασικό τάμπο. Μετά έκανε κάτι την Ναι. Το θεωρώ ότι ήταν δική γενικότερα και στην κριτική και σε όλα. Θεωρώ ότι έκανε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Νο, νομίζω ότι ο βασικό λόγο που το Τάμπο πήγε λιγότερο καλά είναι ότι δεν απευθύνεται στα millennials απαραίτητα. Το ότι δεν πήγε καλά έχει να κάνει με το ότι σε μεγάλο βαθμό δεν ήταν από την αναγέννηση τη Disney. Δηλαδή ναι. η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή το Αλαντίν, που είναι μια ταινία που από όσο ξέρω δεν έχει αρέσει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρω κάποιον. που, που, που να είχε, τρελάθηκε. Δεν άρεσε αυτή την ταινία. Δηλαδή, να πει Χριστέ μου, mm. τώρα θα πάω, το ξαναδώ. Έχει φτάσει mm. ένα δισεκατομμύριο πράξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, ναι. Είναι Πάει δίδατο, λίγο μόνο του. μόνο του. Πάνε μόνο του. Πάνε μόνο του mm. σε αυτά τα πράγματα. Mm. Και φαίνεται τεράστια διαφορά. Βγήκανε πόσο, 1,5 μήνα διαφορά. Και τα δύο σε ας πούμε, κριτική ή σε αντίδραση κοινού ή στο κατά πόσο υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στην σφαίρα τη συζήτηση είναι ψηλό. Τα η μία ή άλλη. Ξέρω. Το Ντάμπο κάνουν όπω δεν έγινε. Ναι. Αλλά δεν έχει φτάσει να δεις, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι νομίζω ότι τώρα. θα υπήρχε τρόπο να, 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 τα βγάλουν. ίσως με καλύτερο προγραμματισμό, ίσω με καλύτερο mm, μάρκετινγκ. Ναι, υπήρχε τρόπο γιατί αγαπάμε τον Τάμπα, είναι δυνατόν. Ναι, δηλαδή. Αλλά όντω δεν, το δεν απευθύνεται σε αυτή τη γενιά. από μόνο του η, η πηγή τη αναγέννηση. Σπρώχνει ένα project. Από μόνο του. Πράγματι. Αυτό από ό,τι μου λε, δεν ήταν εξπατικό σούρα, λοιπόν. Τον ε, ταμπόχι, όχι. Ναι. Δηλαδή, όλη η δεύτερη πράξη πη, κάνει κάτι άλλο. Το για, Jungle, για, το jungle δηλαδή. Book, το οποίο πήγε. Ήταν, είναι πολύ κοντά στο original. Δεν είναι πρώτον τόσο, οριζινα, τόσο κοντά που να είναι αντιαισθητικό. Mm -hmm. Δεν είναι. Είχε. Πολύ καλούς voice actors, πολύ καλή δουλειά με τα φωτορεαλιστικά ζώα, χωρίς να είναι παγωμένα ή οτιδήποτε. Είχε έναν υπέροχο μόγλι, και γενικά επειδή ήταν το προ... η πρώτη ταινία που έκανε αυτό που έκανε με αυτήν την τεχνολογία, είχε και αυτό το ατού, ότι έβλεπε ναι μεν κάτι παλιό, αλλά με έναν πραγματικά καινούριο τρόπο. Ήταν πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις αυτό το πράγμα στη μεγάλη οθόνη τώρα. Ξαπε, uh -huh. μια σου μιλάει μια αρκούδα. Uh -huh. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τόσο ρεαλιστικά. Ε, Έκτοτε τι άλλο είχαμε. Ε, ο Αλαντίν. Έχουμε τα τρία φετινά που βγαίνουν ε, τα καπάκια. Έχει Ο Αλαντίν πόσο... ανέπνευστο. Ναι. χάρτινο. Ξηmoi, δεν το είδα, δεν το ξέρω. Ε, έχει ενδιαφέρον το πόσο κολλή τα, τα, τα βγάζουν. Ε, μπορεί ναι. Μπορεί να κάλε και Α, πεντάμορφη χάρτινο. Ναι, χάρτινο. Ναι, ναι, ε, ναι, γενικά, ναι. όσο πιο κοντά. Λοιπόν, Disney, αν με ακού. Αφού έχει πάρει <laughs> που έχει πάρει αυτή την απόφαση να το ζήσουμε αυτό το πράγμα όλο που συμβαίνει. Δεν έχουν μείνει και πολλά. Προσπάθησε. Η μουλάν έρχεται. Ναι, η μουλάν έρχεται. Ε, η οποία εγώ πιστεύω στη Μουλάν Γιατί, εγώ στο, γιατί το Μουλάν δεν θα βασιστεί στο στο original Δηλαδή έχουν κάποια κοινά στοιχεία μέσα προφανώς Τα φαίνεται και από το τρέιλερ ε, Τα τραγούδια θα είναι εκεί σαν instrumental Δεν θα ξαφνικά ξεσπάσει σε mm -hmm. τραγούδι στη μάχη Μουλάν Και επίσης εμ, ε, έχει σκηνοθέτη <σ> σκηνοθέτητα yeah. αυτή η... Η... η, ταινία. Και δεν εννοώ ότι ας πούμε, ο Γκάι Ρίτζ δεν είναι σκηνοθέτη που έκανε τον Αλαντίν, αλλά εγώ δεν είδα τον Γκάι Ρίτζ πουθενά στον Αλαντίν. Δεν κατάλαβα αν π... μπορούσε να το έχει γυρίσει εσύ με μια κάμερα. Ενώ για να δίνουμε τα υπόλοιπα που λέγαμε, το... Clock, τον Τιμ τον βλέπει και με το παραπάνω στον Τάμπο. Ορίστε. Και αυτό είναι ένα λόγο που με ενδιαφέρει η ταινία ούτω ή άλλω και δεν ήταν απλά α κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά με ηθοποιού για να τα ξαναπάρουμε. Η Νίκη λοιπόν Κάρο που γυρίζει τη Μουλάν ε, Είχε πρόσφατα μια στοχεία με το Zookeeper's Wife Που ήταν απλά μια ταινία με τη jessica chastain Δεν αφορούσε Ναι μια βλακία και μισή ήταν Αλλά αισθητικά είναι μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη ταινία Και είναι η σκηνοθέντα του will Rider Δεν ξέρω αν το θυμάστε <συσχε> ε, Αρχές του 2000 είχε, είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτή Ται, είναι, είναι η ταινία Ταινία ήταν με πολύ ωραία συγκεκριμένη δικιά της ματιά, απλά πανέμορφη. Και όταν βλέπω το τρέλερ της Μουλάν, βλέπω μια ταινία. Είναι πολύ σινεμάτικο είναι πολύ κινηματογραφικό. Τα καρέ είναι όλα πανέμορφα. Έχουν γίνει τα γυρίσματα στη Νέα Ζηλανδία και αυτό φαίνεται. Είναι, είναι, απλά, είναι απλά είναι τέλειο. Έχει πολύ, ενδιαφέροντες, πολύ ενδιαφέροντα καρέ. Να Το δείτε, το τρέλαιο, λοιπόν, αν το έχετε δει. Και ε, ε, το βασίζουν στην original μπαλάντα τη Μουλάν. Ουσιαστικά, δηλαδή, μιλάμε για μια άλλη διασκευή και όχι απαραίτητα από και make. έχω ελπίδε γιατί. Αν μην, το έχουμε δει αυτό το πράγμα ότι μπορεί να το κάνει η Disney με τη Σταχτοπούτα, όπω είπα mm -hmm. μόλι. Να το βασίσουμε σε κάτι που άλλο τέλο πάντων και όχι ντε και ακριβώ αυτό που ξέρουμε. Και γιατί να μην είναι καλή αυτή την ταινία. Αλήθεια την πιστεύω. Έχουν τελειώσει κιόλα τα γυρίσματα. Ναι. Ε, είναι στο post-production. Και εντάξει, μ' άρεσε επίση το trailer. Δεν ξέρει πώ θα είναι τελικά η ταινία, αλλά στο trailer μου άρεσε πάρα πολύ που δίνουν τόση έμφαση στη Μουλάν σε μάχη. Μ' άρεσε mm. πάρα πολύ. Mm. Θα mm. δούμε. Έχει, δεν έχει το Sung, by the way. Δεν υπάρχει ah. το, το, το υπάρχει Love Interest, δεν υπάρχει αυτό. Okay. Συγκεκριμένα. Το έχουν πάει πολύ διαφορετικά. Ε, Γυναίκε στο σενάριο σε επιτοπλίστων. Γυναίκα σκηνοθέτητα. Έχω ελπίδε. Πειράζει. Έχω ελπίδε, βρε παιδιά. Θα δούμε. Ο Μούσου δεν, δεν υπάρχει, ρωτάει. δεν υπάρχει ο Μούσου. <laughs> δεν υπάρχει ο Μούσου. Και καλώ δεν υπάρχει ο Μούσου. Γιατί ο Μούσου είναι φανταστικό. Δυσόνο <laughs> <"Dishonor laughs> on you, δυσόνο <laughs> on you, cow. Περί... Αλλά δεν ανήκει σε ένα πολεμικό έπο όπω θα είναι αυτή η ταινία. Δεν μπορεί να τον βάλει στο Μούσου, ρε παιδιά. Με τελα, δηλαδή, α πούμε, εκεί μας που βλέπει. Θα πετάξει βλέπεις... έξω και είναι τόσο κοντά μα το να κλείσουμε το πόδι και θα μας πετάξει έξω. Ναι, δηλαδή θε να μου πει, α πούμε, θα βλέπει εσύ την τελευταία μάχη του Game of Thrones και ξαφνικά θα σκάσει ένα δράκο που μιλάει και γελάει. Δεν γίνεται. Είναι, ένα θέμα, προσέγγισης. ένα θέμα προσέγγιση. Όταν θα... έκαιγε και, το, <laughs> το θρόνο. <laughs> όταν, ήταν καλά καλά, ήταν. όταν καλά Λέρω ήταν. Καλά Θέλω να πω, εάν ήταν <laughs> όντω ξεπατικοσούρα ώρα προσέγγιση, αυτή η φανταστική που μόλι είδαμε του Lion King, ναι, θα χωρούσε ο Μούσου και θα έβγαινα κι εγώ με τα όπλα έτσι και θα τον βάζανε μέσα. Mm. Στην παρούσα μουλά δεν κολλάει ο Μούσου. Το δέχεσαι, το επιχείρημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάπω έτσι. Εγώ έχω να πω κλείνοντα, αφού στο τέλο και τελείωσα και το φαγητό που τρώω εδώ και δύο ώρε. Ε, άρα μπορούμε να φύγουμε. Υπάρχει κάποιο διαβριστικό πράγμα από το να τρώει κάποιο τα αυτιά σου. Ειλικρινά, λυπάμαι τρομερά τι ακροατέ σε αυτό το podcast. δηλαδή, να με προφίλ μου και τρώνε, ξέρω εγώ, και με κλείσε και με παίρνει μετά. Περιμένω ένα αγωνίο στο feedback των ακροατών μα. ε, Κλείνοντα, λοιπόν, θέλω να πω ότι με βάση όλα αυτά που έχουμε πει και αυτό που λέμε τόση ώρα και το, αυτό τον επίλογο σχετικά με τα live action. καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όταν έρθει η live action εκδοχή τη μικρή γοργόνα. Ναι. Ε, θα σπάσει κάθε πιθανό εμπορικό ρεκόρ έχει υπάρξει. Γιατί αν μιλάμε για την πιο. Ε, δηλαδή την ταινία στην οποία βασίστηκε η πιο εμβληματική περίοδο στην ιστορία του animation. Θα πω εμπορικά, εμπορικά μιλώντα, σίγουρα ναι, ναι. καθαρά στο δυτικό animation, στο δυτικό animation, γιατί ξεφεύγουν πολύ, αλλά στο δυτικό εμπορικό animation, όταν μιλάμε για, όταν μιλάμε για κινούμενα σχέδια, έτσι, σχεδιάκια, λαϊκά να το πω, έτσι, ναι, για Mickey τα Mickey Είναι αυτέ οι ταινίε, εν πάση περιπτώσει. Αυτέ οι ταινίε είναι η μικρή γοργόνα σε παραλλαγέ, είναι η μικρή γοργόνα βασικά. Ε, και ερχόμενο και στην πλάτη μια περίοδου που θα έχει κάπω γίνει ένα ρεφρένο, παιδί μου. Τύπου, α, ωραία, έχουμε και φέτο τα live action τη Disney. Και... Όταν θα έρθει αυτό, μα ρωτήσει, που μέχρι τότε θα έχει γίνει και χαμό. Την... Έχουν βάλει αυτή την πιτσυρίκα η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Την ακούσει τραγουδά και χάνεσαι. Την είχαμε γράψει την κοπέλα αυτή. Στο... έχουμε γράψει για τι Κλόιν Χέιλι, γιατί έχει συγκρότημα <laughs> τα αδερφή τη. Να μπείτε από κόμμα τελεία τζάνα να διαβάσει. <laughs> ε, ότι... Ναι. Ε, πιστεύω ότι. Δηλαδή, άμα αυτέ τι ταινίε, παιδί μου που μόνο αυτό που λέγαμε και πριν, πηγαίνουν απλά υπάρχοντα. Πηγαίνουν. Αυτή κάπω νιώθω τα χιόλα και κάπω θα. Mm. Δεν ξέρω μετά τι άλλο θα κάνω γιατί δεν βλέπω στον κατάλογο κάτι άλλο που να μπορεί να γίνει. Δηλαδή η Ρακλή τώρα και τα Ραζά... δεν ξέρω κατά πόσο χινόμενο να γίνουν αυτέ τι ταινίε. Γιατί έχουν γίνει λέει αυτέ τι ταινίε. Ναι. Mm. Δεν ξέρω κατά πόσο χινόμενο η Disney, α πούμε, να τι κάνει. Mm. Που καχόντω όπω είπαμε δεν πρόκειται να γίνει. Στο πρόγραμμα είναι η Κρουέλα Ντεβίλ, αλλά αυτό είναι άλλο. άλλη. Αν νίκησε That's... άλλη περίοδο τη Disney α, και θα δούμε πώ το πάνε. Αλλά, έχουν μεγάλο κατάλογο, έχουν πολύ ακόμα να, να αφεμάξουν. Να φάνε του. Να φάνε του. Αλλά τέλο πάντων, μικρή κορονο να πιστεύω ότι θα είναι ένα. Όχι απαραίτητα, δεν το λέω. Δεν μπορώ να μαντέψω το μέλλον, δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή όχι, αλλά ξέρω ότι σίγουρα θα είναι ένα. κάπω. Ε, μια, μια, κάποια επιτυχία. Θα είναι μια κάποια επιτυχία. Μια κάποια επιτυχία. Οπότε, pop για τι δύσκολε ώρε μα βρίσκεται popco.gr, oneman.gr, Spotify, iTunes, Castbox και Soundcloud προφανώ. Και σα αποχαιρετούμε. Νομίζω με το Be Our Guest, με την έννοια ότι Be Our Guest και στο επόμενο podcast. Πω κάτι, Be Our Guest και πάνω απ' όλα... be prepared be prepared when we make that sequel motherfucker <laughs>